σπίτι ανάβουμε φυτίλια, μαθώντας βλέφαρα από τερμίτες. Τετάρτη θυσίες προσφέρουμε σ' αρχάγγελους αγύρτες. Πέμπτη τις ψυχές μας πουλάμε, ερμαφρόδιτοι προφήτες. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Νίκο Μάλιαρη. Καταρχάς, Νικόλα, θέλω να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και να πω γιατί θα μιλήσουμε κιόλας, έτσι. Εννοείται. Έχεις βγάλει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μάγμα που λέγεται Ελευθερία, Εθελοδουλεία, Σημαντότητα με αφορμή δύο πολεμικές για τον Καστοριάδη. Ακριβώς. Και νομίζω είσαι συνεκδότης κιόλας, δεν είσαι στις εκδόσεις Μάγμα. Ναι, με την έννοια ότι τις εκδόσεις Μάγμα τις έχω εγώ με τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο. Σωστά. Τις τρέχουμε, οπότε είναι ο δικός μας κατά κάποιο τρόπο εκδοτικός. Ωραία. Και βγάζετε ένα περιοδικό, δεν βγάζετε? Δεν. Βγάζαμε και το πρόταγμα, το βγάζουμε ακόμα θεωρητικά, αλλά έχει γίνει απεριοδικό. Ναι. Βγάζουμε ένα έντυπο αυτό, το οποίο εδώ και τα τρία νομίζω τελευταία τέφη βγαίνουν με αρκετά σπάνια, αρκετά έτσι, απεριοδικό τρόπο. Θεωρητικά θα βγάλουμε και άλλο τεύχος, αλλά επειδή είχαμε ψιλοξευτιλιστεί την τελευταία φορά, μας ρωτάγανε πότε θα βγει, λέγαμε τον επόμενο Μάιο δεν έβγαινε ποτέ, είπαμε δεν έκανα ανακοινώνουμε. Να μην ξαναπείτε τίποτα. Αυτό γιατί πλέον έχουν πέσει δουλειές, γεννητούρια, υποχρεώσεις και ο χρόνος είναι λίγος. Εμείς με τον Μίτσο έχουμε και τον εκδοτικό, άρα όπως καταλαβαίνεις είναι περιορισμένος ο χρόνος και το έχουμε πει θα βγάζουμε ένα και χοντρό ας πούμε. Okay. Και προσπαθούμε, έχει μεν και επικαιρότητα, αλλά να έχει και κάποια πιο θεωρητικά, ώστε αφού βγαίνει αρκετά ανεπίκαιρα να μην χάνει έτσι, το ενδιαφέρον του. Ωραία, ωραία. Θέλω να σου πω ότι θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο που έχει γράψει. Θα αναφερθούμε και στο βιβλίο βέβαια σε θέματα που θίγονται. Αλλά νομίζω ότι κάποιες ερωτήσεις που έχω φτιάξει είναι και επ' αφορμή του βιβλίου, όχι μόνο. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, δεν είναι κάνουμε πρόταση στο βιβλίο σου. Λοιπόν, ο Καστοριάδης από ό,τι γράφεις μέσα και από ό,τι κατάλαβα, επιζητούσε την κριτική ασκώντας την και ο ίδιος. Και θέλω να μου πεις, γιατί επέμενε τόσο πολύ σε αυτό το σημείο της κριτικής? Και ένα δεύτερο. Γράψει ότι η έλλειψη κριτικής ίσως είναι η οριστική ταφόπλακα του δυτικού πολιτισμού. Να μου πεις, ένα, γιατί το ισχυρίζεις αυτό, και δεύτερον, δηλαδή δεν υπάρχει κριτική στη σύγχρονη εποχή, έχει χαθεί, δεν υπάρχει τίποτα. Θες να μου πεις. Βεβαίως, κοίταξε. Είναι δύο τα σκέλη της ερώτησης. Ας πιάσουμε πρώτα το πιο θεωρητικό. Συνδέονται φυσικά και γι' αυτό τα έθεσες μαζί. Αυτό που κατά τον Καστοριάδη χαρακτηρίζει την ιδιαιτερότητα ας πούμε, του δυτικού πολιτισμού, παρένθεση με ιδιαιτερότητα δεν σημαίνει καλύτερος ή χειρότερος. Κάθε πολιτισμός είναι ιδιαίτερος, έχει μια ιδιοπροσωπεία. Η ιδιοπροσωπεία του δυτικού πολιτισμού έγκυται κατά τον Καστοριάδη σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά του να θέτει τον εαυτό του υπό αμφισβήτηση. Φυσικά όχι πάντοτε ρητά και ανοιχτά και όχι εξ ολοκλήρου. Αλλά σε σχέση με υπόλοιπους πολιτισμούς που έχουν αναδυθεί ή που υπάρχουν ακόμα στον πλανήτη, είναι ο κατεξοχήν αυτοκριτικός. Okay. Πράγμα που φαίνεται από πολύ νωρίς, από την τάση του, να αναζητήσει τη σοφία σε πολιτισμούς έξω από αυτόν. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη από τον Μάρκο Πόλο και μετά ο κινέζικος πολιτισμός σε θεωρείται ως πιο σοφός από εμάς. Όπως παλιότερα στην αρχαία Ελλάδα, από την οποία σε μεγάλο βαθμό εμπνέεται ο δυτικός πολιτισμός. Θεωρούσε ότι η σοφία έρχεται εξ Ανατολών, από τους Αιγύπτιους, τους Φοίνικες κτλ. Yeah. Είναι οι μόνοι δύο πολιτισμοί οι οποίοι φυσικά συνδέονται, γι' αυτό συχνά λέμε για ελληνοδυτικό πολιτισμό, αν και δεν είναι το ίδιο πράγμα, οι οποίοι θεωρούν ότι οι πέραν αυτών πολιτισμοί δεν είναι κατώτεροι και άχρηστοι από άποψη γνώσεων, αλλά αντιθέτως είναι αυτοί που μας δώσαν τα φώτα τους και δεν έχουμε κάποιο σύμπλεγμα κατωτερότητας ή ανωτερότητας θα μας απέτρεπε από το να το παραδεχτούμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αυτή η θεμελιώδης ικανότητα να θεωρείς ότι ο εαυτός σου δεν είναι το κέντρο του κόσμου, παράδειγμα όπως οι Κινέζοι, η Κίνα στα Κινέζικα λέγεται Τιάνξιά, που σημαίνει κάτω από τον ουρανό. Διότι σημαίνει ότι είναι το κέντρο του κόσμου, είναι κάτω από τον ουρανό. Και αν δούμε κινέζικους χάρτες παραδοσιακούς, το κέντρο του κόσμου είναι η Κίνα, και περιβάλλεται από δύο χερσονήσους, την Κορεατική Χερσόνησο και την Ευρώπη, που είναι η υπόλοιπη Χερσόνησο, συμμετρικές. Διότι η Κίνα πρέπει να είναι στο κέντρο του κόσμου. Αντιθέτως, αν μελετήσουμε την εξέλιξη της δυτικής χαρτογραφίας, θα δούμε με πολύ σχηματικό τρόπο αυτή την αυτοσχετικοποίηση. Ότι οι χάρτες αρχίζουν σιγά σιγά να λαμβάνουν υπόψη τον έξω κόσμο τους άλλους, και τους άλλους.
Ναι, μεν θα σου πει ένας μαρξιστής, οι μεγάλες ανακαλύψεις γίνανε με σκοπό το κέρδος. Ήταν ένα είδος πρωταρχικής συσσόρευσης που εξασφάλισε τα κεφάλαια για τον καπιταλισμό. Σύμφωνοι. Αλλά τι είναι αυτό που επέτρεψε στους δυτικούς να ανοιχτούν πέραν των γνωστών συνόρων του πλανήτη? Και δεν επέτρεψε π.χ. στους Κινέζους, οι οποίοι το 15ο αιώνα είχαν τα μεγαλύτερα ξύλινα καράβια του κόσμου είχαν φτιαχτεί. Παρ' όλα αυτά δεν ανακάλυψαν ούτε μία νέα ναυτική οδό, ενώ αντίθετα οι δυτικοί με τα καριδότσου φλάτους στις καραβέλες προσπάθησαν και φτάσανε παντού. Συνελώντη η πίνη, για να μην το ξεχυλώσουμε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι ο δυτικός πολιτισμός δημιουργεί το πεδίο μέσα στο οποίο μπορεί να γίνεται κριτική σχεδόν στα πάντα, αρχικά στη θρησκεία, στη συνέχεια στους, στους έμφυλους ρόλους, μέχρι και στις σχέσεις μεταξύ νέων και ενηλίκων τη δεκαετία του 60. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει σε καμία άλλη εποχή. Παρότι όμως μπορούμε να πούμε ότι τη δεκαετία του 60 το πεδίο της κριτικής επεκτάθηκε σχεδόν στο σύνολο της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο στην πολιτική ή στη θρησκεία, αλλά και στη σχέση ανάμεσα στα φύλλα, στη σχέση ανάμεσα στις γενναίες, σε βαθμό που φτάσαμε να αμφισβητούμε ακόμα και τις δομές της γλώσσας. Mm-hmm. Στο Μάιο του 68 λέγαμε απαγορεύεται το απαγορεύεται. Δηλαδή έφτασε σε ένα βαθμό απόλυτο αυτή η κριτική. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο επιθανάτιος ρόγχος αυτού της τάσης, διότι βλέπουμε μετά ότι δημιουργείται έτσι μια αρκετά κομφορμιστική αντίληψη για τα πράγματα. Ο λεγόμενος μεταμοντερνισμός, ο οποίος κρατάει ως σχήμα αυτό το υπερεπαναστατικό και υπερκριτικό έτσι, την τάση, αλλά στην πραγματικότητα δεν δίνει κάποιο νέο περιεχόμενο. Είναι μια παιγνιώδης προσαρμογή στον μεταρρυθμισμένο καπιταλισμό, ο οποίος φυσικά μεταρρυθμίστηκε υπό την πίεση της πολιτιστικής επανάστασης δεκαετίας του 60. Οπότε είναι σαν οι άνθρωποι να θέλανε έναν πιο έτσι, ελευθεριακό καπιταλισμό, να μην είναι ο καπιταλισμός ο πουριτανικός, ο αστικός. Και βλέπουμε ότι από εκεί και πέρα δεν έχεις κάποια κινήματα που σε θεωρητικό επίπεδο, φιλοσοφικό, καλλιτεχνικό, πρωτοπορίες, όπως μέχρι τη δεκαετία ας πούμε, του 30-40, εκφράζανε στο μια ουτοπική αντίληψη για κάτι άλλο, μια υπέρβαση του υπάρχοντος, ούτε σε πολιτικό επίπεδο μετά την εξαφάνιση του εργατικού κινήματος στη αργή παρακμή του, που συνδέεται φυσικά με την αποβιομηχάνηση των δυτικών χωρών. Και τα κινήματα του 60 δεν έχεις κάτι άλλο. Τα κινήματα που πλέον έχεις μέσα στη Δύση είναι αυτό που θα μπορούσαμε να τα εμείς στο περιοδικό τα είχαμε αποκαλέσει κινήματα βέτο. Δηλαδή είναι κυρίως μειοψηφικά κινήματα που ζητάνε το μπλοκάρισμα κάποιων περαιτέρω αποσταθρωτικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Όπως το κίνημα των πλατιών, τα κίτρινα γυλαίκα στη Γαλλία, παλιότερα στην Αγγλία, στη Βρετανία και στο Μόντρεαλ το 12, το κίνημα των φοιτητών ενάντια στην αύξηση των διδάκτρων. Είναι τέτοιου είδους κινήματα. Εννοείς ότι δεν είναι, ας πούμε, θετικά, διεκδικητικά, δηλαδή. Ναι, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω. Ναι. Και αυτό θέλουν να σταματήσουν να μειώσουν το κακό, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μια κριτική απαραίτητα στα ίδια τα κινήματα. Δείχνει το κοινωνικό αδιέξοδο. Που έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι είναι μειοψηφικά αυτά τα κινήματα. Δεν εκφράζουν μια σταθερή και ικανή τάση της κοινωνίας, όπως το εργατικό κίνημα, για παράδειγμα, που πίεζε τα πράγματα προς μια κάποια κατεύθυνση. Και αυτό το βλέπουμε και στη θεωρία, ότι πλέον δεν έχεις τη δημιουργία σχημάτων που προσπαθείς να τα χρησιμοποιήσεις για να αντιπαρατεθείς αυτό που υπάρχει. Έχεις πιο πολύ μια έτσι ψευτοκριτική, η αποδόμηση των πάντων, ο φόβος να μην πούμε κάτι, γιατί αν πούμε κάτι θα είναι φασιστικό, θα είναι ολοκληρωτικό, θα είναι κλειστό και όλα τα σχετικά πράγματα που οδηγεί σε μια ανικανότητα να πούμε οτιδήποτε. Γιατί παράλληλα, μέσω της στροφής που πήρε ο φεμινισμός και τα κινήματα ας πούμε, των σεξουαλικών μειονοτήτων, να το πούμε έτσι, επικράτησε μια περίεργη πολιτική ορθότητα που άμα καταγγείλεις κάποιον με το ασκήσεις κριτική είναι σαν να αρνείς την ταυτότητά του, να τον ακυρώνεις, είναι το canceling που λέμε. Και πλέον αυτές τα αντανακλαστικά τα έχει πάρει και η δεξιά, η νέα δεξιά, η alt-right ας πούμε. Ειδικά να δούμε στην Αμερική τι γίνεται, όλοι αυτοί οι οπαδοί του Τραμπ λένε δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μας δολοφονούνε, μας σκοτώνουν. Αλήθεια, αυτό το λένε, ναι. Οπότε πλέον έχει περάσει εκεί και πλέον δεν μπορείς να μιλήσεις. Υπάρχει μια έτσι πολύ, μια ευτυχία πολύ μεγάλη σε προσωπικό επίπεδο που έχει να κάνει επίσης με την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν σε κοινωνίες με κρίση αξιών. Τα πρότυπα όλα έχουν γίνει ρευστά. Οπότε ο καθένας γραπώνεται από τις απόψεις του και προσπαθεί να δομήσει μια ταυτότητα. Άρα αν νιώσει ότι εσύ του κάνεις κριτική, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει έτσι, με έναν πιο ενήλικο τρόπο, θίγεται, νιώθει να του τραβάς το χαλί κάτω από τα πόδια της ταυτότητάς του. Και νομίζω όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο δεν ευνοεί έτσι, αυτό το πολεμικό κλίμα που ήταν παλιότερα, που έκανες κριτική και όλος τόσο απαντούσε.
Ναι. Και το έχω δει και εγώ, δηλαδή από όταν ξεκίνησα να αρθρογραφώ και στο περιοδικό και παλιότερα στο Μάγμα που βγάζαμε, έχω προσπαθήσει να κάνω κριτική σε γνωστούς θεωρητικούς, σε πάση τόση, του ελευθεριακού χώρου στην Ελλάδα, και οι οποίοι ποτέ δεν μου έχουν απαντήσει. Και το γράφω και στον πρόλογο του βιβλίου. Δηλαδή και ο Αλέξανδρος Σκισμένος και ο Φωτόπουλος. Εντάξει, ο Φωτόπουλος είναι λίγο η διάδοση και περίεργη περίπτωση. Αλλά και σε άλλους, και στον Άκη Γαβριλίδη, δεν έχω δει ποτέ κάποια απάντηση. Και είναι λίγο λυπηρό αυτό. Γιατί εσύ κάνεις μια κριτική για να σου κάνει άλλος κριτική, να πεις κάτι παραπάνω, να ανοίξει ένα πεδίο διαλόγου. Ναι. Δεν το έχω δει αυτό. Και στη Γαλλία ήταν και αντίστοιχα τα πράγματα που είχα δει. Νόμιζα ότι εκεί που είναι πιο, θεωρούμε, πιο επαναστατική η κοινωνία, πιο προωθημένη. Κάπως έτσι. Αλλά όχι. Όχι. Οπότε και για να τελειώνουμε, για να μην μακρηγορώ τόσο πολύ, ο Καστοριάδης του άρεσε και του ίδιου η κριτική, παρότι ως άτομο ήταν και αυτός αρκετά ναρκισσιστής και ήθελε να κυριαρχεί κτλ. Αλλά νομίζω ότι κόντρα σε αυτή την τάση είχε και την άλλη τάση, ενός εθισμού στην αναζήτηση της γνώσης, η οποία τον έκανε να αναζητεί κάποιον, να του πει ότι αυτό που λες δεν είναι σωστό. Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Για δες το αλλιώς. Κάποιοι να τον πάει παρακάτω για να δομήσει και αυτό στη σκέψη του αλλιώς. Νομίζω αυτό ήταν και αυτό που εμψυχώνει τη φιλοσοφία και τη σκέψη γενικώς. Δηλαδή, άμα καταφέρεις να το δεις ότι η αλήθεια ως διαρκής προσπάθεια να σπάμε την πνευματική μας κλειστότητα αποκτά έτσι έναν εθιστικό, πολύ γοητευτικό χαρακτήρα μετά. Και νομίζω σε θεωρητικό επίπεδο είναι αυτό που σε βάζει να ασκήσεις κριτική σε κάποιον. Γιατί αυτό ενέχει πάντα ένα ρίσκο. Μπορεί άλλος να σου απαντήσει με τρόπο που σου δείχνει ότι τα έχεις δει λάθος. Ναι, σωστό είναι αυτό, εντάξει. Και να εκτεθείς, ας πούμε. Ναι. Αλλά νομίζω είναι αυτό το έλεγε ο Αντρέ Μπρετόν σε ένα άλλο επίπεδο. Λέει είναι η ευχαρίστηση, η χαρά του να εκτίθεσαι. Εκτίθεσαι μένα, αλλά αυτό σε ανοίγει σε νέα ενδεχομένως, σε νέες έτσι ανακαλύψεις. Η καστοριδιαδική έμφαση στην κριτική σκέψη, την αναστοχαστική εγρήγορση, στο πάθος για την ελευθερία, διασφαλίζεται κάπως θεσμικά στην κοινωνία για την οποία μιλά ο Καστοριάδης. Και θα σας ρωτήσω το εξής. Αν είναι έτσι καταρχάς, διασφαλίζεται κάπως. Και διασφαλίζεται θεσμικά, και δεν διασφαλίζεται. Με την έννοια ότι κάτι που λέει και ο Καστοριάδης και το έχω τονίσει στο βιβλίο, νομίζω είναι από τις πιο σημαντικές του συμβολές, είναι ότι οι θεσμοί δεν μπορούν να μας εγγυηθούν τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τους θεσμούς. Ενδιαφερόμαστε για θεσμούς οι οποίοι θα καλλιεργούν, θα αναπαράγουν και θα ευνοούν ένα συγκεκριμένο ήθος πολιτικό και συμπεριφοράς και ένα συγκεκριμένο πνευματικό ύφος. Αυτό υπέρ της ανοιχτότητας, της αμφισβήτησης. Αλλά οι θεσμοί από μόνοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αν και οι άνθρωποι οι ίδιοι δεν συμμετέχουν ενεργά. Οπότε είναι αυτό που φαινομενικά είναι μια αντίφαση, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να είμαστε ενεργοί και να έχουμε μια εγρήγορση και στα πολιτικό και στο πνευματικό επίπεδο, γιατί αλλιώς αφήνουμε τους θεσμούς να νεκρώνουν. Να βάλω ένα χοντροειδές παράδειγμα. Είναι όπως η αυξανόμενη αποχή στην κοινοβουλευτική πολιτική. Προφανώς ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία, αλλά έχει έρθει μέσα από αγώνες και είναι μια κατάκτηση. Άμα ο κόσμος δεν συμμετέχει, θα βγαίνουν οι κυβερνήσεις όλο και πιο ολιγαρχικές, όλο και πιο μειοψηφικές, όπως ας πούμε ο Μητσοτάκης, ο Όρμπαν, οι οποίοι πλέον καταπατούν ακόμα και την αστική συνταγματική λεγόμενη νομιμότητα, χωρίς να αντιμετωπίζουν καμία κριτική. Θέλω να μου πεις τώρα, αν μπορείς, τι σημαίνει η λέξη θεσμός και τι περιεχόμενο έχει για τον Καστοριάδη. Τι είναι ο θεσμός, δηλαδή. Γιατί θεσμούς έχουμε και τώρα, ας πούμε. Α, ναι, βέβαια. Και πολλούς. Κάθε κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία χωρίς θεσμούς. Ναι, σωστά. Ο Καστοριάδης δίνει την ευρύτατη δυνατή έννοια. Κάπου λέει, θυμάμαι, θεσμός δεν είναι το ΙΚΑ ή. Μάλλον είναι και το ΙΚΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά θεσμός είναι κάτι βαθύτερο από αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό που επισήμως η γλώσσα, η γραφειοκρατική λέει θεσμός. Είναι ουσιαστικά κάθε αποκρισταλωμένη συνήθεια, έθιμο και φυσικά δομή κοινωνική σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επίσης, ως θεσμούς, με την έννοια θεσμό, εννοεί και τα τεχνουργήματα της κοινωνίας, την τεχνική, τα εργαλεία, τους τρόπους διευθέτησης καθημερινών δραστηριοτήτων, δηλαδή το τεχνικό της σύστημα. Και αυτό που επιτρέπει στον Καστοριάδη να διευρύνει τόσο πολύ την έννοια του θεσμού είναι ότι θεωρεί πως ο θεσμός είναι οποιοδήποτε δημιούργημα της κοινωνίας ενσαρκώνει μια πρωταρχική βλέψη του κόσμου, η οποία δεν είναι συνειδητή απαραίτητα. Και σου λέει ότι είναι η αποκριστάλλωση της δημιουργικότητας κάθε ιστορικής κοινωνίας. Γράφεις ότι χωρίζουν το έργο του Καστοριάδη σε δύο περιόδους, όπως έχει κάνει, ας πούμε, ο Αλτουσέρ με το έργο του Μάρξ. Θέλω να μπεις γιατί διαφωνείς με αυτό, και δεύτερον, μάλλον
το δεύτερο το κάνω πρώτο. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό και γιατί διαφωνείς με αυτό? Ναι, γενικά ναι, το έχει κάνει ο Αλτουσέρ με τον Μάρξ, μετά έγινε με τον Χάιντεγκερ που και ο ίδιος έλεγε έκανα τη στροφή. Αυτά μπορεί να βοηθούν αυτές οι διακρίσεις, αλλά είναι κυρίως σε ένα περιγραφικό επίπεδο. Γιατί δεν νομίζω κανένας στοχαστής, εν πάση περιπτώσει τέτοιου ελληνικούς, Μάρξ, Χάιντεγκερ, Καστοριάδης, είναι ασυνάρτητος και σε κάποια φάση της ζωής του κάνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή η οποία δημιουργεί ένα χάσμα και μια ρήξη. Υπάρχει μια συνέχεια της σκέψης του, η οποία από ένα σημείο και μετά μπορεί να οδηγήσει σε μια διαφορετική αναδιαμόρφωση της πρωταρχικής, ας πούμε έτσι, κοσμοθεωρητικής απόφασης που πήρε και την οποία προσπαθεί να επεξεργαστεί σιγά σιγά. Ο Καστοριάδης είναι ένα κείμενο του επιστημολογικού χαρακτήρα, τυπικής λογικής, προσπαθεί να εισάγει τη δική του αντίληψη περί τυπικής λογικής, καταλήγει λέγοντας ότι από το 1944 έχω τις ίδιες απόψεις, είτε πολιτικά είτε φιλοσοφικά, είναι η έννοια της αυτονομίας. Και απλά όλη μου η φιλοσοφική και πολιτική διαδρομή ήταν μια προσπάθεια περαιτέρω αναζήτησης και συγκεκριμενοποίησης αυτής της ιδέας. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, αν το δούμε από αυτή την έννοια, κατά κάποιο τρόπο ο Καστοριάδης είναι σαν να σπάει πολλαπλά και λύφη. Δηλαδή αρχικά ήταν λενινιστής, έκανε κριτική στο Λένιν. Μάλλον ήταν στο Κουκουέ, έγινε τροτσκιστής. Μετά έκανε κριτική στον ίδιο το Λένιν. Από την κριτική στον Τρότσκι πάει στην κριτική στο Λένιν. Μετά έγινε εργατιστής. Μετά άρχισε να κάνει σιγά σιγά κριτική στον Μάρξ. Στην αρχή έκανε στην οικονομική του θεωρία. Μετά έκανε τσουκ τσουκ τσουκ, έφτασε στον πυρήνα της θεωρίας του που θεωρούσε ότι είναι η φιλοσοφία της ιστορίας του. Mm-hmm. Μετά ξεπέρασε τον μαρξισμό και άρχισε να κάνει κριτική σε αυτό που θεωρούσε ότι είναι η κληρονομημένη σκέψη, την οποία μέσα στο επαναστατικό κίνημα εξέφραζε ο μαρξισμός. Mm-hmm. Οπότε αν το δούμε από αυτή την έννοια, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια ρήξη μεταξύ του μαρξιστή Καστοριάδη ή του μεταμαρξιστή Καστοριάδη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε τη συνέχεια που υπάρχει, τι οδήγησε από το ένα στο άλλο. Mm-hmm. Γιατί η σκέψη έχει μια συνοχή, ειδικά αν μιλάμε για τόσο μεγάλους στόχαστες, δεν γίνεται με άλματα, ασυνάρτητα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τον εαυτό του. Καλά, νομίζω ότι γενικά στη σκέψη, ακόμα για τη δική μας που είμαστε. Βέβαια και σε αυτή τη μικροκλίμακα των ασημαντοτήτων. Είναι μια διαλεκτική σκέψη μας. Δεν μπορεί να πάει μάλλον από το ένα σημείο στο άλλο. Δηλαδή, νομίζω πίσω από αυτό πρέπει να είναι η παλιά χριστιανική ιδέα της επιφύτης. Ναι. Ξαφνικά είδε ο Άγιος, ποιος είναι ο Ιγνάτιος, είδε τα στίγματα και αυτό τον άλλαξε πλήρως και τέτοια. Ναι. Παρένθεση, είναι πολύ ενδεικτικό της σημερινής πλήρους διανοητικής αποσύνθεσης ότι ορισμένοι από τους πιο έτσι περίβλεπτους εκφραστές της alt-right ήταν πρώην αριστεροί, πρώην εν πάση περιπτώσει liberals με την αμερικανική έννοια, οι οποίοι δεν γίνανε ιστερικοί, δεξιοί και φανατικοί της alt-right μέσα από μια πορεία σταδιακής κριτικής, όπως συνέβη με παλιότερους μαρξιστές ή ακόμα και σταλινικούς που γίνανε αντικομμουνιστές στη συνέχεια, από τους παλιούς τροσκιστές στη Νέα Υόρκη, τον Μπέρναμ και τον Ζάχταμ, μέχρι τους Γάλλους, τον Φρανσουά Φιρέ, τον Λεφόρ κτλ. Που γίνανε φιλελεύθεροι, έγιναν με αλλαγές εν μία νυχτή. Πράγμα που δείχνει ότι αυτή η έννοια της πλήρους μεταστροφής εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όχι τόσο σοβαρές. Δηλαδή σε περιπτώσεις ανθρώπων που σκέφτονται συστηματικά και προσπαθούν να επεξεργαστούν ένα φιλοσοφικό πρόταγμα, μια σκέψη. Γίνεται με πιο πολύ ιδεολογικούς αλτιμπάγκους, οι οποίοι τη μία είναι με αυτό, την άλλη με το άλλο, είδαν φως εκεί, μπήκαν. Mm-hmm. Νομίζω σε σοβαρούς στοχαστές και μεγάλους, Μάρξ, Χάιντεγκερ, Καστοριάδης, Πλάτων, μόνο περιγραφικά μπορείς να πεις η μαρξιστική φάση του Καστοριάδη ή η ψυχαναλυτική του. Το θέμα είναι να δεις τι οδήγησε από τη μία στην άλλη, έστω και αν σου φαίνονται σε ένα αντιθετικές. Και τη συνοχή βασικά. Αυτό, εκεί είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αλλιώς είναι εντελώς ακαδημαϊκό το βυζαντινισμός. Mm-hmm. Και τώρα γιατί θεωρώ ότι περισσότεροι εμένουν σε αυτή τη διάκριση και αρνούνται μία από τις δύο φάσεις. Ακριβώς γιατί νομίζω είναι δύσκολο να πιάσεις και τα δύο. Mm-hmm. Αφενός μεν κάποιοι έτσι πιο, ας το πούμε, μια πιο κυριλέ αντίληψη του Καστοριάδη, που αρνείται τη λεγόμενη μαρξιστική φάση του γιατί θεωρεί ότι είναι η πολιτική του και θέλει να την αρνηθεί. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι λάθος, γιατί μέχρι το τέλος της ζωής του ο Καστοριάδης τις ίδιες ιδέες είχε πολιτικές, έστω και αν δεν ασχολείται πλέον με την ενεργή πολιτική. Mm-hmm. Απ' την άλλη, κάποιοι έτσι πιο πολιτικά ενεργοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι πιο δύσκολο τώρα να κάθονται να ασχολούνται με τη φιλοσοφία, να δουν πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Αυτό σε ανοίγει σε άλλες ατραπούς, ότι πρέπει να έχεις και μια σκέψη θεωρητική πέρα από την πράξη, το ένα δεν αρκεί χωρίς το άλλο. Και επίσης το πιο σημαντικό που νομίζω εκεί, γι' αυτό το έχω βάλει και στον τίτλο του βιβλίου, είναι ότι η δεύτερη φάση του Καστοριάδη καταλήγει στην ανάλυση για την παρακμή του δυτικού πολιτισμού και την ασημαντότητα.
Το οποίο νομίζω και είναι δύσκολο να το αποδεχτείς, γιατί αν το αποδεχτείς πρέπει να αποδεχτείς ότι και ο ίδιος. Γιατί μιλάμε για άτομα της ηλικίας μας μέχρι τα 45, 35, 40, εκεί κινούμαστε και... πρέπει να αποδεχτείς και εμείς σε αυτή την κοινωνία έχουμε μεγαλώσει μέσα. Καλά, ναι, άρα πρέπει να δεις ότι και οι δικές σου συνήθειες, ίσως και σε προσωπικό επίπεδο, ιδεολογικές τάσεις κτλ. Πρέπει να κάνεις μια γενναία αυτοκριτική. Mm-hmm. Και νομίζω εκεί αυτό είναι δύσκολο να το, δεν θες να το παραδεκτείς και είναι, σε βολεύει να λες ότι ο Καστοριάδης κάπου είχε πάθει λίγο γεροντική άνοια, συντηρητικοποιήθηκε, το κλασικό οι παλιοί τα ρίχνουν στους νέους. Ενώ άμα δεις πώς οδηγήθηκε εκεί, γι' αυτό εγώ τονίζω ότι ήδη από τη μαρξιστική του περίοδο έδινε μεγάλη βάση στο ζήτημα της παρακμής της κοινωνίας. Τι θα γίνει αν η επανάσταση αποτύχει. Και έβαζε τον Τρότσκι που έλεγε θα οδηγηθούμε σε μια φάση βαρβαρότητας, από εκεί πήρανε και την έννοια της βαρβαρότητας, και από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, αλλά κυρίως από εκεί. Τι θα γινόταν άμα ο σταλινισμός και ο υπεριαλισμός ο Αμερικανικός συγκρούονταν και δεν έβγαινε νικητήριο το προλεταριάτο. Μια νέα εποχή βαρβαρότητας, πνευματικής αποκτήνωσης, αυτά τα έλεγε από το 40 τόσο. Δεν περιμένω το 80 να τα πει. Και γι' αυτό και εγώ δίνω τόσο βάση, γιατί θεωρώ ότι είναι μία από τους πυρήνες της σκέψης του. Που συνδέεται με αυτό που είπαμε πριν, με την εθραυστότητα των θεσμών. Οι θεσμοί είναι πολύ εύθραυστοι. Οπότε, αν η ίδια η κοινωνία αποσύρεται, είτε από τους πολιτικούς θεσμούς, είναι γενικώς από το θεσμό της μάθησης. Δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ανάγνωση. Δεν της αρέσει. Βολεύεται με πιο εύκολα πράγματα. Μοιραία παρακμάζουν οι θεσμοί. Δεν είναι κάτι που θα υπάρχουν πάντα. Οπότε, νομίζω ο Καστοριάδης, γι' αυτό τον λέω ο φιλόσοφος της εθραυστότητας της ανθρώπινης ελευθερίας. Έχει συλλάβει αυτό ότι οι θεσμοί είναι πολύ εύθραυστες, ειδικά οι θεσμοί δημοκρατικοί και ελευθεριακοί. Που δημιουργούν οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε. Που δημιουργούν οι άνθρωποι και πάνε κόντρα κατά κάποιο τρόπο στην τάση του ανθρώπου προς την ετερονομία, την κλειστότητα, το να ζητάει η ελεημοσύνη από τους ισχυρούς. Οπότε αυτά δεν θα υπάρχουν πάντοτε. Και νομίζω γι' αυτό ήταν τόσο ευαίσθητο στο ζήτημα της κοινωνικής παρακμής. Γιατί είχε πιάσει αυτό το. Και νομίζω αυτό αγνώνει περισσότεροι που θεωρούν ότι η έννοια της ασημαντότητας και της κοινωνικής παρακμής είναι απλά ένα σχήμα λόγου του γέροντα Καστοριάδη που είχε αποσυρθεί από την πολιτική και είχε γίνει λίγο συντηρητικός. Okay. Θέλω να μου πεις τι περιεχόμενο δίνει στην απτή ιστορική πραγματικότητα ο Καστοριάδης. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προσπάθησα να το πιάσω στο βιβλίο και με κάποιο μέσω μιας λεξιλογικής ανάλυσης γιατί ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο ξεκινάει με τον Μάρξ. Ο Μάρξ είναι ο πρώτος που μίλησε για την συγκεκριμένη ιστορία όταν έλεγε ότι η διαλεκτική του Χέγγελ είναι σωστή, απλά πρέπει να τη γυρίσουμε ανάποδα, να τη στήσουμε στα πόδια της. Δηλαδή πολύ σωστά είχε καταλάβει ο Μάρξ και ο Νίτσε περίπου την ίδια εποχή υπό άλλο τρόπο, ότι η φιλοσοφία είχε μια τάση προς την αφαίρεση. Δηλαδή έφτιαχνε ο Χέγγελ πολύ ωραία ιστορικά σχήματα, αλλά γνώρισε την πιο απτή πραγματικότητα. Παρόλο που ο Χέγγελ ήταν από τους πρώτους που έβαλε την οικονομία μέσα σε ένα μεγάλο. Κάτι πολύ πραγματικό. Το οποίο είναι πάρα πολύ απτό και πραγματικό. Οπότε εν ολίγη ο Καστοριάδης και κατάλαβε πολύ σωστά ότι ειδικά μέσα στην αστική κοινωνία της εποχής η σκέψη χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για να κρύψει την πραγματικότητα. Άρα εμείς πρέπει να πιάσουμε τη συγκεκριμένη κίνηση της ιστορίας, όχι τα σχήματα και τις κατηγορίες. Ο Καστοριάδης ουσιαστικά λέει ότι ο Μάρξ απέτυχε να το κάνει αυτό και ότι ο ίδιος προσπαθεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα συνεχίζοντας το επαναστατικό στοιχείο του Μάρξ και όχι το στοιχείο που αποκαλεί θεωρησιακό. Δηλαδή την τάση του Μάρξ την πιο επιστημονική, ας πούμε, να βρει νόμους στην ιστορία, να αναλύσει την κοινωνία με χημικό τρόπο. Λέει κάποτε το κεφάλαιο είναι γραμμένο σαν χημικό, έτσι. Σαν εστεργαστήριο δηλαδή. Κάπως έτσι ακριβώς. Ή τον βιολογισμό του, γιατί ήταν μεγάλο θαυμαστή του Νταρβίνου ο Μάρξ. Και σου λέει ότι απέτυχε να το κάνει αυτό και προσπάθησε να το κάνει ο ίδιος ο Καστοριάδης. Ο Καστοριάδης εισάγει τον όρο effectivité, ο οποίος είναι αμετάφραστος στα ελληνικά. Γι' αυτό έχω παραθέσει πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο οι μεταφραστές του, ακόμα και οι ίδιοι, προσπαθούν ανάλογα με τα συμφραζόμενα να τον έτσι μεταφράσουν. Ακόμα και ο Καστοριάδης, ένα κείμενό του που ο ίδιος μεταφράζει στα ελληνικά, επίθετο effective, που το χρησιμοποιεί συνέχεια στα γαλλικά, το παραλείπει. Συνήθως θα το πεις πραγματική, εμπράγματη, συγκεκριμένη ιστορία. Εννοεί το, όχι απαραίτητα το εκάστοτε μοναδικό, αλλά το εκάστοτε ενσαρκωμένο. Γιατί αυτός ο όρος προέρχεται από την αρχαία αριστοτελική φιλοσοφία, τη διάκριση μεταξύ του δυνάμει και του ενεργία. Που στα λατινικά από εκεί βγαίνει, από τη λατινική έτσι, μετάφραση αυτών των όρων. Βγαίνει το effective, που σημαίνει ο ενεργός. Όχι αυτός που είναι δυνατόν να υπάρξει και άρα τον συνάγμα ως σχήμα θεωρητικό, αλλά ο ήδη υπαρκτός, ο ενεργός. Δηλαδή αυτή η υλικότητα, να την πούμε έτσι, που δεν είναι υλικότητα μόνο με την έννοια του Μάρξ,
γλυκότητα, μπορεί να είναι και οι αιμονές που έχει στο κεφάλι του κάποιος, που είναι κάτι εντελώς άειλο, αλλά είναι αυτό που καθορίζει τη συμπεριφορά του. Δεν είναι αυτό που νομίζει ο ίδιος, που λέει η κοινωνία. Οπότε είναι αυτή έτσι η προσπάθεια να αναλύουμε το συγκεκριμένο και να είμαστε μια κοινωνιολογία του συγκεκριμένου, η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε πώς αλλοιώνονται ιστορικά οι θεσμοί. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι έχουμε σήμερα κοινοβουλευτική ψευτοδημοκρατία? Είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που υπήρχε το 80 επί Πασόκ, για παράδειγμα. Έχει γίνει πιο ολιγαρχική κοινοβουλευτική ολιγαρχία? Έχει γίνει πιο δημοκρατική? Είναι το ίδιο πράγμα επειδή έχουμε τις ίδιες νομικές μορφές? Σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα? Οι θεσμοί ανταποκρίνονται στις κοινωνικές τάσεις ή τους έχει εγκαταλείψει η κοινωνία? Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια εξέτασης που σου επιτρέπει να βλέπεις την κίνηση της ιστορίας. Ωραία. Τώρα, αν έχω καταλάβει σωστά, έτσι, γιατί μπορώ να σου πω και χαζομάρα. Καλά, χαζομάρα θα πεις μία. Κάτσε ακούς πρώτα και θα μου πεις μετά, λοιπόν. Νομίζω ότι ο Καστοριάδης, από ό,τι κατάλαβα, μιλούσε για τη δημιουργία εντός του μηδενός. Τελείωσε τη φράση και θα σου πω. Ωραία. Αν είναι έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ναι, τώρα το χρησιμοποιούν διάφορες λατινικές εκφράσεις, μην κάνουμε τώρα τους σπουδοφανείς. Εννοούσε εν ολίγης ότι, όχι εντός του μηδενός, το ανάποδο. Εκτός του μηδενός. Εννοούσε εκ του μηδενός, από το μηδέν. Δηλαδή, όχι μέσα στο κενό, αλλά ακριβώς ότι κάτι συμβαίνει μέσα σε έναν ήδη υπάρχοντα ιστορικό κόσμο, δεν σημαίνει ότι, αν πρόκειται περί παραγωγικής δημιουργίας, δηλαδή περί ανάδυσης του καινούριου, δεν μπορεί να συναχθεί από τα προηγούμενα. Ναι, μεν τα χρησιμοποιεί ως, για παράδειγμα, ένας φιλόσοφος, που, μεγάλος φιλόσοφος, που δημιουργεί ένα καινούριο σχήμα. Αυτό βασίζεται σε προηγούμενες έννοιες φιλοσοφικές, τις οποίες τις χρησιμοποιεί στη γλώσσα του, σε μια υπαρκτή γλώσσα, σε μια υπαρκτή τεχνολογία που του επιτρέπει να γράφει και να σκέφτεται, σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο πήγε. Τα είναι υπαρκτά, αλλά δεν μπορείς να συνάγεις την έμπνευσή του, την πρωταρχική, την καινούρια από όλα αυτά. Αυτά όλα είναι κάπως ο φορέας με τον οποίο εκφράζεται αυτή η νέα αντίληψη και η οποία πολύ συχνά επανερμηνεύει, δίνει νέο νόημα σε υπαρκτές έννοιες. Γι' αυτό σπάμε το κεφάλι μας. Η έννοια του τάδε στον τάδε. Δεν είναι η ίδια για όλους η έννοια της ουσίας, της υπόστασης, της ύπαρξης. Οπότε η διάκριση που κάνει και ο Καστοριάδης είναι ότι είναι εκ του μηδενός, αλλά όχι εντός του μηδενός. Δεν είναι ότι ξαφνικά μέσα από μια φούσκα. Και φυσικά δεν είναι δημιουργία οτιδήποτε υπάρχει απαραίτητα στην. Δηλαδή αυτό το βιβλίο δεν είναι δημιουργία, δεν λέω κάτι καινούριο. Η δημιουργία έχει να κάνει με την πρωτοτυπία. Άρα αυτό το εκ του μηδενός, μάλλον ό,τι καταλαβαίνω, οδηγεί στην πρωτοτυπία, δηλαδή. Ναι, και συχνά βέβαια το ενδιαφέρον ότι η πρωτοτυπία δεν σχεδόν ποτέ, ακόμα και στην περίπτωση των μεγαλοφιών, οποιοδήποτε τύπου, δεν παράγεται ξαφνικά. Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη που τη χρωστάμε σε αυτό στη μοντερνιστική πρωτοπορία, που έχει αυτή την αβανγκαρντίστικη αντίληψη του τάμπουλα ράζα και της πλήρους ολικής καινοτομίας. Αλλά άμα δούμε, ας πούμε, τις καλλιτεχνικές, ακόμα και καλλιτεχνικές μεγαλοφίες, θα δούμε, όπως έλεγε ο Κλίμεν Γκρίνμπεργκ, ένας μεγάλος Αμερικανός κριτικός τέχνης, ότι οι πιο πρωτοποριακοί καλλιτέχνες ήταν οι πιο συντηρητικοί. Αλλά αναγκαστήκανε κατά κάποιο τρόπο να καινοτομήσουν επειδή εξαντλήσαν τα εκφραστικά μέσα της εποχής τους. Δηλαδή, λέει ο Σεζάν, που είναι ο πρώτος που καταργεί την προοπτική στη ζωγραφική, αυτός, λέει, μελετούσε εγχειρίδια προοπτικής εντελώς σχολαστικά, όπως του Βινιόλα και άλλων της ύστερης αναγέννησης. Αλλά είδε ότι δεν άντεχε πλέον να εκφραστεί με αυτό το μέσο και αναγκάστηκε να καινοτομήσει. Δεν βγήκε εκεί που θα καινοτομήσω. Οπότε αυτό έχει σημασία, γιατί λέει ο Καστοριάδης ότι ουσιαστικά όλες οι κοινωνίες καινοτομούν. Γιατί να υπάρχει μια άλλη κοινωνία, έχει δημιουργηθεί κάτι νέο. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους το κρύβουν αυτό. Αφενός το κρύβουν λέγοντας ότι μας έχει δημιουργήσει ο Θεός, ή π.χ. λέγοντας ότι αυτό που κάνουν είναι απλή επανερμηνεία των ιερών γραφών. Και αφετέρου δίνουν πολύ περιορισμένο χώρο στην ανοιχτή καινοτομία, τη ρητή. Την οποία αντίθετα η δυτική κοινωνία την επιτρέπει και από ένα σημείο και μετά, ειδικά στον 20ο αιώνα, τη θεωρεί και καλό. Σου λέει να είσαι καινοτόμος, ακόμα και η διαφήμιση πλέον θα θέλει να είσαι αυθεντικός, να κάνεις το δικό σου, πάντα κάτι καινούριο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που μάλλον την έχεις απαντήσει ακροφυγώς το ένα σκέλος της, ωραία. Θέλω να μου πεις από ποια στοιχεία, αν υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχουν, επηρεάστηκε η σκέψη του Καστοριάδη από τον Μαρξισμό ή από τη σκέψη του Μάρξ, για να μην πω τον Μαρξισμό. Αλλά ίσως και τον αναρχισμό, βέβαια έχω την εντύπωση ότι τον αναρχισμό μάλλον δεν τον ήξερε καλά. Ναι, ιστορικά αυτό δεν πρέπει να ισχύει, γιατί ως μαρξιστής μεγάλωσε. Μπράβο. Αλλά αν μείνουμε λίγο στο δεύτερο, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει
κάποια περίεργη εκλεκτική συγγένεια μεταξύ της σκέψης του Καστοριάδη και της σκέψης της αναρχικής, χωρίς ο άνθρωπος να ήξερε κάτι, γιατί όντως πιστεύω ότι δεν ήξερε και πολλά πράγματα. Ή θα έμαθε μετά πάντως, ναι. Δηλαδή μελετώντας την πολιτική φιλοσοφία, προφανώς ναι. Θα μελέτησε και τους ναι. Μεγάλους κλασικούς των αρχικών. Πιστεύεις ότι υπάρχει, ας πούμε, κάποια εκλεκτική συγγένεια μεταξύ της σκέψης του Καστοριάδη και των αναρχικών ή όχι? Ναι, σίγουρα υπάρχει. Εδώ έχεις το παράδοξο ότι έχεις έναν μαρξιστή, μαρξιστικής παιδείας και μόρφωσης θεωρητικό, ο οποίος κατέληξε σε ελευθεριακές θέσεις. Mm-hmm. Άρα πολιτικά είναι ελευθεριακός. Πολιτικά, σε μεγάλο βαθμό, ταυτίζεται όχι με το σύνολο του αναρχισμού, αλλά με την, ας πούμε, θεσμική εκδοχή του αναρχισμού, που δέχεται ότι πρέπει να έχουμε κάποιους αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς. Mm-hmm. Όχι με την εκδοχή που λέει ότι πρέπει να καταργηθούν όλοι οι θεσμοί. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η διαφορά έγινε σε θεωρητικό επίπεδο. Και αυτό έχω τονίσει στο βιβλίο. Μια μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Καστοριάδης δεν θεωρεί ότι η κοινωνία είναι απαραίτητος καλή. Mm-hmm. Θα μου πεις ότι ο αναρχισμός το λέει έτσι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ένα μεγάλο μέρος του αναρχισμού, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, έχει από πίσω μια ιδέα ότι... Της καλής φύσης του ανθρώπου, ας πούμε. Όχι, όχι, κάνουμε αυτή τη ροητική εκδοχή, υπήρξε και αυτό, με την έννοια ότι το κράτος είναι το απόλυτο κακό. Mm-hmm. Οπότε κάνει ένα πολύ ριζικό διαχωρισμό μεταξύ κράτους και κοινωνίας και δεν βλέπει ότι και το κράτος αφενός είναι ιστορικό κοινωνικό δημιούργημα και αφετέρου ότι στο βαθμό που υπάρχει, υπάρχει γιατί η ίδια η κοινωνία το πιστεύει, το θέλει σε εισαγωγικά και το ενσαρκώνει. Δηλαδή το κράτος δεν είναι αυτοί οι stormtroopers από τον... από το Star Wars, οι λευκοί, τα ρομπότ που είναι αποκομμένοι, είναι άνθρωποι, δηλαδή οι αστυνομικοί, οι δικαστές, οι βασανιστές, τα καθεστώτα, τα δικτατορικά, είναι άνθρωποι, δεν είναι σάρκα και οστά μέσα από εμάς. Κανονικοί πηγαίνουν στο σπίτι τους, στις γυναίκες τους. Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, συγγνώμη, από τώρα που σε ρώτησα για εκλεκτική συγγένεια, αυτή η σκέψη τώρα που λες, μου θυμίζει λίγο Λαντάουερ. Ναι, μπράβο. Είναι εκεί μόνο, αυτό, είναι και αυτό, μέσα μας. Αυτό, αυτό. Και σε μεγάλο βαθμό, κυρίως είναι μέσα μας. Ναι. Αν σκεφτείς, γι' αυτό ο αναρχισμός δίνει τόσο μεγάλη βάση σε επίπεδο κοινωνικής ερμηνείας στην έννοια της καταστολής. Mm. Όμως η έννοια της καταστολής κατά βάση ασκείται σε μειοψηφίες. Mm. Δηλαδή στους αναρχικούς κυρίως τους κυνηγάνε όλοι, είτε στα καθεστώτα τα καπιταλιστικά ή τα δικτατορικά τα δεξιά, είτε στο σταλινικό ολοκληρωτισμό, μαοϊκό κλπ. Τους πρώτους που θα βάλουν στη φυλακή είναι νομίζω κάποιοι οι Εχοβάδες, οι ειρηνιστές χριστιανοί και οι αναρχικοί, κλασικά. Κατά τα άλλα, όμως, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, τα καθεστώτα οποιασδήποτε φύσης υπάρχουν επειδή ο κόσμος ενεργεί, προσχωρεί ενεργά σε αυτά. Όχι απαραίτητα επειδή έχει μεταλόγου γνώσεως, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή θεωρεί, για παράδειγμα, όπως θεωρεί τώρα ο μικροαστός, ότι ο Μητσοτάκης θα του φέρει την ανάπτυξη. Ή ότι ο Τραμπ, ένας δισεκατομμυριούχος, θα ασχοληθεί με τους λαϊκούς Αμερικανούς. Ναι. Μας φαίνεται γελίο. Σύμφωνη, αλλά έτσι είναι η ιστορία. Αυτό είναι, δεν είναι ότι σημαίνει κάποιο μεταφυσικό θαύμα. Άρα και το κράτος δεν είναι το κράτος το κατασταλτικό. Νομίζω ο αναρχισμός βλέπει μόνο την κατασταλτική πτυχή του κράτους. Δεν βλέπει ότι το κράτος δίνει και κάποια πράγματα στην κοινωνία. Μόνο και μόνο επειδή της εμπνέει ασφάλεια. Είδες εδώ με το 40-41% της εκλογής ήταν επειδή ο κόσμος τρομοκρατήθηκε τώρα με την απλή αναλογική. Σιγά. Ήθελε τούπο Μητσοτάκης ασφάλεια, σταθερότητα, πήγαν όλοι εκεί. Σταθερότητα και για τη χώρα, εκρήγνεται βάσεις σαν να μας βομβαρδίζουν, εκεί σταθερότητα όμως ο κόσμος θέλει αυτό. Οπότε νομίζω η διαφορά με τον Καστοριάδη είναι και επειδή θεωρεί, όπως είπα πριν, ότι οι θεσμοί υπάρχουν στο βαθμό που οι άνθρωποι ενεργά είναι μέσα στους θεσμούς και αναπαράγουν τη λογική τους, έτσι θεωρεί ότι και οι κατασταλτικοί θεσμοί υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν μπορούμε να βασίσουμε. Και άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κριτική και στην ίδια την κοινωνία. Ένα μεγάλο μέρος του αναρχισμού εν της πράγμασης δεν το δέχεται. Δηλαδή, αν μιλήσω εγώ με φίλους μου, αναρχικούς γνωστούς μου, συχνά θα σου πούνε μη ρίχνεις τόσο πολύ το βάρος στην κοινωνία. Μόνο μία τάση του αναρχισμού το δέχεται αυτό και το τραβάει στα άκρα με συνθήματα σκουλίκια, μικροαστή κτλ. Μια ιδεολογικοποιημένη εκδοχή αυτού. Που καταλήγει στη δοξολογία του Λούμπεν, κάποιον δίθεν αμόλυντον από τη μικροαστική λογική. Συνήθως των μεταναστών, οι οποίοι επίσης είναι και αυτοί πλήρως μικροαστοί. Έρχονται εδώ, είναι θρησκευόμενοι και έρχονται εδώ για να πάρουν καινούριο iPhone και τέτοια. Άρα πρέπει να ασκήσει μια κριτική και σε αυτούς. Νομίζω ένας μέσος αναρχικός θα σου λέει ότι μπορεί να ασκήσει κριτική στους μετανάστες που θαλασσοπνίγονται για να έρθουν εδώ. Μα φυσικά θα ασκήσει. Θα σου πει θαλασσοπνίγεστε για να έρχεστε εδώ, να έρθετε εδώ να πάρετε καινούριο iPhone. Οπότε νομίζω υπάρχει μια διαφορά θεωρητική μένει, που μπορεί να μην φαίνεται ρητά, αλλά φαίνεται νομίζω σε επίπεδο πρακτικής ανάλυσης της κοινωνίας. Παρότι το πρόταγμα είναι πολύ συγγενές,
άμεση δημοκρατία, κατάργηση του κράτους, κατάργηση του καπιταλισμού. Νομίζω εκεί είναι η διαφορά. Και η οποία διαφορά αυτή υπάρχει βέβαια και με τον μαρξισμό. Γιατί και οι μαρξιστές σε μεγάλο βαθμό θα σου πούνε ότι είναι ο κακός καπιταλισμός και ο κακός δυτικός ιμπεριαλισμός. Όλοι οι άλλοι είναι μια χαρά, δεν τους ασκούμε κριτική. Νομίζω εκεί είναι οι εκλεκτικές συγγένειες. Συγγένειες στο πολιτικό επίπεδο, διαφορά στο θεωρητικό, ας πούμε, στην ανθρωπολογία τους. Ωραία. Και να πω επί τη ευκαιρία, θεωρώ κρίμα ότι ο αναρχισμός, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει κάνει στροφή στο μαρξισμό σε επίπεδο ανάλυσης. Δηλαδή, αν δούμε ποια είναι οι πιο συγκροτημένες θεωρητικά προσπάθειες, μάλλον ανέκαθεν, στον αρχικό χώρο ήταν μαρξιστικής τάσης, προέλευσης. Προέλευση, δηλαδή ήταν τα παλαιπωτέ, ο χώρος της λεγόμενης αυτονομίας, τα μητροπολιτικά συμβούλια και οι διασπάσεις τους. Είχαν μαρξιστική ανάλυση, ασχέτως αν σε πολιτικό επίπεδο ήταν ελευθεριακή. Και νομίζω είναι κρίμα. Πολύ περισσότερα θα μπορούσε να έχει πάρει ο αναρχισμός από τον Καστοριάδη, και να τον πάρει όλο, να τον αποδεχτεί. Ναι, καλά, ναι, εντάξει. Εκείνο. Είχε γίνει ένα τέτοιο μπαμ στην αρχή της δεκαετίας του 80, αλλά νομίζω μετά κάπου εγκαταλείφθηκε. Και ο αναρχισμός, ειδικά με την κρίση, από το 10 και μετά, έκανε ένα πισωγύρισμα. Πολλές φορές και πολιτικό, δηλαδή έφτασε να θυμάμαι η Λέλα Καραγιάννη είχε κάνει εκδήλωση όχι απλά για το ΕΑΜ, είχε κάνει για το Δημοκρατικό Στρατό, δηλαδή για σταλινικούς. Ενώ παλιότερα, ενδεχομένως και από την επιρροή του Καστορέδη, ο σταλινισμός σε θεωρεί το εχθρός του αναρχισμού και ορθός βέβαια. Οπότε νομίζω είναι κρίμα αυτό που έχει πάει έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πεις από ποια στοιχεία αν υπάρχουν επηρεάστηκε σκέψη του Καστοριάδη. Από τον μαρξισμό και τον αναρχισμό, ακόμη και αν τον τελευταίο από ό,τι έχω καταλάβει, ο Καστοριάδης δεν τον γνώριζε. Και να πω ότι η κουβέντα έχει διακοπεί έτσι. Άρχισε στις 2 Αυγούστου και καταλήξαμε στις 5 να την ξανακάνουμε λόγω τεχνικού προβλήματος. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Δικό μου λάθος, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Ξανά συναντηθήκαμε. Καλά, ναι, σιγά. Ωραία. Θες να μου πεις γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο Καστοριάδης έχει το εξής κατά κάποιο τρόπο παράδοξο. Ενώ είχε κατέληξε σε ελευθεριακές πολιτικές θέσεις, έχει μαρξιστική ανατροφή. Και τον αναρχισμό, στο βαθμό που τον συζητά, συνήθως όταν του τίθεται το ζήτημα σε συνεντεύξεις του με αναρχικές ομάδες, αναρχικά έντυπα, τον διάβασε πιο μετά, στο πλαίσιο της ενασχόλησης με την πολιτική φιλοσοφία. Η βασική του παιδεία ήταν μαρξιστική, οπότε η ανάλυση του για την κοινωνία καθορίστηκε από, από την προσπάθεια, όπως είπαμε και στην αρχή, στις πρώτες ερωτήσεις, της σταδιακής κριτικής στις διάφορες πτυχές του μαρξιστικού έτσι, θεωρητικού οικοδομήματος. Οπότε η κριτική που έχει ασκήσει στον αναρχισμό είναι κυρίως σε επίπεδο θεωρίας. Δηλαδή αυτό που του καταμαρτυρούσε κυρίως στον αναρχισμό ήταν αφενός ότι είχε μια έτσι αρκετά ρουσοϊκή αντίληψη για τον άνθρωπο ως εγγενώς καλό όν. Και αφετέρου... Δεν ισχύει απόλυτα. Ναι, ναι. Υπάρχει πλευρά αναρχικών στοχαστών που είναι έτσι, αλλά υπάρχει και άλλη. Ναι, προφανώς. Σου λέω ότι έλεγε ο Καστοριάδης. Ένα αυτό. Και δεύτερο, η αντίληψή του για το κράτος, η οποία συνδέεται με αυτό. Ότι θεωρούσε ότι οι περισσότεροι αναρχικοί δίνουν υπερβολική έμφαση στο πόσο κακό είναι το κράτος και πόσο το κράτος ουσιαστικά έχει κατά κάποιο τρόπο σαν να το ανάβουν σε πρωταγωνιστή της ιστορίας και η κοινωνία δεν έχει καμία εμπλοκή στο τι συμβαίνει μόνο όταν εξεγείρεται. Στην υπόλοιπη, ας πούμε, στην πλειονότητα των ιστορικών περιόδων όπου υπάρχει υποταγή και κυριαρχεί το κράτος, είναι σαν μόνο το κράτος να ενεργεί. Τα υποκείμενα ή εν πάση περιπτώσει η κοινωνία δεν έχει κάποιο ρόλο σε αυτό που συμβαίνει. Βέβαια ποτέ δεν έχει κάτσει να κάνει συστηματική κριτική και να συζητήσει τις απόψεις. Οπότε πιο πολύ αυτά τα εκμεύουμε από κάποιες συνεντεύξεις και συζητήσεις. Δηλαδή είχε κάνει και εδώ με το Contact το περιοδικό, στη Γαλλία με κάποιες αναρχικές ομάδες. Και νομίζω είχε πάει και στην εκπομπή της Federation Anarchiste της Αναρχικής Ομοσπονδίας. Νομίζω έχει βγει και στα ελληνικά αυτό, τη εκδόση Στάση Επίκτωση, μπράβο, το Σπύρο. Και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον ότι συζητάνε το ζήτημα της παιδείας. Και είναι πολύ ενδεικτικό όσων λέμε και των διαφορών, ότι ο Καστοριάδης ξεκινάει να μιλήσει για την παιδεία και του λένε οι συνομιλητές στα παιδιά, εννοεί την εκπαίδευση, όχι λέει εννοώ και την παιδεία, διότι ακριβώς λέει ο Καστοριάδης το να υπάρχει μια από την κοινωνία κατεργασία του ατόμου προς κάποιες κατευθύνσεις και αξίες δεν είναι απαραίτητα κακό, αν αυτές είναι δημοκρατικές.
Ενώ οι συνομιλητές του θεωρούν, επειδή έχουν το μοντέλο της κρατικά επιβαλλόμενης εκπαίδευσης, ότι είναι πλήση εγκεφάλου, είναι κακό, πρέπει να είμαστε εναντίον. Και εκεί φαίνεται μια ωραία, έτσι, μάλλον με απτό τρόπο, η διαφορά προσέγγισης. Ότι ο Καστορίδης, επειδή θεωρεί ότι η ίδια η κοινωνία, τα υποκείμενα πάντα έχουν μια εμπλοκή στο τι συμβαίνει, έστω και δια της παθητικότητάς του, δεν θεωρεί ότι πρέπει να αφήνουμε τα άτομα να κάνουν ό,τι θέλουν και ότι από τη στιγμή που θα φύγει το κράτος, μοιραία θα βγει μια κοινωνική ουσία πανανθρώπινη και αλληλέγγυα. Θεωρεί ότι πρέπει να φτιάξουμε τους θεσμούς οι οποίοι θα κατεργάζονται το άτομο καθώς μεγαλώνει ηλικιακά με τρόπο που να το μετατρέψουν σε ένα χειραφετημένο υποκείμενο. Οπότε σου λέει η παιδεία είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό μιας δημοκρατικής κοινωνίας, χωρίς φυσικά να περιστέλλεται στη δημόσια εκπαίδευση τα λοιπά. Ενώ από την άλλη μεριά οι συνομιλητές, τα παιδιά, οι αναρχικοί είχαν πιο πολύ στο νου τους να μην οδηγηθούμε σε μοντέλα καθυπόταξης του ατόμου από τη δημόσια αρχή, είτε είναι κράτος είτε δεν είναι. Γιατί είχαν πιο πολύ έτσι ένα πιο αντιθεσμικό προσανατολισμό. Κάπως έτσι. Ωραία. Συγγνώμη και ξεκίνησε ως μαρξιστής, ωραία. Μέσα στην πορεία της δικής του σκέψης, τι περιεχόμενο έχει ο καπιταλισμός και αν υπάρχει σκέψη του Καστοριάδη αυτή η κλασική μαρξική ορολογία, η ταξική συνείδηση. Υπάρχει. Υπάρχει και μάλιστα νομίζω ότι ο Καστοριάδης για να προσπαθήσει να διευκρινίσει τι εννοεί με αυτό βασίστηκε σε μαρξιστές θεωρητικούς. Αυτή τη διάκριση την οποία νομίζω πρώτος ο Μπουχάριν την εισήγαγε με τόσο ρητό τρόπο, δηλαδή τάξη δια αυτή και τάξη καθ' αυτή. Την οποία συνέχεια τη χρησιμοποιεί και ο E.P. Thompson, ο Βρετανός ιστορικός της Νέας Αριστεράς, στο βιβλίο του για τη δημιουργία της αγγλικής εργατικής τάξης, δεν θυμάμαι πώς έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, το The Making of. Και λέει ο Καστοριάδης ότι ουσιαστικά τάξη, άλλο πράγμα είναι η τάξη, το εκφράζουμε δικούς μου όρους, αλλά ουσιαστικά αυτό λέει, άλλο πράγμα είναι ένα κοινωνικό στρώμα, οικονομικό, και άλλο πράγμα είναι η τάξη. Η τάξη είναι ένα κοινωνικό στρώμα που έχει αυτοσυνείδηση. Πολιτική, ταξική κλπ. Και αγωνίζεται για την αλλαγή της κοινωνικής του θέσης. Ένα στρώμα κοινωνικό που δεν έχει κάποια κοινή συνείδηση και απλά ορίζεται ως τέτοιο με κοινωνιολογικούς ή οικονομικούς όρους, δηλαδή ταξικούς με την έννοια την πιο αντικειμενική, δεν είναι τάξη ουσιαστικά. Η εργατική τάξη έγινε τάξη από τη στιγμή που άρχισε να αγωνίζεται. Και να καταλαβαίνει ότι είναι αυτό που. Να καταλαβαίνει ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους αστούς και έχει διαφορετικά συμφέροντα και ότι θέλει να αλλάξει την κοινωνία, έτσι να βελτιώσει τη θέση. Άρα αρχίζει να αυτενεργεί ιστορικά. Για ένα κοινωνικό υποκείμενο. Ενώ πριν ήταν κοινωνικό αντικείμενο κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Η δουλοπάρικη υφίσταντο την καταπίεση, τη φεουδαλική. Κατά καιρούς γινόντουσαν ξεσπάσματα όταν υπήρχαν μεγάλες πείνες, αγροτικές εξεγέρσεις, αλλά δεν υπήρχε αυτό το πρόταγμα της συνειδητής αλλαγής της κοινωνίας. Οπότε ο Καστοριάδης τη χρησιμοποιεί την έννοια αυτή και κατά κάποιο τρόπο την οξύνει και την καθιστά πιο ριζοσπαστική, διότι θεωρεί ότι όπως η κοινωνία είναι ενσάρκωση σε θεσμούς και συνήθειες κάποιων φαντασιακών σημασιών, δηλαδή κάποιων πρωταρχικών, κοσμοθεωρητικών έτσι, αντιλήψεων, αντίστοιχα είναι και κάθε τάξη. Φυσικά, οι τάξεις μιας δοσμένης κοινωνίας έχουν μια κάποια αλληλοσύνδεση. Ο αστός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον προλετάριο ή ο δουλοπάρκος δεν υπήρχε χωρίς τον βαροδεσπότη. Τόσο σε κοινωνικό επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επίπεδο αντίληψης της κοινωνίας. Υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, έστω και αν υπάρχει αγώνας μέχρι τέλους. Γιατί ορίζονται βάσει του κοινού πλαισίου. Και οι αστεί πιστεύουν στην πρόοδο και οι προλετάριοι, ο καθένας με τον τρόπο του βέβαια. Όμως κάθε συνειδητή τάξη κοινωνική είναι μια μικροθέσμηση, θα λέμε μια μικρή θέσμηση, φαντασιακή θέσμηση της κοινωνίας. Το ερώτημα που μου θέτεις τίθεται συχνά, διότι οι μαρξιστές παρερμηνεύουν το εξής, συχνά οι μαρξιστές κριτική του Καστοριάδη και εν προκειμένου και ο Φωτόπουλος, που του καταμαρτυρά ότι σταμάτησε να αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως ταξική. Ο Καστοριάδης δεν είπε ποτέ ότι η κοινωνία δεν είναι ιεραρχική, οι σύγχρονες κοινωνίες. Απλά είπε ότι δεν υπάρχει πλέον ταξική συνείδηση. Και ότι μέσω της μαζικής κουλτούρας και της πολιτιστικής βιομηχανίας, πλέον οι διαφορές είναι μόνο οικονομικές με τη στενή έννοια. Αλλά ιδεολογικά και πολιτιστικά πλέον οι τάξεις ίδιες είναι. Δηλαδή από την ολιγαρχία μέχρι τον τελευταίο μετανάστη, όλοι περίπου το ίδιο θέλουν. Μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Κανείς δεν αμφισβητεί τις υπάρχουσες δομές, απλά θέλει μια καλύτερη θέση εντός των υπάρχουσων δομών. Και γι' αυτό λέει ο Καστοριάδης ήδη από το 1967 ότι πλέον δεν έχει νόημα να προσπαθούν να λύσουμε την κοινωνία με όρους ταξικών ανταγωνισμών. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η διαφορά είναι μεταξύ των πάνω-πάνω-πάνω
που θέλουν την κοινωνία να μείνει ως έχει, μάλλον σε επίπεδο αντικειμενικό, η διαφορά είναι μεταξύ των πολύ πάνω και των πολύ κάτω. Αλλά το παιχνίδι δεν παίζεται. Και το παιχνίδι παίζεται μεταξύ αυτών που θέλουν η κοινωνία να μείνει ως έχει, και μπορεί να είναι από προλετάριο ως μεγαλοαστή. Και αυτών που δεν θέλουν και θέλουν να αλλάξει, οι οποίοι επίσης μπορεί να είναι πλέον από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Προφανώς λιγότερο προς τα πάνω. Γιατί η διαφορά είναι ότι οι άρχουσες τάξεις έχουν πάντα περισσότερη αυτοσυνείδηση ταξική από τις υπόλοιπες. Γιατί έχουν να διαχειριστούν το σύστημα και κερδίζουν από αυτό. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς που επιλέγουν την υπάρχουσα κοινωνία, εκεί είναι διαταξικό το αίτημα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι πλέον φαινόμενο παγκόσμιο, μάλλον παντού μέσα στο δυτικό κόσμο, η λαϊκή πολιτική παράταξη να είναι η νέα δεξιά. Η αριστερά έχει χάσει κάθε επαφή με τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή με τους πιο καταπιεσμένους και πιο φτωχούς. Την εκφράζουν κάποιοι νεολαίοι, κάποιοι φοιτητές, μεσοστρωματική έτσι βάση έχει. Αντίθετα, η νέα δεξιά συγκεντρώνει τους κάτω και τους πολύ ψηλά. Έχει εκεί μια περίεργη ταξική όσμωση και σύνθεση. Άρα, βάσει όλων αυτών, πλέον μια ανάλυση με ταξικούς όρους δεν έχει να μας πει πλέον πολλά. Πολιτικός. Μπορεί να μας πει κοινωνιολογικός, αλλά πολιτικός δεν έχει να μας πει. Και αυτή ήταν η κριτική του Καστοριάδη. Ωραία. Στο ταξικό σχήμα. Στον καπιταλισμό, τι περιεχόμενο έδινε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, ποιες ήταν οι διαφορές του με το μαρξικό καπιταλισμό, έτσι όπως τον εξηγούσε ο Μάρξ? Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Διότι ο Καστοριάδης, βάσει όλη τη ανάλυση που κάναμε, ερμήνευε και τον καπιταλισμό ως θεσμό. Δηλαδή, πρωταρχικά, όχι σε ένα κοινωνικό οικονομικό σύστημα εκμετάλλευσης ή διαχείρισης, σε πάση περιπτώσει, της εργασίας και του κοινωνικού πλούτου, αλλά ή έστω ως κοινωνικών σχέσεων, αλλά ως της ενσάρκωσης μιας βαθύτερης βλέψης για την κοινωνία, τι είναι η κοινωνία, τι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, τι είναι η οικονομία. Άρα ως ένα πρόταγμα πλήρους εξορθολογισμού της κοινωνίας και υποταγής των πάντων στην οικονομία και στην τεχνική. Δηλαδή αυτή η ιδέα της προόδου που θεωρεί ότι όλα μπορούν να λυθούν κατά κάποιο αυτόματο τρόπο, αν τα αφήσουμε όλα στην ανάπτυξη της οικονομίας και της τεχνικής. Και αυτό το βλέπει και στο Μάρξ, ο οποίος ουσιαστικά σου λέει, και σε έναν βαθμό και στον αναρχισμό, ο William Godwin για παράδειγμα, που σου λέγανε ότι η κοινωνική απελευθέρωση ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων, οι οποίες θα ανατρέψουν από μόνες τους τις κυριαρχικές και εκμεταλλευτικές παραγωγικές σχέσεις. Και φυσικά αυτό συνδέεται με ένα συγκεκριμένο τύπο οικονομίας. Αλλά αυτό που λέει ο Καστοριάδης είναι ότι ο Μάρξ δεν είδε αυτό το από πίσω. Και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό έμεινε δέσμιος του ενός κομματιού του καπιταλιστικού φαντασιακού. Είναι ο λεγόμενος οικονομισμός του Μαρξισμού. Που τον κάνει σε μεγάλο βαθμό, όταν έγινε έμπρακτο πολιτικό πρόταγμα, να αντιγράφει και δομές. Δες για παράδειγμα τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση στην αρχή. Πριν ακόμα και από την ΕΠ, δηλαδή πριν δουν ότι το πράγμα δεν τζούλαγε οικονομικά, άρα να ξαναφέρουμε τους σωστούς διευθυντές για να δουλέψουν τα εργοστάσια. Ναι, οικονομική πολιτική αυτή. Ναι, οικονομική πολιτική. Ναι. Ο Λένιν έβλεκε το εγκόμιο πριν κάτι το 17 του τεϊλορισμού, γιατί θεωρούσαν μια μορφή εξορθολόγηση της εργασίας. Ενώ ο τεϊλορισμός είναι ένα κτηνόδες σύστημα πλήρους καθυποταγής του εργαζομένου στον εργοδηγό. Ενώ κανονικά κάποιος που έχει καταλάβει τι είναι ο καπιταλισμός θα έπρεπε να είναι εναντίον αυτού. Και εν πάση περιπτώσει να το δέχεται μόνο υπό συνθήκες πολύ ακραίες ως μέρος ενός συμβιβασμού. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω αν η σκέψη του Καστοριάδη έχει κάποια αιτιοκρατία, δηλαδή αν υπάρχει αυτό το κλασικό που λέμε αίτιο αιτιατό σε αυτά που λέει, και θέλω να πεις αν έννοιες, ας πούμε, όπως η αυτοθέσμηση, το φαντασιακό, η κοινωνική σημασία, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ή κάποια ότι έχουν μεταφυσική χρειά. Πιστεύεις ότι έχουν μεταφυσική χρειά, μπορεί κάποιος να το αποδώσει κάτι τέτοιο σε αυτές τις έννοιες? Κοίτα, εξαρτάται τι εννοώ με μεταφυσική. Με την έννοια τη στενά τεχνική, είναι μεταφυσικές έννοιες, με την έννοια ότι είναι οντολογικές έννοιες. Δηλαδή για τον Καστοριάδη εκφράζουν θεμελιώδεις πτυχές της πραγματικότητας. Αλλά δεν είναι μεταφυσικές με την έννοια ότι την κατά κάποιο τρόπο θεολογική, την πιο τρέχουσα χρήση του όρου. Δεν είναι ότι δημιουργεί ένα απόλυτο το οποίο θεωρεί ότι υπάρχει πίσω από την ιστορία και ότι η τρέχουσα ιστορία είναι εκδίπλωση αυτής της κρυμμένης αρχής, ένα είδος πνεύματος. Νομίζω είναι μια προσπάθεια, νομίζω θα έλεγα ότι έτσι είναι, αλλά έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, όπως τον έχω διαβάσει. Είναι μια προσπάθεια να βγάλει ένα θεωρητικό σχήμα το οποίο τον βοηθάει να διαβγάζει, όπως λέει και ο ίδιος, στην εκάστοτε ιστορική έτσι, περίοδο.
διότι η παρένθεση, ο Καστοριάδης έχει το εξής ενδιαφέρον, ενώ η ιστορία, η φιλοσοφία του είναι βαθιά ιστορική, όπως είπαμε και στην αρχή προσπαθεί να σώσει αυτό το στοιχείο του, το πρωταρχικό, το επαναστατικό του μαρξισμού, επειδή δεν είναι ιστορικός, δεν έχει ασχοληθεί πλην της αρχαίας Ελλάδας, δεν έχει ασχοληθεί με κάποια άλλη ιστορική περίοδο συστηματικά. Έλεγε ότι ετοιμάζει μια μελέτη για τη Γαλλική Επανάσταση, το έχει πει 2-3 φορές, τελικά δεν την έκανε και από ό,τι γνωρίζω τον έχουν βρεθεί και κάποια στα χειρόγραφα του κομμάτια που έχουν βρεθεί για άλλα κείμενα. Οπότε υπάρχει αυτός ο, που υπάρχει σε κάθε φιλόσοφο νομίζω προσπαθεί να φτιάξει ένα σύστημα, υπάρχει αυτός ο, η υποψία ότι επειδή θεωρητικολογεί αναγκαστικά, πιο φορμαλιστικά, προσπαθεί να βγάλει τη θεωρία ότι αυτά τα σχήματα μπορεί να αυτονομηθούν και να φτιάξει και αυτός μια ολόκληρη έτσι, μεταφυσική με την κακή έννοια του όρου, η οποία θα κρύψει την ιστορία. Αλλά αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα της φιλοσοφίας γενικώς. Δηλαδή, σωστό και αυτό. Πρέπει και το λέει κάπου ο Καστοριάδης, η φιλοσοφική μου ανθρωπολογία την ονομάζω έτσι, διότι είναι ένα συνεχές πήγαινε έλα από το συγκεκριμένο στο θεωρητικό. Το ένα προσπαθεί να τσεκάρει το άλλο, το ελέγξει και φυσικά αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να λυθεί, αυτό προσπαθώ να πω και στο βιβλίο, με την ανακάλυψη ενός φιλοσοφικού σχήματος. Πρέπει πάντα απαιτεί κριτική σκέψη και αυτοστοχασμό. Δηλαδή να δεις ότι τώρα έβγαλε ένα θεωρητικό σχήμα, ναι, αλλά ισχύει αυτό. Και αφού άλλαξε η ιστορική περίοδο, δηλαδή ο Καστοριάδης άρχισε να γράφει από το 44, ας πούμε, μέχρι το 97. Δηλαδή έχουν περάσει 50 χρόνια. Ναι. Προφανώς. Αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες, οι ιστορικές, δεν λέω μόνο για την πτώση των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Και ο ίδιος ο καπιταλισμός μέσα στις δυτικές χώρες άλλαξε ριζικά. Ναι. Οπότε σχήματα και αναλύσεις που κάποιος επεξεργάζεται στην αρχή της φιλοσοφικής του ή κοινωνιολογικής του διαδρομής, προφανώς κάποια στιγμή θα αλλάξουν και πρέπει να το παραδεχτεί. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα που ουσιαστικά τίθεται εδώ είναι τα θεωρητικά σχήματα που φτιάχνουμε για να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Κατά πόσο έχουν αυτή την αναγκαία πλαστικότητα που τους επιτρέπει να αλλάζουν χωρίς να αναγκάζει να το πετάξει εντελώς στα σκουπίδια και να φτιάξει κάτι εντελώς καινούριο. Να διατηρήσει μια συνοχή στη σκέψη σου, η οποία σου επιτρέπει να συνεχίζεις τον ίδιο προσανατολισμό, αλλά όντας ικανός να ακολουθείς τις αλλαγές της πραγματικότητας. Και αυτό συνδέεται και με κάτι που είχαμε πει, νομίζω, στην αρχή της πρώτης συνάντησης, σχετικά με το αν υπάρχουν δύο φάσεις ή τρεις φάσεις στον Καστοριάδη, ρήξεις κτλ. Αυτό έχει να κάνει, όπως λέγαμε, όλοι οι μεγάλοι στοχαστές προσπαθούν να λάβουν υπόψη, έστω και αν το αντιλαμβάνονται συνειδητά ή όχι, τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Γιατί άμα έχεις μια πορεία στοχαζούν 50 χρόνων, 30 χρόνων, είναι αναγκαστικά. Κάπως τα ξαναβλέπεις τα πράγματα, τα διορθώνεις. Μια που αναφέρθηκες πριν, θέλω να μου πεις τι περιεχόμενο έχει ο Καστοριαδικός όρος ή ο όρος του Καστοριάδη, τέλος πάντων, η διάβγαση. Τι σημαίνει διάβγαση? Η διάβγαση είναι, ουσιαστικά είναι, ο ίδιος ο Καστοριάδης έχει μεταφράσει το γαλλικό, το Elucidé, που σημαίνει ουσιαστικά καθιστώ πιο διαφανές, το φωτίζω, έχει αυτή την έννοια, το κάνω πιο διαυγές. Το αντικείμενο το οποίο προσπαθώ είναι το γαλλικό lucid που είναι πιο διαυγής. Φωτεινό, ας πούμε, κάπου. Ναι, το φωτίζω και το καθιστώ πιο, ρε παιδί μου, πιο προσπελάσιμο στη σκέψη μου. Και τον προτείνει για να τον αντιπαραθέσει στην παραδοσιακή έννοια της απόλυτης γνώσης, την οποία θεωρούσε η παραδοσιακή, όχι μόνο φιλοσοφία, και σε μεγάλο βαθμό κοινωνιολογία και λοιπές κοινωνικές επιστήμες. Ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι πλήρως φωτισμένο και κατανοητό. Διότι έχει έναν διαχωρισμό μεταξύ των διαφορετικών πτυχών και σφαιρών της πραγματικότητας σε ένα πρώτο επίπεδο της φυσικής και βιολογικής πραγματικότητας μπορεί να υπάρξει μια πραγματική γνώση αυστηρή με τον θετικό τύπου έννοια. Στο επίπεδο όμως της κοινωνικο-ιστορικής πραγματικότητας δεν μπορείς να επιτύχεις μια τέτοια γνώση λόγω της φύσης του αντικειμένου. Οπότε εκεί έχεις την κατανόηση και τη διάβγαση. Η οποία είναι μια γνώση πάντοτε, όπως είπαμε και πριν, κατά κάποιο τρόπο ελληματική, διότι το αντικείμενο δεν μπορείς να το βάλεις κατά το μικροσκόπιο. Δεν είναι νεκρό και ούτε είναι δετερμινιστικό. Προφανώς ούτε και στον φυσικό και βιολογικό κόσμο ο δετερμινισμός και η αιτιοκρατία ισχύει είναι απόλυτα. Σωστά. Μόνο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά τουλάχιστον εκεί η γνώση έχει κάποιες σταθερές, τις οποίες ξέρεις, παιδί μου, ότι π.χ. τα ζώα
θα ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι τα αυτόματα, τα ρομπότ που θεωρούσαν Descartes και η επιστήμη και η βιολογία μέχρι κάποια περίοδο, αλλά παρόλα αυτά έχουν κάποιες σταθερές τις οποίες δεν έχει όμως ο άνθρωπος. Η ανθρώπινη ψυχή δεν τις έχει στον ίδιο βαθμό. Άρα εκεί συνεχώς μπορείς να έχεις μια μερική κατανόηση η οποία προχωρά, έχει πισωγυρίσματα, πρέπει να αποδέχεται το καινούριο, το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κάποια γνώση. Απλά αυτή η γνώση είναι διαφορετικού τύπου, είναι η διάβαση. Okay. Θα μπορούσαμε αυτό να το συνδέσουμε με την παλιά διάκριση μεταξύ των κοινωνικών και των φυσικών επιστημών που είχε επεξεργαστεί η γερμανική σκέψη στα τέλη 19ου αιώνα, όπως ο Ντιλτάρη, που έλεγε ότι μία μεριά έχει την κατανόηση και από την άλλη μεριά έχει την πιο ακριβή γνώση. Mm-hmm. Που στην κατανόηση πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου το στοιχείο του νοήματος. Αυτό έχει σημασία διότι σε αυτό το κλίμα μέσα έπλασε και ο Max Weber, από τον οποίο είχε πάρα πολύ επηρεαστεί ο Καστοριάδης, τη λεγόμενη κατανοητική κοινωνιολογία, η οποία αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά φαινόμενα όχι απλά ως οικονομικές και υλικές δομές, αλλά ως καταστάσεις οι οποίες έχουν από πίσω τους κάποιο νόημα. Οι κοινωνικά αδρόντες αποδίδουν κάποιο νόημα στις πράξεις, το οποίο οφείλουμε εμείς να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει. Φαίνεται πάντως ότι έχει επηρεάσει το Καστοριάδης, γιατί νομίζω και αυτό το λέει αυτό. Για το νόημα που βέβαια, πρέπει να. Και ένα από τα πρώτα κείμενα που είπαμε για το 44, ότι από το 44 ξεκίνησε να γράφει, ήταν ένα σχολιασμό σε κάποια μεταφρασμένα χωρία του Οικονομία και Κοινωνία του Βέμπερ, κάποια μεθοδολογικά χωρία, στα οποία ακριβώς καταπλιάνεται με αυτό το ζήτημα. Διότι η αρχική φιλοσοφική, ας πούμε, η καταγωγή της φιλοσοφικής κοσμοαντίληψης του Καστοριάδη ήταν από τη μια μεριά ο μαρξισμός, πιο πολύ όμως ως προς το κοινωνικο-ιστορικό κομμάτι, ως προς το καθαρά θεωρητικό, ήταν οι νεοκαντιανοί της εποχής, οι οποίοι διολυτικά είχαν έρθει και σε διάλογο και σε διαμάχη με τον Max Weber. Και σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε και ο Καστοριάδης σιγά σιγά να αρθρώσει τη σκέψη του. Αυτό το ζήτημα το έχει πιάσει ωραία ο Γιάννης Οκτενάς στο πρώτο του βιβλίο, το οποίο το σχολιάζω και στο βιβλίο μου. Ήταν η διδακτορική του διατριβή, ακριβώς το ζήτημα του νοήματος στο Βέμπερ, στον Καστοριάδη, και συζητάει μέσα και τους νεοκαντιανούς. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει εκεί αρκετά στοιχεία. Τώρα μου πεις, γιατί αναφέρθηκες πριν, τώρα έχω πιάσει λίγο τους όρους του Καστοριάδη και τι περιεχόμενο έχουν γι' αυτόν. Που είναι λίγο αμφιλεγόμενος όρος γενικά, νομίζω στην ιστορία γενικά της φιλοσοφίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο για τον Καστοριάδη της λέξης ψυχή? Γιατί ξέρεις, ακούγεται λίγο περίεργο. Και αυτό μπορεί να έχει μεταφυσικές συνδηλώσεις, ναι. Τι είναι η ψυχή? Έχει, σίγουρα, σίγουρα. Για τον Καστοριάδη όμως, τι είναι η ψυχή, τι σημαίνει? Ναι, ο Καστοριάδης καταρχάς, ενώ είναι πάρα πολύ επηρεασμένος από τον Φρόιντ, δεν αποδέχεται πλήρως τη φρόιντική αντίληψη, η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό βιολογίζουσα. Δηλαδή ο Φρόιντ είχε θετικιστική έτσι, η καταγωγή, διότι ήταν, αν δεν απατώ, ήταν γιατρός, παθολόγος, και πάση περιπτώσει από την ιατρική προήλθε και αναγκάστηκε σιγά σιγά αντιμετωπίζοντας κάποια νευρωσικά συμπτώματα οργανικού τύπου, τα οποία όμως δεν είχαν την απαραίτητη ιατρική αιτιολογία, ψάχνοντάς και με τον Μπόιερ, το φίλο του και συνάδελφο, και καταλήξαν στην ψυχανάλυση. Οπότε ενώ έκανε αυτή τη ριζική τομή που είδε ότι ο άνθρωπος έχει την ψυχή, η οποία είναι κάτι εντελώς. Τον ξεχωρίζει από απλό βιολογικό, σε θεωρητικό επίπεδο πάντα έμεινε με αυτό την κληρονομιά, τη βιολογίζουσα. Και οπότε συχνά, γι' αυτό χρησιμοποιεί και την έννοια οικονομικές έννοιες κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή σου λέει η ψυχική ενέργεια, έχει μια συγκεκριμένη οικονομία και πίσω από αυτή υπάρχουν ορμές. Ο Καστοριάδης δεν το αποδέχεται αυτό, ή τουλάχιστον δεν το αποδέχεται πλήρως. Γι' αυτό ρίχνει το βάρος σε αυτό που είναι η ιδιοσυστασία της ανθρώπινης ψυχής, αυτό που την ξεχωρίζει από την απλή, κατά κάποιο τρόπο, βιολογική ύπαρξη ορμών και ενός quantum ψυχικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από αυτές, το οποίο είναι η ικανότητά της να ξεπερνά τη λειτουργική φαντασία. Δηλαδή αυτό που έχουν τα ζώα, μια ικανότητα να δημιουργούν παραστάσεις, σε καθαρά επίπεδο, όχι απαραίτητα και όχι ακριβώς σαν του ανθρώπου τόσο εξελιγμένες, αλλά μπας σε τόση μια ικανότητα να φτιάχνουν έναν ιδιόκοσμο. Το οποίο είναι ένα μείγμα συναισθημάτων, ορμών, ορμεμφύτων, αλλά μπας σε τόση για κάθε ζώο είναι αυτός ο ιδιόκοσμος που το επιτρέπει να αντιμετωπίζει τον κόσμο και να ενεργεί μέσα σε αυτόν. Ο άνθρωπος, αυτό που διαχωρίζει τη δική του ψυχή, είναι ότι η ικανότητα αυτή να φτιάξει έναν ιδιόκοσμο είναι εντελώς απορριθμισμένη.
και δεν καθορίζεται από την κληρονομικότητα και από τις επιταγές τις βιολογικές του είδους του. Οπότε για τον Καστοριάδη η ψυχή είναι αυτή η απορριθμισμένη φαντασία. Okay. Που ουσιαστικά είναι μια ανεξάντλητη δημιουργική πηγή, διότι δεν υπόκειται στην βιολογική ιδιοκρατία. Mm-hmm. Και ακριβώς γι' αυτό έχει το ασυνείδητο που είναι μετά εδώ έρχεται η φροϊδική τοπική, που καθιστά την ψυχή διχασμένη ουσιαστικά σε ένα συνειδητό και σε ένα ασυνείδητο κομμάτι της. Διότι ακριβώς επειδή είναι τόσο αναρθολογική, μη λειτουργική, για να επιτρέψει το ανθρώπινο να επιζήσει και να μην ουσιαστικά πεθάνει λόγω αυτού του πλήρους αεροστεγούς κλεισμένου ναρκισιστικού του έτσι, παραλυρήματος που είναι η αρχική του ψυχή, πρέπει να υποστεί καταργασία από την κοινωνία. Mm-hmm. Αλλιώς το νεογνώ θα πεθάνει. Οπότε έχεις μια σταδιακή κοινωνική κατεργασία της ανθρώπινης ψυχής, αυτής της εντελώς ανεξάρτητης, ανορθολογικής ικανότητας δημιουργίας παραστασιακών ροών, παραστασιακών, συναισθηματικών και ενορμητικών έτσι, ροών. Οπότε η ψυχή είναι ουσιαστικά αυτό, είναι ο αθής ασυνείδητος πυρήνας της φαντασίας του ανθρώπου που σταδιακά κατά την ενηλικίωσή του υφίσταται την κοινωνική κατεργασία και άρα δημιουργεί και το συνειδητό του εγώ. Και φυσικά το υπερεγώ του, που είναι αυτό που λέμε ο συνειδητός, η συνειδητή προσωπικότητα κάθε ατόμου. Ωραία, ωραία. Θέλω να πεις τώρα λίγο για τον όρο φαντασιακό, τι περιεχόμενο έχει στον Καστοριάδη. Και αν πίστευε ότι υπήρχε σε κάθε εποχή, δηλαδή θέλω να πω, υπήρχε κάποιο φαντασιακό για παράδειγμα στην περίοδο, ξέρω εγώ, του φεουδαρχισμού, κάποιο φαντασιακό στην περίοδο της ζωλιοπαρικίας και για το καπιταλιστικό φαντασιακό θέλω να μου πεις στο τέλος τι περιεχόμενο έχει για τον Καστοριάδη και αν υπήρχε αυτό που σου είπα σε όλες τις ιστορικές περιόδους ένα φαντασιακό, ένα κυρίαρχο φαντασιακό. Ναι, κοίτα, αυτό συνδέεται με αυτό που είπαμε πριν. Αυτό που περιέγραψα είναι η ατομική ψυχή, mm-hmm. δηλαδή το ατομικό φαντασιακό θα λέει ο Καστοριάδης. Υπάρχει όμως και το κοινωνικό φαντασιακό. Το αμφότερα εκ των οποίων έχουν δύο διαστάσεις. Είναι η διάσταση του θεσμισμένου, δηλαδή του εκάστοτε ήδη υπάρχοντος, ποιες είναι οι, ας πούμε, του κάθε ατόμου, η βαθύτερη κοσμοθεωρητική του έτσι προσέγγιση, που δεν είναι συνειδητή πάντα, άρα ποιο είναι το φαντασιακό του, mm-hmm. το οποίο το βλέπεις ένα συγγραφέα, ποιο είναι το φαντασιακό του τάδε συγγραφέα, mm-hmm. που είναι το στοιχείο, που λέμε, ποιο είναι το στοιχείο του Σελήν, mm-hmm. που λέει κάπου ο Κούντερα, μιλάει για τον Κάφκα και λέει ποιο είναι το καφκικό. Δηλαδή κάθε μεγάλο συγγραφέα έχει ένα εντελώς ανορθολογικό, mm-hmm. Όχι ανορθολογικό, που δεν εξηγείται ορθολογικά βάσει των στοιχείων της προσωπικότητάς του, της ιστορίας του, στοιχείο το οποίο δίνει τον πυρήνα του έργου του. Το οποίο συχνά δεν μπορείς να το περιγράψεις. Και λέει ο Κούντερα για τον Κάφκα είναι αυτό το καφκικό στοιχείο. Mm-hmm. Κάθε μεγάλο συγγραφέα έχει αυτό το και καλλιτέχνη αυτό το mm-hmm. στοιχείο. Αυτό να το δούμε και σε περιπτώσεις μη μεγαλοφιών, δηλαδή ανθρώπων, μέσων ανθρώπων όπως εμείς, ο καθένας έχει έτσι ένα φαντασιακό. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως έχει και το θεσμίζον φαντασιακό που είναι η ικανότητά του κάθε φορά να δημιουργεί τέτοιες παραστάσεις. Αντίστοιχα στην κοινωνία το εκάστοτε φαντασιακό είναι ας πούμε οι κυρίαρχες κοσμοθεωρητικές έτσι, αντιλήψεις τις οποίες ο Καστοριάδης αποκαλεί φαντασιακές σημασίες mm-hmm. οι οποίες δεν είναι σημασίες με την έννοια την πιο παραδοσιακή ορθολογικές που είναι σύμβολα κάποιων άλλων πραγμάτων. Είναι κάποιες πρωταρχικές έτσι, παραστάσεις mm-hmm. βάσει των οποίων εξηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Γιατί κάθε κοινωνία, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, είναι ενσάρκωση αυτών των σημασιών σε θεσμούς. Τι είναι οι θεσμοί, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, σχεδόν όλα τα δημιουργήματα της κοινωνίας είναι θεσμοί. Διότι είναι είτε δομές είτε πρακτικές που ενσαρκώνουν αυτές τις σημασίες. Κατά συνέπεια, κάθε κοινωνία έχει ένα φαντασιακό. Είναι η ανθρωπολογική, η βασική ανθρωπολογική αρχή του Καστοριάδη, ότι οι κοινωνίες είναι ενσάρκωση κάποιου φαντασιακού. Mm-hmm. Και αυτό είναι το λεγόμενο θεσμισμένο φαντασιακό κάθε φορά, το ήδη υπάρχον. Mm-hmm. Το οποίο ποτέ δεν είναι κάτι σταθερό που υπάρχει ως έχει. Είναι διαρκώς υπό μια ιστορική έτσι, διαδικασία αλλίωσης. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή κάτι δημιουργείται και σιγά σιγά μορφοποιείται, αλλάζει, πεθαίνει, υφίσταται. Αλλότριες επιρροές, mm-hmm. όχι μόνο επειδή μια κοινωνία, για παράδειγμα, κατακτιέται από κάποιον άλλο λαό ή κάποια άλλη δύναμη, αλλά και επειδή η ίδια κοινωνία μέσα γεννάει νέες mm-hmm. δυνάμεις, οι οποίες συνειδητά ή μάλλον ανοιχτά ή υπόκοφα αμφισβητούν, ασκούν κριτική mm-hmm. ή προσκάπτουν κατά κάποιο τρόπο το εκάστοτε υπάρχον φαντασιακό,
και έτσι εκφράζουν αυτό που ο Καστοριώτης λέει θεσμίζον φαντασιακό. Mm-hmm. Τη διαρκή ικανότητα της κοινωνίας να παράγει νέες παραστάσεις. Mm-hmm. Είτε ανοιχτά, όπως σε κοινωνίες σαν τις δικές μας που είναι, δεν είναι κοινωνίες αυτόνομες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κοινωνίες όπου η παραδοσιακή θεοκρατική και πατριαρχική οργάνωση, αυτό που αποκαλεί ετερονομία, έχει σπάσει σε σημαντικό βαθμό. Mm-hmm. Είτε με βαθμό, είτε με τρόπο έτσι πιο περιορισμένο και κατά κάποιο τρόπο συσκοτισμένο και παράνομο, όπως στις παραδοσιακές ετερόνομες κοινωνίες, που συνήθως εκφράζεται μέσω προσπαθειών επανερμηνείας των ιερών κειμένων, μέσα από τις οποίες μπορεί να βγαίνουν νέα σπέρματα, αλλά ποτέ δεν είναι ρητά και ανοιχτά. Κατά συνέπεια, το φαντασιακό πάντοτε υπήρχε σε κάθε κοινωνία και το ενδιαφέρον είναι, μου έβαλε στο παράδειγμα του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, στην αρχή. Τη δεκαετία του 70, οι Γάλλοι μεσαιωνολόγοι, η νέα γενιά Γάλλων μεσαιωνολόγων της σχολής των Ανάλ, άρχισε να χρησιμοποιεί την έννοια του φαντασιακού. Ακριβώς για να περιγράψει το Μεσαίωνα με έναν τρόπο λιγότερο θετικιστικό, θα λέω, για να δείξει ποια ήταν η βαθύτερη κοινωνική κοσμοαντίληψη κατά το Δυτικό Μεσαίωνα. Και δεν είναι τυχαίο, είναι γιατί λιγότερο ο Ζακ Λεγκόφ και περισσότερο ο Ζορζ Ντιμπί είχε διαβάσει, νομίζω, τη φαντασιακή θέση της κοινωνίας. Δηλαδή κάπου την αναφέρει, ότι υπήρχε αυτή η δημιουργική κατά κάποιο τρόπο όσμωση, και μετά ο Καστοριάδης αναφέρει κάποιους από αυτούς. Και ακριβώς βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει μια ανάλυση του Μεσαίωνα με όρους φαντασιακού. Δηλαδή ποια τάξη εκφράζει πιο φαντασιακό, στα πλαίσια του γενικότερου φαντασιακού ποιος ο ρόλος κάθε τάξης. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είχαμε πει τις προάλλες, ότι ναι, μεν υπάρχουν διαφορετικές τάξεις μέσα σε κάθε κοινωνία, αλλά εντός μιας δοσμένης κοινωνίας κάθε τάξη τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο ρόλο κατά κάποιο τρόπο, έστω και αν είναι συγκρουσιακή αυτή η ρόλη. Και αυτά όλα καθορίζονται από το κυρίαρχο φαντασιακό, το αναπαράγουν, το αλλοιώνουν, το διαφοροποιούν. Οπότε στο Μεσαίωνα το φαντασιακό ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι στον καπιταλισμό. Το φαντασιακό του Μεσαίωνα ήταν αυτό μια κοινωνία πιο σταθερή, η οποία κυριαρχείται, αυτή ήταν η κατά κάποιο τρόπο επίσημη ιδεολογία, άρα η πιο εξορθολογισμένη έκφραση αυτού του φαντασιακού, ήταν το λεγόμενο φαντασιακό των τριών τάξεων. Είναι αυτοί που εργάζονται, δηλαδή οι δουλοπάρικοι, αυτοί που πολεμούν, δηλαδή η αριστοκρατία που τότε ήταν ακόμα. Δεν είχαν μετατραπεί σε αυλικούς, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η μοναρχία, η εντελώς γραφειοκρατική που εμφανίστηκε αργότερα, η απολυταρχία, οπότε ήταν ακόμα οι χωροδεσπότες που πηγαίναν στον πόλεμο. Και τρίτον ήταν αυτοί που προσεύχονται, δηλαδή ο κλήρος. Και όλοι μαζί ήταν αφοσιωμένοι στην υπηρεσία μιας κοινωνίας, η οποία δοξολογεί το Θεό και ακολουθεί αυτό το σταθερό μοντέλο. Ο καπιταλισμός, ακριβώς επειδή ανατρέπει αυτό το φαντασιακό, με την άνοδο της αστικής τάξης, εκφράζει ένα φαντασιακό πολύ πιο κινητικό, θα λέγαμε, πολύ πιο δυναμικό, το οποίο έχει να κάνει με την προσπάθεια πλήρους εξορθολόγησης της κοινωνίας μέσω της τεχνικής και της οικονομίας. Διότι πλέον τίθενται εγκόσμιοι στόχοι στο κοινωνικό πράγμα, στην κοινωνική δραστηριότητα, δεν είναι η δοξολογία του Θεού και η προσπάθεια να ζούμε όσο δυνατόν περισσότερο υπό τις επιταγές της χριστιανικής θρησκείας, αλλά ίσα ίσα η προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όλο και πιο ορθολογική, όλο και πιο πλούσια, όχι για όλους προφανώς, αλλά βάσει τόσο να ανέβει το υλικό επίπεδο και όλο και πιο κατά κάποιο τρόπο διαβγεί στον εαυτό της. Άρα αυτό έχει στο ιδεολογικό επίπεδο δημιουργεί μια τάση έτσι υπερβολικά προς το θετικισμό. Θεωρούμε ότι η κοινωνία μπορεί πλήρως να κατανοήσει τον εαυτό της μέσω της επιστήμης, της ορθολογικής, υποτίθεται, κοινωνικής σκέψης κλπ. Mm-hmm. Άρα ο καπιταλισμός έχει αυτό το πολύ δυναμικό, έτσι, φαντασιακό. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο για τις έννοιες πράξη και αλήθεια. Πώς τι περιεχόμενο είναι ο Καστοριάδης σε αυτές τις δύο λέξεις. Η αλήθεια, καταρχάς, εκεί βλέπουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες του Καστοριάδη. Αμφισβητεί και αυτός, πρώτος το είχε κάνει ο Χάιντεγκερ, τη λεγόμενη παραδοσιακή έννοια της αντίληψης ως αντιστοιχίας πράγματος και ιδέας. Λέει ο Καστοριάδης ότι αυτή είναι μια πολύ στοιχειώδης αντίληψη περί αλήθειας, η οποία περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο στο επίπεδο της, αυτό που αποκαλεί πρώτη φυσική στιβάδα.
Δηλαδή στο επίπεδο θα λέγαμε της στοιχειώδους υλικής πραγματικότητας. Αυτό εδώ είναι άσπρο, ναι είναι άσπρο. Mm-hmm. Και τι είναι, είναι μια κούπα του καφέ. Στο επίπεδο το πιο έτσι, προχωρημένο κατά κάποιο τρόπο, η αλήθεια είναι κάτι βαθύτερο. Και είναι αυτό που επιτρέπει και σε αυτή την πιο στοιχειώδη εκδοχή αλήθεια να υφίσταται και να λειτουργεί, είναι η ικανότητά μας να αφιζητούμε την εκάστοτε αντίληψή μας. Διότι είναι αυτό που μας κρατάει σε επαφή με την πραγματικότητα. Όπως είπαμε πριν, την πραγματικότητα και κυρίως η ιστορική πραγματικότητα διαρκώς αλλάζει. Mm-hmm. Οπότε η ικανότητά σου να έχεις μια αληθή αντίληψη είναι η ικανότητά σου να μπορείς να ελέγχεις από μόνο σου την εκάστοτε έτσι, κατανόηση που έχεις για την πραγματικότητα. Οπότε για τον Καστοριάδη η αλήθεια δεν είναι κάτι στατικό. Δηλαδή αυτό το κατακτήσαμε και από εδώ και πέρα θεωρείται ως κάτι το, ως ένα εχέγγυο. Είναι μια διαρκής βλέψη, είναι κατά κάποιο τρόπο μια βλέψη η οποία ποτέ δεν είναι εγγυημένη εκ των προτέρων. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τη διαρκή στράτευση του υποκειμένου σε αυτό το, τη βλέψη. Mm-hmm. Από τη στιγμή που σταματάμε να είμαστε αυτοκριτικοί, κάποια στιγμή θα χάσουμε αυτή την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια, διότι θα παρεκκλίνουμε προς κάποια έτσι, μορφή ιδεολογικού εγκλισμού. Mm-hmm. Οπότε στον Καστοριάδη η αλήθεια έχει την έννοια αυτή, προσπάθεια διαρκούς, όχι αποφετυχισμό με την αυτοκριτική μας, yeah. αλλά για να καλλιεργούμε την ικανότητα να την εξασκήσουμε αυτή την αυτοκριτική όπου χρειάζεται. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να συνδεθεί κατά κάποιο τρόπο και με τις ιδέες του Νίτσε για τη βία που πρέπει να ασκούμε στον εαυτό μας ως αυθυπέρβαση για το σπάσιμο των βεβαιοτήτων. Τώρα, ως προς την πράξη, και αυτή η αντίληψη του Καστοριάδη συνδέεται με την ευρύτερη κατανόησή του περί της κοινωνικής ιστορικής πραγματικότητας ως ενός πεδίου του υπαρκτού, του είναι γενικώς, το οποίο δεν μπορεί να υπαχθεί σε σχήματα ορθολογικά και δετερμινιστικά. Κατά συνέπεια, η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν μπορεί να υπαχθεί στο μοντέλο της κατασκευής, δηλαδή ότι έχω ένα εγχειρίδιο που μου λέει τι να κάνω, το εφαρμόζω, χρησιμοποιώ τα εργαλεία. Και τα αποτελέσματα, ας πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, μια πιο εκχυλαϊσμένη εκδοχή του μοντέλου του Αριστοτέλη με τις τέσσερις αιτίες. Δηλαδή, έχουμε την ύλη, έχουμε τη μορφή και έχουμε και τον τεχνίτη που επιβάλλει βάσει των κατάλληλων διαδικασιών την προϋπάρχουσα μορφή στην ύλη. Αυτό εφαρμόζεται σε ένα επίσης πρώτο επίπεδο της πραγματικότητας, αυτό που το αποκαλεί συνολοταυτιστική διάσταση της πραγματικότητας ο Καστοριάδης είναι το επίπεδο, ας πούμε, της μηχανικής φυσικής, ναι. που ισχύουν πλήρως οι νομοτέλειες και άρα μπορούμε να ενεργήσουμε βάσει ενός προϋπάρχοντος μοντέλου, ενός manual, που λέγαμε. Αυτό όμως είναι μόνο μια πολύ μικρή εκδοχή ανθρώπινης πραγματικότητας, ανθρώπινης δραστηριότητας. Γενικότερα και κυρίως η ανθρώπινη δράση έχει αυτό το χαρακτήρα ότι κινείται μέσα στο άγνωστο και στο απρόβλεπτο. Οπότε είναι μια δραστηριότητα ανοιχτή που δεν μπορεί εξ ορισμού να υπαχθεί σε ένα προϋπάρχον μοντέλο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ενεργούμε, πάμε στα τυφλά και στο κουτουρού. Ναι. Αυτό συνδέεται με ό,τι είπαμε για τη διάβγαση. Mm-hmm. Η διάβγαση με την πράξη, κατά κάποιο τρόπο και η διάβγαση είναι μια πράξη στο διανοητικό πεδίο, mm-hmm. η οποία με τη σειρά της καθοδηγεί την πράξη μας. Ποτέ δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτό που πάμε να κάνουμε θα πετύχει, γιατί είναι το σωστό, αλλά παρόλα αυτά έχουμε προσπαθήσει να το σκεφτούμε κριτικά, αυτοκριτικά και βλέπουμε ότι μάλλον είναι το σωστό δεδομένο των συνθήκων, όχι το σωστό απόλυτα. Σωστό. Και αυτή είναι και μια κριτική του Καστοριάδη στην παραδοσιακή ειδική φιλοσοφία. Προσπαθούσε να φτιάξει, ειδικά ας πούμε ο Καντ, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα σύστημα φορμαλιστικής ηθικής, το οποίο θα μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα εξ αρχής, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά. Και να ισχύει και πάντοτε. Πάντοτε. Yeah. Αυτό δηλαδή δεν είναι θέμα ορθολογικής εκλέπτυνσης του συστήματος που δεν ήταν σωστό, άρα τώρα που το φτιάξαμε. Yeah. Και αυτό δεν είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτή η αντίληψη ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα, αν όχι κυρίαρχη, υπάρχει σε σημαντικό βαθμό, ας θυμηθούμε το Χάμπερ μας, με τον οποίο ο Καστοριάδης είχε και ένα debate, ο οποίος περίπου είχε αυτή την νεοκαντιανή έτσι, αντίληψη ότι μπορούμε αρκεί να βρούμε τους σωστούς κανόνες της επικοινωνιακής ορθολογικότητας, αν όχι να λύσουμε πλήρως, να διευθετήσουμε με πολύ πιο ορθολογικό τρόπο τις διαφορές μας. Mm-hmm. Πράγμα που δεν ισχύει, διότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο οι διάφορες αντικρώμενες απόψεις δεν είναι προϊόν μη κατανόησης mm-hmm. του εκάστοτε διακυβέρνοντας, είναι απλά προϊόν ύπαρξης διαφορετικών φαντασιακών. Πολύ συχνά.
που δεν μπορούν να διευθετηθούν με τέτοιο τρόπο. Κατά συνέπεια, αυτή είναι η αντίληψη του Καστοριάδη για το ανθρώπινο πράτην γενικώς. Αυτό που αποκαλούσε πράξη με την πιο στενή έννοια ήταν μια δραστηριότητα η οποία στόχευε στην αυτονομία του πλησίον του άλλου υποκειμένου, διότι είναι μια μορφή πράτην που εφαρμόζεται στα ανθρώπινα πράγματα. Οπότε είναι η δραστηριότητα που βλέπει τον άλλο ως δυνάμει αυτόνομων. Και έβαζε διάφορα παραδείγματα, όπως η πολιτική. Αναφερόταν στην πολιτική, όπως την εννοούμε εμείς, την ελευθεριακή πολιτική που μάχεται για μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία, όχι την πολιτική την τωρινή, που είναι ακριβώς το αντίθετο, γιατί λαμβάνει τα πολιτικά υποκείμενα ως εξορισμού αλλοτριωμένων. Τους ανθρώπους ως βλάκες που πρέπει να τους πούμε ψέματα για να βγούμε στην εξουσία. Αντίστοιχα παραδείγματα ήταν η παιδαγωγική. Όταν είσαι παιδαγωγός, εν πάση περιπτώσει ένας παιδαγωγός δημοκράτης και όχι ένας παιδαγωγός αυταρχικός, βλέπεις τον μαθητή σου ή εν πάση περιπτώσει το παιδί ως ένα όν δυνάμει αυτόνομο και στοχεύεις να το βοηθήσεις να κατακτήσει την αυτονομία του. Και τρίτον, αν θυμάμαι καλά, ήταν το μόνο άλλο παράδειγμα που έδινε, ήταν αυτό της ψυχανάλυσης, που επίσης ο αναλυτής προσπαθεί να βοηθήσει τον αναλυόμενο να ανακτήσει την ικανότητά του να ενεργεί ελεύθερα, χωρίς κατά το δυνατόν συμπλέγματα, φοβίες, έμονες ιδέες κτλ. Ωραία. Τώρα θα σου πω κάτι που δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ωραία. Νομίζω ότι από ό,τι κατάλαβα από το βιβλίο, ο Καστοριάδης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι κυρίως φορέας μιας ανορθολογικής ψυχής. Σωστό. Είναι σωστό αυτό. Σωστό. Ωραία. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Το πρώτο είναι το εξής. Αυτό το συμπέρασμα όμως δεν το εξήγησε σύμφωνα με το ορθολογικό πνεύμα του διαφωτισμού, με τα όπλα του διαφωτισμού δηλαδή, που υποτίθεται ότι είναι εντελώς ορθολογικά. Δηλαδή μίλησε για την ανορθολογικότητα με έναν ορθολογικό τρόπο. Ναι. Ωραία. Δεύτερον, αν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι, τότε ποιο το νόημα έκφρασης και πρακτικής προσπάθειας του δημοκρατικού και εξισωτικού προτάγματος. Δηλαδή, γιατί να προσπαθεί ο άνθρωπος, αφού κυρίως η ψυχή του είναι ανορθολογική. Και για να το πω τώρα εντελώς χαζά, ό,τι και να κάνει, μαλακία θα γίνει στο τέλος. Κοίτα, αυτό εδώ έχεις με πολύ ωραίο τρόπο και εύλογο, το έχεις πιάσει τον πυρήνα της σκέψης του Καστοριάδη. Και επειδή εδώ πέρα δεν τον ανάγουμε σε απόλυτη αυθεντία, είναι πολύ πιθανό να έχει μια αντίφαση εκεί ο Καστοριάδης. Δηλαδή, γιατί αν δούμε, και έχω προσπαθήσει κάπως ακροθυγώς να το πιάσω στο βιβλίο, γιατί θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ολόκληρο βιβλίο αυτό. Η ιδιαιτερότητα του Καστοριάδη και ένας από τους λόγους που τον καθιστά δυσνόητο σε πολύ κόσμο δεν είναι ότι γράφει περίεργα που λένε συχνά διάφοροι συνήθως οι μαρξιστές που το ασκούν κριτική. Γιατί άμα είναι έτσι, τι να πούμε καταρχάς για το κεφάλαιο του Μάρξ, π.χ. ή και για πολλά πράγματα που γράφουν σύγχρονοι θεωρητικοί τους οποίους διαβάζουν οι μαρξιστές, οι οποίοι είναι οριακά πραγματικά κατανόητοι. Δηλαδή ο Αγκάμπεν, ο Φουκώ, η Τζούντιθ Μπάτλερ, εκεί θες πραγματικά, θες δραμαμίνη για να διαβάσει κάποια χωρία. Αυτός ο λόγος έγκυται στο γεγονός ότι η ανθρωπολογία του Καστοριάδη, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και την κοινωνία, αλλά κυρίως εν προκειμένου το ανθρώπινο υποκείμενο, έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ανθρωπολογία φιλοσόφων και πολιτικών στοχαστών που ήταν αντιδημοκράτες. Διότι ακριβώς για αυτό που είπες, στη νεότερη Ευρώπη, στο πλαίσιο του διαφωτιστικού πνεύματος, οι υπερασπιστές του δημοκρατικού προτάγματος με την ευρύτερη ενοχή απαραίτητα της άμεσης δημοκρατίας, αλλά οι φιλελεύθεροι δημοκράτες στοχαστές είχαν και μια πολύ έτσι θετική αντίληψη για το ανθρώπινο και στηρίζαν ακριβώς το δημοκρατικό τους πρόταγμα στην ικανότητα του, σε αυτή την υποτιθέμενη πρωταρχική καλοσύνη του ανθρώπου. Καλοσύνη όχι με την ηθική έννοια απαραίτητα, αλλά με την ικανότητά του ότι τίνει προς μια έτσι αλληλέγγυα και δημοκρατική και ελεύθερη αντίληψη περί ζωής. Αντίθετα, ο Καστοριάδης, ενώ κρατάει αυτό το πρόταγμα, το στηρίζει σε μια ανθρωπολογία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να παρερμηνευτεί ως ολιγαρχικού τύπου. Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι ανορθολογικό όν, ότι τίνει εντός πολλών εισαγωγικών προς την ετερονομία, ακριβώς διότι δεν επιζητά την ελευθερία, αλλά επιζητά την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αυτό που λέγαμε με το παράδειγμα των ψηφοφόρων τώρα με το Μητσοτάκη, ότι μπορεί να. Πλέον καίγονται σπίτια μέσα και σε πόλεις, στη Λαμία, στο Βόλο, σχεδόν έφτασε μέσα. Και παρόλα αυτά, νομίζω σταθερότητα εκεί. Θέλουν αυτό. Ναι. Άρα, ο Καστοριάδης είναι σαν να απαιτεί από τον άνθρωπο να κάνει ένα ανθρωπολογικό άλμα. Σωστό.
Οπότε εκεί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Γιατί το πιο απλό πράγμα θα ήταν να πει ο άνθρωπος είναι έτσι, άρα τι κάνω, αυτό που πρότεινε ο Χόμπς. Αφού βασικό ορμέμφυτο του ανθρώπου είναι η φοβία του θανάτου, φόβος του θανάτου, χρειάζεται ένα αυταρχικό κράτος που θα πει στους ανθρώπους να τους βάλει στο γύψο για να μην σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτό. Οπότε και σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι πολύ λογικό. Έχει μια λογική συνοχή αυτό το μοντέλο. Όμως ο Καστοριάδης, επειδή έχει μελετήσει και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, εμπνέεται πάρα πολύ από το Θουκυδίδη. Ο οποίος Θουκυδίδης ναι, δεν ήταν δημοκράτης με τη στενή έννοια του όρου, αλλά εξέφραζε αυτό το δημοκρατικό φαντασιακό, το αθηναϊκό. Και ο Θουκυδίδης αναγνώριζε ότι ο άνθρωπος δεν είναι αιών, είναι αιών ανορθολογικό που άγεται και φέρεται από ορμέμφυτα εξουσιαστικά κτλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο Θουκυδίδη βασίζεται πάρα πολύ ολιγαρχικοί πολιτικοί στοχαστές. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα και πάρα πολύ ακροδεξιοί όλοι αυτοί οι γελοί γεωπολιτικοί, γεωστρατηγικοί αναλυτές. Και Βελόπουλο και κάτι περίεργο, κάτι μάζιδες, κάτι τέτοιο. Αυτοί με το Θουκυδίδη δεν έχουν για δεν καταλάβει τίποτα βέβαια. Με το Θουκυδίδη. Αυτή η λεγόμενη μακιαβελική παράδοση, την οποία εκφράζει και ο Παναγιώτης Κονδύλης. Που ενώ έλεγε δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε δεξιός, είναι σαφές ότι έχει έτσι μια πολύ ολιγαρχική και αυταρχική αντίληψη περί πολιτικής. Οπότε ο Καστοριάδης έχει αυτό το περίεργο. Περίεργο βάσει τη ιστορία τη φιλοσοφία, ότι είναι σαν να πατάει σε δύο διαφορετικέ μπάντε. Και όντω είναι σαν να απαιτεί από τον άνθρωπο να κάνει έτσι ένα άλμα ανθρωπολογικό. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον με την ανάγνωση, μια πρώτη ανάγνωση που έχω κάνει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια απαραίτητα κάποια αντίφαση εκεί, τουλάχιστον σε φιλοσοφικό επίπεδο. Τώρα κοινωνικά και ιστορικά, ναι, είναι ανοιχτό προ συζήτηση το θέμα. Υπό την έννοια ότι ο Καστοριάδης σου λέει. Ότι το γεγονός πως κυρίως στην ιστορία του ανθρώπου ο άνθρωπος ήταν ένα αιών υπόδουλο και μόνο κατ' εξαίρεση προσπάθησε να αλλάξει αυτές τις συνθήκες υποδούλωσης, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα και κυρίως στη νεότερη Ευρώπη, αυτό δείχνει ότι οντολογικά έχει την ικανότητα να το κάνει, να το πράξει. Άρα εγώ, αφενός ως φιλόσοφος, μπορώ να υποστηρίζω αυτό το πρόταγμα χωρίς να είμαι ο τρελός του χωριού και αφετέρου, ως κοινωνικές δυνάμεις που μαχόμαστε προς αυτό ή τουλάχιστον που το προτείνουμε, γιατί πλέον δεν υπάρχουν πολλές κοινωνικές δυνάμεις που θα το στήριζαν. Δεν είμαστε εντελώς ανορθολογικοί και δεν υποστηρίζουμε κάτι εντελώς ουτοπικό. Αυτό έχει σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη ιστορία κυρίως υπάρξει ως παράδοση διαρκής. Άρα αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ικανός γι' αυτό. Τώρα το κατά πόσο το να είσαι ικανός σε επίπεδο ανθρωπολογικό σημαίνει ότι αυτό είναι και δυνατό. Να πραγματοθεί κοινωνικο-ιστορικά είναι ένα άλλο ζήτημα. Σωστά. Ναι. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά όντως αυτό είναι, νομίζω, αυτό είναι ο πυρήνας της σκέψης του Καστοριάδη και γι' αυτό εγώ τον χαρακτηρίζω ως φιλόσοφο της ευθραυστότητας της ανθρώπινης ελευθερίας. Είναι ένας πολύ κακό ήχος όρος. Αλλά δυστυχώς εδώ βλέπουμε ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει δουλευτεί φιλοσοφικά και είναι πάρα πολύ δύσπλαστη. Αυτός ο όρος υπάρχει στα γαλλικά και δεν ακούγεται τόσο τρελός. Αλλά νομίζω αυτό είναι το ίδιο του Καστοριάδη και γι' αυτό τον αντιπαραθέτω συχνά και με τις πιο παραδοσιακές ελευθεριακές αντιλήψεις. Ότι ο Καστοριάδης ουσιαστικά το στοιχείο του είναι ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή, είτε σε επίπεδο κριτικής σκέψης, διότι είδαμε ότι η αλήθεια, άμα δεν την επιζητάς αυτή την αυτοκριτική και δεν την εξασκείς, χάνεται. Κλείνεσαι προς έτσι ένα ιδεολογικό και φιλοσοφικό, κατά κάποιο τρόπο δικό σου κόσμο. Και σε επίπεδο πολιτικό, αν δεν είσαι στρατευμένος στο να κάνεις τους δημοκρατικούς θεσμούς να λειτουργούν, αυτοί ατροφούν και κάποιες δυνάμεις ολιγαρχικές και αυταρχικές παίρνουν το πάνω χέρι. Οπότε αντίστοιχα αυτό σε ανθρωπολογικό επίπεδο, στο βαθμό που ο άνθρωπος δεν εξασκεί τις ικανότητές του που του επιτρέπουν να πολεμήσει για την ελευθερία, αυτό χάνεται και μπορεί να χαθεί και πλήρως. Δεν είναι τίποτα, δεν μας εγγυάται ότι θα υπάρχει ιστορικά αυτό το πρόταγμα της ελευθερίας. Από ό,τι βλέπουμε ήδη τα τελευταία 30-40 χρόνια, έχουμε μπει σε μια φάση ύφεσης και υποχώρησης του πρωτάγματος αυτού. Ουσιαστικά ο νεφιλελευθερισμός αυτό είναι. Δεν είναι απλά μια αλλαγή οικονομικού παραδείγματος από πλευράς καπιταλισμού. Είναι η οικονομική έκφραση μιας γενικότερης διαδικασίας ολιγαρχικοποίησης των δυτικών κοινωνιών. Και το βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερο και σε στενά πολιτικό επίπεδο, με περιπτώσεις όπως Τραμπ, Όρμπαν, Μητσοτάκης. Οπότε, ναι, τίποτα μας εγγυάται ότι θα επανεμφανιστεί αυτό το πρόταγμα. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που ήταν το πρώτο σκέλος περίπου της ερώτησης. Ο Καστοριάδης είναι αντιδιαφωτιστής. Α, καλό ερώτημα, γιατί
Ξέρασα να σχολιάσω αυτό που είπες πριν, ότι αν υπάρχει κάποια αντίφαση, το ότι με ορθολογικά εργαλεία καταδεικνύεται. Που υποτίθεται ότι είναι του διαφωτισμού τα εργαλεία. Εννοείται. Κοίτα, νομίζω εδώ πέρα είναι όσο αντιδιαφωτιστές ήταν και οι στοχαστές της σχολής της Φραγκφούρτης. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν διαφωτιστική κριτική στο διαφωτισμό. Αυτό που ο Μισεά λέει τώρα, ότι πρέπει να κάνουμε μια νεωτερική κριτική στις υπερβολές της νεωτερικότητας. Ότι ο διαφωτισμός σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε και το καπιταλιστικό πνεύμα. Αυτό το φετιχισμό με την τεχνική, με την επιστήμη, ότι ο άνθρωπος είναι ένα ορθολογικό αυτόματο το οποίο μπορεί να εξηγηθεί πλήρως μέσω της επιστήμης. Αυτά όλα είναι αντιλήψεις που πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Αλλά το θέμα είναι από ποια σκοπιά θα ασκήσουμε κριτική και με τι εργαλεία. Ούτε από τη σκοπιά των αντιδραστικών που κάνουν κριτική στο διαφωτισμό από την πλευρά μιας έτσι οργανικής αντίληψης του ατόμου με την κοινότητα, που τι σημαίνει οργανική, σημαίνει ότι το άτομο πρέπει να υποτάσσεται στην ιεραρχία, αυτό είναι. Ποτέ κανείς από αυτούς δεν υποστηρίζει μια οργανική αντίληψη εξισωτική. Ούτε από αυτή τη σκοπιά, ούτε όμως από τη σκοπιά τη μεταμοντέρνα, η οποία σου λέει δεν είναι τυχαίο ότι ο διαφωτισμός είχε και αυτές τις απόψεις. Αυτές είναι ο βαθύτερος πυρήνας του, άρα πυρήνας της δυτικής έτσι, μάλλον κατάληξη λογική της δυτικής νεωτερικότητας είναι το Auschwitz, το Gulag και γενικά τα στρατόπεδα συγκέντρωση, όπως λέει ο Αγκάμπεν. Άρα πετάμε στα σκουπίδια όλη αυτή την κληρονομιά. Ο Καστοριάδης θα σου έλεγε ότι, και λέει κιόλας, ότι κρατάμε το στοιχείο το δημοκρατικό αυτής της παράδοσης, γιατί μέσα σε αυτή γεννηθήκαμε και αυτή μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε και να λέμε ό,τι λέμε, αλλά προσπαθούμε να ασκήσουμε κριτική στις πλευρές της που δυνάμει καταλήγουν αντιδημοκρατικές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, το ζήτημα της καταγωγής του σταλινικού ολοκληρωτισμού. Ο Κώστας Παπαϊωάννου, για παράδειγμα, στο βιβλίο του 58, αν δεν απατώμενη, στη γέννηση του ολοκληρωτισμού, κάνει μια ολόκληρη προσπάθεια να ερμηνεύσει την ανάδυση του σταλινισμού βάσει στοιχείων καθαρά ρωσικών και ανατολικών. Και μάλιστα ασκεί και κριτική και με ειρωνικό τρόπο στις τότε αναλύσεις του περιοδικού σοσιαλισμού σε βαρβαρότητα, λέγοντας ότι ο ολοκληρωτισμός είναι κάτι το καθαρά μη δυτικό. Γι' αυτό λέει το βλέπουμε στην Ιαπωνία, είναι η παράδοση του Μεγάλου Πέτρου στη Ρωσία, είναι η παράδοση του Νετσάγεφ κτλ. Κτλ. Το οποίο σε έναν βαθμό ισχύει, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι ο σταλινικός ολοκληρωτισμός σε επίπεδο προτάγματος είναι καθαρά διαφωτιστικής φύσεως. Ήθελε να εξορθολογήσει την κοινωνία, να φέρει την οικονομική ανάπτυξη. Και για να το κάνει αυτό, επειδή θεωρούσε ότι η ρωσική ή η κινέζικη ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνία είναι καθυστερημένη, σε εισαγωγικά, έπρεπε να χρησιμοποιήσω τις πιο βίαιες μεθόδους, αλλά ορθολογικές. Το ότι ήταν ένα καθεστώς χάος και ανορθολογισμού και παρασιτισμού και σπατάλης είναι άλλο θέμα, αλλά σε επίπεδο προτάγματος εξέφραζε την, ας πούμε, αντιδημοκρατική εκδοχή του διαφωτισμού. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι στον πρόλογο, πες μου αν κάνω λάθος, ισχυρίζεσαι ότι η σημερινή κοινωνία στερείται νοήματος. Ωραία. Και ότι η κοινωνία ασχολείται με ασήμαντα, ας πούμε, ζητήματα, ρε παιδί μου. Θέλω να ρωτήσω αν... Πώς να σου πω τώρα. Θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι η ενασχόληση με άνευ νοήματος ζητήματα, άνευ σημασίας, είναι ένα νέο νόημα. Δεν θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, η αλλαγή του νοήματος έχει θετική χρειά. Κοίτα, καταρχάς, εκεί προσπαθώ να αναλύσω και να φωτίσω λίγο την έννοια της ασημαντότητας του Καστοριάδη, η οποία ακριβώς επειδή εμφανίζεται στην περίοδο την πιο ύστερη, όπου πλέον δεν έγραφε συστηματικά άρθρα κοινωνικής ανάλυσης, συχνά έχει εκλειφθεί ως ένα σχήμα λόγου. Οπότε εγώ προσπαθώ και να τη συνδέσω με την ευρύτερη αντίληψή του περί του τι σημαίνει νόημα στην κοινωνία κτλ. Η πρώτη φορά που μιλάει για απώλεια του νόηματος είναι το 59, στο περίφημο κείμενό του «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», όπου προσπαθεί να δώσει μια ανανεωμένη κατά τον ίδιο αντίληψη για το τι είναι ο καπιταλισμός. Και γι' αυτό το κείμενο είχε μπλοκαριστεί από τα υπόλοιπα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του Σοσιαλισμού στην Βαρβαρότητα του περιοδικού για πολύ καιρό, διότι οι πιο παραδοσιακοί μαρξιστές θεωρούσαν ότι αυτό είναι ένα παράδεκτο κείμενο, επειδή ουσιαστικά έκανε κριτική στη μαρξιστική αντίληψη της θεωρίας της υπεραξίας και γενικότερα στην μαρξιστική αντίληψη ότι ο καπιταλισμός βαίνει προς μια ολόνα και μεγαλύτερη φτωχοποίηση του πληθυσμού, η οποία θα προκαλέσει την εξέγερση κτλ. Ο Καστοριάδης έλεγε εκεί ότι ίσα ίσα ο καπιταλισμός ο δυτικός ενσωμάτωσε κατά κάποιο τρόπο τα σοσιαλδημοκρατικά αιτήματα και μέσω του κεντσιανισμού δημιούργησε μια μεγάλη μεσαία τάξη και βασικό της έτσι, εργαλείο ανάπτυξη είναι η εσωτερική κατανάλωση.
τότε. Ναι. Πρόνοιο φιλελευθερισμό. Mm-hmm. Πράγμα που δημιουργεί την κοινωνία της κατανάλωσης, την κοινωνία της αυθόνιας και καθόλου δεν οδηγεί σε μια έτσι πιο. Ουσιαστικά ακόμα και το προλεταριάτο έχει αφομοιωθεί. Mm-hmm. Και αυτό οδηγεί σε μια πλήρη έτσι, δημιουργία ενός αναυθεντικού τρόπου ζωής και εκεί για πρώτη φορά αναφέρει ότι χάνεται το νόημα. Άρα αυτό που εννοούσε ο Καστοριάδης με αυτή την έννοια δεν ήταν κάτι το. Δεν είναι μια ηθικιστική κριτική, όπως κάνουν πολλοί συντηρητικοί που κάπως έχουν διαισθανθεί λίγο τι συμβαίνει, αλλά το εκφράζουν με έναν τρόπο. Τα παιδιά μας βλέπουν τσόντες, βλέπουν πορνό και γίνονται γκέι και τέτοια. Ναι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι απλά όντως και μέσω της ακόμα παραπέρα της πολιτιστικής κριτικής που ασκήσαν τα κινήματα του 60, που διαλύσαν πλήρως ό,τι είχε απομείνει την παραδοσιακή αστική ηθική. Όντως δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση μέσα στην οποία οι παραδοσιακοί ρόλοι δεν έχουν πλέον καμία, σχεδόν καμία έτσι, εγκυρότητα, κανένα κύρος. Άρα δυστυχώς δεν δημιουργήθηκε κάτι άλλο που θα μπορούσε πλέον να δίνει νόημα στις ζωές των ανθρώπων. Και αυτό το κενό, και γιατί μιλάμε για κενό, διότι αν λάβουμε υπόψη όλα όσα είπαμε προηγουμένως για τον άνθρωπο ως όν ουσιαστικά φαντασιακό με ψυχή και την κοινωνία ως ένα μόρφωμα που συνίσταται στην ενσάρκωση νοήματος. Σε θεσμούς και πρακτικές δεν μπορεί να υπάρξει δίχως νόημα. Κάτι πρέπει να πληρώσει αυτή την ανάγκη. Και ουσιαστικά τι την πληρώνει πλέον η κοινωνία της κατανάλωσης. Το σπατάλημα του χρόνου σε βλακώδεις χαζοαπολαύσεις και δραστηριότητες που απλά γεμίζουν τον χρόνο χωρίς να μας δίνουν κάποιο βαθύ νόημα. Άρα είναι και αυτό ένα νόημα. Δεν είναι ακριβώς νόημα, γιατί ακριβώς δεν είναι κάτι που απαντάει στα βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Όπως απαντούσε η χριστιανική θρησκεία. Μπορεί εμείς να μην συμφωνούμε, αλλά απαντούσε σε αυτό το νόημα. Έδινε ένα νόημα. Οπότε η κοινωνία ακολουθούσε ένα σταθερό ρυθμό σήμερα. Δεν είναι το γεγονός ότι αυτό είναι ένα ψευδονόημα φαίνεται από το γεγονός ότι για να μπορέσει να υπάρξει κοινωνία έχει την ανάγκη να παράγει διαρκώς νέα πράγματα. Αν ας πούμε παγώναμε την κοινωνία και δεν μπορούσε να παράγει κάθε τόσο νέα πράγματα, οι άνθρωποι νομίζω θα παθαίνανε μαζικά, θα υπήρχε μια μαζική ψυχική κατάρρευση. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, ένα βιβλίο που μεταφράστηκε νομίζω πριν λίγες μέρες, παίζει να μην έχει βγει και ακόμα, μιας Αμερικανίδας έτσι λαϊκής ψυχολόγου, Άννα Λέμπτκε νομίζω λέγεται, στα αγγλικά λέγεται Dopamine Nation, στα ελληνικά νομίζω μεταφράστηκε η γενιά της ντοπαμίνης, κάπως έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί παρότι δεν αναφέρει τίποτα από ψυχή, ψυχανάλυση, είναι νομίζω αυτή η συμπεριφορήστρια ψυχολόγος, αναφέρει πάρα πολύ ώρα, δείχνει ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι μια κοινωνία που το αποκαλεί οικονομία της ντοπαμίνης. Δηλαδή τα πάντα έχουν μορφή πρέζας ντοπαμίνης. Και αυτό τι δημιουργεί ως βασικό ψυχολογικό προφίλ είναι ο εθισμός. Όλοι είμαστε εθισμένοι σε κάτι. Ο εθισμός όμως είναι μια παθολογική συμπεριφορά υπό την έννοια ότι συνιστά υποκατάστατο άλλων πραγμάτων. Εντάξει, η συγκεκριμένη ψυχολόγος, επειδή δεν έχει ψυχαναλυτική από πίσω συγκρότηση, το ερμηνεύει με πολύ επιφανειακό τρόπο. Αλλά σε κοινωνιολογικό επίπεδο είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τι σημαίνει για μια κοινωνία να είναι μια κοινωνία όπου τα άτομα μπορούν να διάγουν τον καθημερινό τους βίο έχοντας ανάγκη διαρκών υποκαταστάτων. Στα οποία φυσικά βασίζεται η λειτουργία η οικονομική της κοινωνίας κατανάλωσης. Συνέχεια σου προτείνω κάτι νέο, κάτι νέο, κάτι νέο. Γι' αυτό εγώ και εμείς και στο περιοδικό δηλαδή μιλάμε και για κοινωνία της διασκέδασης. Δεν είναι μόνο κατανάλωση, δηλαδή αγοράζω πράγματα. Είναι και η κοινωνία της διασκέδασης, δηλαδή το κυνήγι των νέων εμπειριών. Γι' αυτό και θα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η κοινωνία και αν ο πληθυσμός συνεχίζει να φτωχοποιείται λόγω του νέου φιλελευθερισμού. Δεν είναι δηλαδή υλικό το ζήτημα. Είναι ότι υπάρχουν διαρκώς events, διαρκώς πράγματα που μπορείς να κάνεις, που σου δίνουν μια επίφαση όχι νοήματος, αλλά ενδιαφέροντος στη ζωή σου. Γιατί κατά τα άλλα τι είναι η ζωή, δουλειά, εκμετάλλευση, συνεργασία και μια ζωή όπου δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δηλαδή πλέον ποιος ξέρει τι θα πει να είσαι άντρας, να είσαι κοπέλα, να είσαι αγόρι, να είσαι queer. Υπάρχει ένα να είσαι παιδί, να είσαι γονέας, πώς μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Υπάρχει ένα γενικό χάος το οποίο γεμίζει με τα κινητά, με την αποβλάκωση στην τηλεόραση και στο Netflix, με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό λοιπόν, δεν είναι νόημα αυτό γιατί δεν έχει συνοχή. Αν είχε συνοχή, δεν θα χρειάζεται να είμαστε σε αυτή τη διαρκή ένα μπουμπούλα. Το σύγχρονο άτομο δεν μπορεί να κάτσει σπίτι να διαβάσει ένα βιβλίο. Γιατί δεν μπορεί. Όχι γιατί απλά οι υπολογιστές μας διασπάνε την προσοχή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά διότι νομίζω έχει απολέσει τη στοιχειώδη ικανότητα να κάθεται λίγο μόνο του. Τι αν κάτσει μόνο του, θα του έρθουν όλα αυτά τα αισθήματα ηλίγκου, ταυτοτικού, θα τον πάρει από κάτω, πρέπει να βγει έξω. Να είναι σε διαρκή κίνηση. Οπότε νομίζω αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιο νόημα. Αν υπήρχε, θα ήμασταν πιο ήρεμοι κατά κάποιο τρόπο. Θα έχει ανάγκη. Αυτό το είχα δει στη Γαλλία που έμενα, ειδικά στο Παρίσι, που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
Επειδή προφανώς οι δουλειές εκεί ήταν πολύ πιο καλοπληρωμένες κτλ., εύκολα μπορούσε να επιτύχει ένα επίπεδο αυθόνειας που θα σου επέτρεπε να ταξιδεύει συνέχεια. Και εκεί υπήρχε μια ταξιδιωτική βουλημία. Εκεί κατάλαβα τους τουρίστες που έρχονται εδώ. Με το παραμικρό που άλλος είχε διακοπές, η άδεια έφευγε. Σαββατοκύριακα με τα τρένα τα γρήγορα να πάει στην άλλη άκρη της Γαλλίας. Επειδή υπήρχαν και πτήσεις για παντού, φτηνές. Ή και τρένα για την Ευρώπη, weekend στις Βρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, γιορτή διαρκής. Μια κίνηση ηλικιώδης και που ήταν σαν να κάνεις καταναγκαστική εργασία. Ναι, κατάλαβα. Οπότε νομίζω όλα αυτά δείχνουν μια βαθιά παθολογία, η οποία έχει να κάνει με αυτό. Ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος που είναι νοήματος στερείται το βασικό του, το ψυχικό του οξυγόνο. Mm-hmm. Ωραία. Ο Γιώργος Γαρμπής από τις εκδόσεις Ελεύθερος Τύπος, σε μια παλιά συζήτηση, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από χρόνια, και ρωτώντας τον για διάφορους θεωρητικούς, μου είχε πει ότι ο Καστοριάδης χρησιμοποιούσε όρους δικής του επινόησης για να περιγράψει τα ίδια περιεχόμενα, με περιεχόμενα που υπήρχαν πριν από αυτόν. Παραδείγματος χάρη, μου είχε πει το επαναστατικό σχέδιο ότι γίνεται στον Καστοριάδη επαναστατικό πρόταγμα. Συμφωνείς με αυτή την προσέγγιση? Κοίτα, σε έναν βαθμό ισχύει, mm-hmm. αλλά όχι μάλλον με την έννοια που το λέει ο Γαρμπής. Mm-hmm. Με ποια έννοια? Ότι, για παράδειγμα, κάποιες αναλύσεις που υπήρχαν και πριν τον Καστοριάδη ανέφερα π.χ. τη σχολή της Φραγκφούρτης. Σωστό. Ναι. Ο Καστοριάδης παίρνει... Συγγνώμη, σε ρωτώ, μοιάζουν κιόλα σε κάποια πράγματα. Σε κάποια πράγματα μοιάζουν, ναι. Δεν μοιάζουν στα συμπεράσματά τους, γιατί η αντίληψή τους και λόγω μαρξιστικής παιδείας, επειδή ήταν μαρξιστές οι άνθρωποι, καταλήγει σε συμπεράσματα πιο, κατά κάποιο τρόπο, πώς το λέγαμε, θεωρητικά λίγο άστοχα. Mm-hmm. Π.χ. ρε παιδί μου, θεωρούσαν οι θεωρητικοί της Φραγκφούρτης ότι το άτομο έχει όντως πραγμοποιηθεί, δηλαδή το άτομο σχεδόν έχει γίνει ρομπότ mm-hmm. και έχει αποβλακωθεί πλήρως από το εμπόρευμα. Το οποίο μέσα σ' άκρες ισχύει σήμερα, αλλά δεν ισχύει πλήρως και γι' αυτό π.χ. ο Αντόρνο κατέληξε ότι το μόνο που μπορεί να μας σώσει εν τέλει είναι η μουσική και η τέχνη. Mm-hmm. Και έχει και για τη μουσική και για την τέχνη μια αντίληψη, όχι ελιτιστική, σωστή ήταν, δηλαδή θεωρεί ότι πρέπει να κρατάμε υψηλά τα αισθητικά κριτήρια, αλλά υπερβολικά αφηρημένη κατά κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό πολλές φορές είπε και πράγματα που ήταν λίγο υπερβολικά, όπως για την τζαζ, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Αλλά αυτό νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι η σχολή της Φραγκφούρτης, επειδή θεωρούσε ότι ο καπιταλισμός έχει πλήρως πραγμοποιήσει το άτομο, είχε να καταλήξει ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αντίθετα, ο Καστοριάδης, ενώ σε πολύ μεγάλο βαθμό δεχόταν αυτή την αντίληψη, τη διασώζει ακριβώς επειδή προσπαθούσε να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Επειδή ήταν και μέσα στα κινήματα, ενώ οι θεωρητικοί της Φραγκφούρτης ήταν καθαρά ακαδημαϊκοί στόχαστες. Ναι. Είναι χαρακτηριστικές, για παράδειγμα, οι αντιπαλότητες του Αντόρνο με τους φοιτητές στη δεκαετία του 60 που μπαίνανε στα σεμινάρια του. Που ο Αντόρνο εκεί δεν τους έκανε κριτική όπως ο Λακάν από αντιδημοκρατική και αυταρχική αντίληψη. Τους έλεγε στους μαοϊκούς: ψάχνετε ένα νέο πατέρα. Που προκειμένου είχε δίκιο με τους μαοϊκούς, αλλά ο Αντόρνο το έλεγε γιατί είχε αντιληφθεί ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κινήματα του 60 εκφράζανε την αλωτρίωση της νεολαίας από την κατανάλωση. Και εκεί είναι και μια κριτική που του κάνω και εγώ του Καστοριάδη, στο κείμενο που απαντάω στον Αλέξανδρο το Σχισμένο, ότι είχε μια πολύ αισιόδοξη αντίληψη για τα κίνημα του 60. Δηλαδή δεν είχε δει και το κομμάτι το ότι εκφράζανε σε μεγάλο βαθμό και αυτή την κουλτούρα της έτσι, πιο εναλλακτικής κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, για να επανέλθουμε στο αρχικό ερώτημα, ενώ έχει πολλά κοινά με άλλους στοχαστές και σε μεγάλο βαθμό αυτό που κάνει ο Καστοριάδης είναι μια συνθετική εργασία. Δηλαδή παίρνει στοιχεία και από τον Μάρκ και από άλλους, ας πούμε από τον Λούκατς είχε επηρεαστεί πάρα πολύ, ο οποίος επίσης είχε επηρεάσει τη σχολή της Φραγκφούρτης. Αλλά τα έντασε σε μια νέα προοπτική. Οπότε από αυτήν την έννοια, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έννοια π.χ. ακόμα και τη ετερονομία είναι μια μεταξέλιξη τη έννοια τη αλωτρίωση που υπάρχει στο Μάρξ ή τη πραγμοποίηση. Αυτό ισχύει προφανώς γιατί ο Καστοριάδης δεν έπεσε από τον ουρανό, είναι εκπρόσωπο μια παράδοση. Γιατί κανείς δεν πέφτει από τον ουρανό, έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό. Απλά η κριτική του Γαρμπή θα έχει νόημα αν βρίσκαμε έναν φιλόσοφο ο οποίος δεν λέει κάτι ουσιαστικά καινούριο και απλά προσπαθεί με εντυπωσιοθυρική έτσι, ορολογία να δείξει ότι λέει κάτι καινούριο. Δεν νομίζω ότι ο Καστοριάδης έκανε αυτό. Πολλό δε μάλλον που αναφερόταν και σε άλλους στοχαστές. Απλά όντως κάποιες ιδέες του εκφράζουν κάποιες παλιότερες ιδέες με άλλο τρόπο και γι' αυτό προσπαθούσε να τους δώσει και μια νέα. Δηλαδή, π.χ. η έννοια της ετερονομίας θα μπορούσε όντως να ερμηνευθεί ως μια νέα εκδοχή της έννοιας της αλωτρίωσης. Σύμφωνοι, αλλά αυτό το νέο νομίζω είναι όλη η ουσία. Είναι όλο αυτό το ανθρωπολογικό που είπαμε που βάζει ο Καστοριάδης που δεν το βάζει ο Μάρξ ή ακόμα και ο Λούκατς. Η αντίστοιχα έννοια του προτάγματος το ονομάζει πρόταγμα, διότι έχει από πίσω όλη αυτή την ανάλυση περί πράξης που είπαμε, ότι δεν είναι ένα σχέδιο ορθολογικό
θα μας οδηγήσει τη φλοσούρτη στην κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων και στον επίγης παράδεισο. Το έβαζε για να τονίσει αυτό συχνά στη φιλοσοφία. Αλλάζουμε μία έννοια για να δείξουμε κάτι καινούριο. Το οποίο μπορεί να μην είναι 100% καινούριο και ριζικά διαφορετικό, αλλά για να δείξουμε μία νέα διάσταση που βάζουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σου διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου και μετά θα σου κάνω μία ερώτηση. Περίεργο αυτό να ακούω. Δεν μου έχει ξανά συμβεί ποτέ. Λοιπόν, είναι. Ο τίτλος δεν είναι κεφαλαίο, είναι μια. Πω ενότητα. Μπράβο. Η καλή κοινωνία εντός εισαγωγικών είναι καλή απέναντι στην κακή εξουσία. Γράφεις, με τα φυσική πίστη στη θεμελιώδη αθωότητα και καλοσύνη της κοινωνίας βρίσκεται στη βάση της νεωτερικής πολιτικής παράδοσης και γι' αυτό τη συναντούμε όχι μόνο στον φιλελευθερισμό και τον αναρχισμό, μα και στον ίδιο τον μαρξισμό. Όχι ως ρητή θεωρητική παραδοχή, αλλά ως γενικό ασυνείδητο αντιληπτικό σχήμα που οδηγεί στις γνωστές απλουστευτικές εντός εισαγωγικών αναλύσεις των σημερινών μαρξιστών, σύμφωνα με τις οποίες για όλα αυτά είναι οι καπιταλιστές, ο καπιταλισμός και ο δυτικός συμπεριαλισμός. Οι πληθυσμοί δεν έχουν καμία συμμετοχή και ως εκ τούτου καμία ευθύνη σε όσα εκάστοτε συμβαίνουν, εφόσον οι συνένεσεις που πολύ συχνά παρέχουν στους εκάστοτε εξουσιαστικούς μηχανισμούς είναι προϊόν της πλήσης εγκεφάλου που τους ασκούν οι μηχανισμοί αυτοί. Κανενός δεν του περνά από το νου ότι εντός εισαγωγικών συνένεση αυτή είναι προϊόν της εσωτερήκευσης της κοινωνικής θέσμησης από την πλευρά των ατόμων, τα οποία όπως είδαμε συνιστούν κοινωνικά δημιουργήματα. Ως εκ τούτου, εντός αγωγικών φυσική ροπή των ατόμων δεν είναι η αμφισβήτηση της εξουσίας, αλλά η υποταγή σε αυτήν. Πρόκειται ακριβώς για την έννοια της ετερονομίας, αυτά που έλεγες πριν, ως ανθρωπολογικής συνθήκης που καθιστά διανόητη την ανοιχτή αμφισβήτηση και αλλαγή των κρατούντων ηθών και των κυρίαρχων θεσμών, επιτρέποντας μονάχα την παράβασή τους. Κατά συνέπεια, τα εκμεταλλευτικά συστήματα δεν βασίζονται τόσο στην περίφημη καταστολή προκειμένου για τη διαιώνιση και την αναπαραγωγή τους, όσο στην ενεργή καθημερινή στήριξη και συνένεση των εκμεταλλευόμενων πληθυσμών. Λίγο μεγάλο το απόσπασμα, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα σχήμα ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι αναρχικοί μαρξιστές λένε ότι θα το πω τώρα εντελώς σχηματικά το κακό κράτος που καταστρέφει. Είναι αυτό που είπαμε πριν, που είπε σωστά ότι δεν το λένε ρητά και πολλοί δεν το λένε καν. Αλλά γι' αυτό είπα. Νομίζω υπάρχει, ειδικά σε σημερινές εκδοχές μαρξιστών και αναρχικών, που δεν είναι η μεγάλη θεωρητική του παρελθόντος, άρα έχουν πάντα μια πιο. Έτσι, εκλαϊκευμένη και λίγο πιο εκκυδαϊσμένη εκδοχή του βασικού σχήματος. Νομίζω φαίνεται πολύ αυτό. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Μάλλον τέλειωσε το ερώτημά σου. Πώς πω, ναι. Απ' τη μία λοιπόν είναι αυτό, και απ' την άλλη είναι αυτό που υποστηρίζεις εσύ. Θέλω να πω ότι υποστηρίζεις εσύ. Προφανώς επιδεόμενος ή προσπαθώντας να εξηγήσεις τον καστοριάδη. Ότι ο άνθρωπος εσωτερικεύει κάποια πράγματα και ότι δεν είναι μόνο ότι δεν είναι η καταστολή το θέμα. Ωραία. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Δεν ξέρω τα ποσοστά. Δεν υπολογίζονται αυτά. Καλά, σίγουρα είναι και τα δύο. Γιατί μπορεί να είναι εσωτερήκευση, αλλά να είναι και καταστολή. Δηλαδή, άμα υπάρχει το ένα, εκλείπει το άλλο. Όχι. Απλά είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η καταστολή λειτουργεί πιο πολύ ως εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η αστυνομία στην Ελλάδα, η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν ήταν ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία θα κατέστειλε τίποτα, γιατί πλέον έχει καταργηθεί το άσυλο από την περίοδο του Σαμαρά. Άμα θέλει, η αστυνομία μπαίνει μέσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και παλιότερα έμπαινε δηλαδή, άμα υπήρχε θέμα. Αλλά είναι πιο πολύ στον μέσο μικροαστό να του περάσει την ιδέα ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι άμα γίνει τίποτα θα του αναρχοάπλητου, θα του δίνουμε κτλ. Και αντίστοιχα προ του αναρχικού και εμπάσχετο κάποιο κομμάτι τη αριστερά. Ότι καθίστε καλά, γιατί εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που πλειοδοτούμε στην καταστολή. Άμα γίνει κάτι, θα σας κυνηγήσουμε, θα σας τσακίσουμε. Mm-hmm. Οπότε συμβαίνουν και τα δύο. Απλά, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η καταστολή έχει να κάνει κυρίως ως προς τη διαχείριση των ενεργών μειοψηφιών. Mm-hmm. Για τον μέσο πολίτη, δεν χρειάζεται νομίζω καταστολή. Εκτός και αν πρόκειται για περιόδους κρίσης. Απότομης φτωχοποίησης του πληθυσμού, κάποιες φυσικής καταστροφής που έχει αφήσει ανθρώπους στο έλεος συνθήκων αβίωτων κτλ. Αλλά στο πλαίσιο της κανονικής και καθημερινής εντός εισαγωγικών λειτουργίας μας κοινωνίας, η καταστολή είναι πιο πολύ υπάρχει όχι για την, να ασκείται καθημερινά, αλλά σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Mm-hmm. Okay. Άρα είναι κάτι, ένα πολύ πιο επιφανειακό επίπεδο κοινωνικού ελέγχου. Κατά κάποιο τρόπο οι κοινωνίες, οι ετερόνομες δεν χρειάζονται. Υλική καταστολή, διότι τα άτομα είναι τόσο πολύ πλασμένα με τόσο κλειστό τρόπο από την ίδια την κοινωνία που δεν σκέφτονται να αμφισβητήσουν. Εκεί η καταστολή έχει πιο πολύ στόχο ποινικής διαχείρισης
της κατάστασης. Γιατί μέσα σε μια ετερόνομη κοινωνία δεν αμφισβητούμε τον νόμο, αλλά τον παραβαίνουμε. Ναι. Γιατί τον παραβαίνουμε για ιδεολογικούς λόγους, τον παραβαίνουμε για υλικούς και άλλους λόγους. Οπότε εκεί αυτό που λέμε καταστολή έχει πολύ στόχο διαχείριση του κοινωνικού ελέγχου σε επίπεδο ποινικής παραβατικότητας. Okay. Η καθαρά πολιτική καταστολή εκφράζεται, χρειάζεται να εκφραστεί σε περίοδους κρίσης πολιτικής, όπου ήδη ο λαός έχει αμφισβητήσει την κοινωνική κατεργασία που υφίσταται καθημερινά. Mm-hmm. Άρα εκεί είναι κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα, τι είχα και στο νου όταν έγραψα το βιβλίο. Πώς αυτό το σχήμα, με να μοιάζει η κριτική στο γενικότερο σχήμα και το πώς μας κάνει να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Mm-hmm. Είχα στο νου τις αναλύσεις για τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου εδώ βλέπεις και αριστερούς και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς να έχουν την ίδια αντίληψη ότι φταίνει η Δυτική. Γιατί επεκτάθηκε το ΝΑΤΟ κτλ. Και εκεί υπάρχει το κλασικό σχήμα ότι για οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη, φταίει η Δύση. Αυτό το, εκτός ότι είναι ένα σχήμα βαθιά ρατσιστικό, γιατί θεωρεί ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ηλίθιοι. Δηλαδή ότι ο μη δυτικός κόσμος είναι κάτι καθυστερημένοι που περιμένουν να κάνει κάτι η Δύση. Δηλαδή μόνο κοινωνικό υποκείμενο είναι η Δύση. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που λέγανε παλιά οι αποικιοκράτες, ότι οι αφρικανικοί λαοί είναι χαζοί και μόνο ο δυτικός άνθρωπος είναι έξυπνος και γι' αυτό οφείλει να τους υποδιηγηθεί για να τους εκπολιτήσει. Το οποίο δεν ισχύει. Άρα, για παράδειγμα, αδυνατούν να δουν ότι ο Πούτιν εν προκειμένου είχε μια σταθερή πολιτική επέκτασης και προσπάθειας ανάκτησης των συνόρων της παλιάς σοβιετικής σφαίρας επιρροής. Οπότε ό,τι και να έκανε τον ΝΑΤΟ, αυτός προσπαθούσε με κάθε ευκαιρία να βγει έτσι για το να ξαναβάλει στο Μαντρί τις χώρες που ήταν κοντά του. Και ότι έχει μια αντίληψη μεγαλορωσικής έτσι προέλευσης ότι η Ουκρανία αποτελεί κομμάτι της Ρωσίας. Αυτό ένας μέσος μαρξιστής για παράδειγμα δεν μπορεί να το δει, γιατί είναι τόσο τυφλωμένος από την αντιυπεριαλιστική, την έτσι, πολύ χυδαία αντιυπεριαλιστική ανάλυση, η οποία δεν είναι τόσο λενινιστική, είναι μαοϊκή της δεκαετίας του 60. Η γκεβαρική επίσης, που ό,τι και να του πεις, όχι, φταίει η Δύση. Οπότε αυτό είναι προβληματικό αφενός, γιατί δεν μπορεί να ερμηνεύσει την κατάσταση, δεν μπορεί να δει ποια είναι η φαντασιακή ιδιοσυστασία της ρωσικής κοινωνίας. Ότι ήταν μια κοινωνία που ποτέ δεν αμφισβήτησε ουσιαστικά και βαθιά το παραδοσιακό τσαρικό μοντέλο. Και τώρα έχουν τον Πούτιν, τους λέει καθίστε εκεί, θα κάνω εγώ τον πόλεμο, μην ασχολείστε, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κινήματα εναντίον. Και επίσης δεν βλέπουν το ότι στην Ουκρανία υπήρξε μια διαδικασία εθνογένεσης. Δηλαδή εκεί βλέπουμε τη δημιουργικότητα, την ιστορία ως δημιουργία. Ότι ειδικά από τη δεκαετία του 2000 και μετά, υπήρξε με τις νέες γενιές που δεν είχαν επαφή με το σοβιετικό παρελθόν, υπήρξε μια, έτσι, ένας είτε εθνικισμός είτε και πατριωτισμός δημοκρατικός με την καλή έννοια. Δεν θέλουν να έχουμε ρωσόφιλους ηγέτες και τσάτσους του Πούτιν από πάνω κτλ. Άρα γι' αυτό και παρότι είναι πολύ λιγότερος ο στρατός της Ουκρανίας, ακόμα και πριν στείλει το ΝΑΤΟ και οι δυτικές δυνάμεις όπλα κτλ., ήταν πάρα πολύ μάχημη και ο λαός βοηθούσε σε επίπεδο εθελοντισμού και ενεργής συμμετοχής. Γιατί προστατεύουν την πατρίδα τους όχι με την εθνικιστική έννοια και με την έννοια την πολιτική, ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο αυταρχικό καθεστώς. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να διαφωνεί κανείς σε αυτές τις αναλύσεις επί του συγκεκριμένου, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα που δείχνει ότι αυτά τα σχήματα, τα αίτημα, τα πεπαλαιωμένα, δεν μας επιτρέπουν να δούμε την ιστορία. Δηλαδή, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η Ουκρανία είναι η ίδια που ήταν μέχρι πριν 30 χρόνια. Η Ρωσία είναι η ίδια, έχει αλλάξει. Mm-hmm. Μόνο η Δύση υπάρχει στην ιστορία ή η ιστορία είναι πάλι και ταξική μέσα στην κοινωνία και σε επίπεδο γεωπολιτικών συγκρούσεων, διαφορετικών αντιλήψεων, διαφορετικών συνασπισμών. Αυτά είχα στο νου όταν έγραφα αυτό. Γιατί αυτό είναι και πολύ ένα τέτοιο σχήμα, δεν μας επιτρέπει να δούμε και ποια είναι, όπως είπαμε και πριν, η ιδιαιτερότητα της Δύσης μέσα στην οποία ζούμε, που είναι ένας πολιτισμός διφυής, όπως είπαμε και για το διαφωτισμό. Ταυτόχρονα έχεις αποικιοκρατία, αλλά έχεις και κινήματα ενάντια στη δουλεία. Η Δύση είναι η πρώτη που κατήργησε τη δουλεία. Ναι. Σε χώρες, ας πούμε, δίπλα στη Σενεγάλη, ποια είναι η χώρα, στη Μαυριτανία π.χ. υπάρχει ακόμα δουλεία, νομίζω και νόμιμα. Mm-hmm. Όχι μόνο εν της πράγμαση. Οπότε έχεις αυτή τη διφυΐα του δυτικού πολιτισμού που αυτές οι αναλύσεις πολύ απλές δεν μπορούν να τη δουν. Όπως σε επίπεδο εσωτερικό της κοινωνίας, έχεις τη διφυΐα ότι το κράτος είναι κατασταλτικός μηχανισμός, αλλά ενσωματώνει και στοιχεία κοινωνικής πολιτικής. Λόγω της πίεσης από τα κινήματα που είχαν κατακτήσει νομικές. Mm.
Οπότε, όταν λέμε γενικά η Δύση και ο υπεριαλισμός, γενικά το κράτος, νομίζω ότι μας επιτρέπει να δούμε την πολυπλοκότητα της κοινωνικής πραγματικότητας. Π.χ. για το κράτος, βλέπουμε τώρα με τον νεοφιλελευθερισμό, ότι ίσα ίσα ο νεοφιλελευθερισμός είναι κρατάει όλο και περισσότερο μόνο την κατασταλτική πλευρά του κράτους και αφαιρεί όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τώρα έχεις ένα άλλο κράτος από αυτό που είχες μέχρι πριν, ας πούμε, 20-30 χρόνια. Οπότε βλέπουμε εκεί τα σχήματα αυτά ουσιαστικά απλοποιούν την πραγματικότητα και δεν είναι και θέμα ενός φιλολογικού σου αρέ τι είναι το κράτος. Okay, αυτό μπορεί να απασχολεί κάποιους διανόμους, αλλά νομίζω αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή αντίληψη γιατί αυτό καθοδηγεί και την πράξη μας στην πολιτική. Mm-hmm. Τι ζητάμε, τι αιτήματα έχουμε, πώς τοποθετούμαστε. Mm-hmm. Αυτό είναι το ουσιαστικά το ζουμί της υπόθεσης. Ωραία. Σου διαβάσαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Ωραία. Γράφεις. Θα πρέπει εντούτοις να είναι προφανές ότι δεν υφίσταται ματιά πλήρως αποκαθαρμένη από αξιολογικά κριτήρια, εφόσον οποιαδήποτε αντίληψη είναι εξορισμού εντός εισαγωγικών αξιολογική, εφόσον κοινωνικο-ιστορικά καθορισμένη. Ωραία. Προφανώς, φαντάζομαι ότι και η αντίληψη του Καστοριάδη δεν είναι αποκαθαρμένη από αξιολογικά κριτήρια. Και είναι και κοινωνικο-ιστορικά καθορισμένη. Αν είναι έτσι, που είναι έτσι, ποια είναι τα στοιχεία που την καθορίζουν και τα στοιχεία αυτά επιβάλλουν τα όρια τους στη σκέψη του Καστοριάδη. Κοίτα, είναι πάλι, ξαναχόμαστε στο ίδιο με τον Καστοριάδη, είσαι λίγο σε μια κινούμενη άμμο. Mm-hmm. Δεν έχεις πολύ σταθερά έτσι, θεμέλια που σου επιτρέπουν φιλοσοφικά. Μάλλον έχεις, αλλά δεν είναι του τύπου που θα νόμιζε κάποιος βάσει του ότι ξέραμε με την πιο παραδοσιακή έτσι, αντίληψη περί φιλοσοφίας. Δεν είναι ότι βρήκαμε το αρχιμίδιο σημείο στο οποίο θα βασιστούμε και πορευόμαστε σταθερά. Πρέπει συνέχεια να είσαι ενεργός και όπως είπα πιο πριν σε ενεγρηγόρση. Εν προκειμένου, πάλι μπορεί να νομίζει κάποιος ότι υπάρχει μια αντίφαση ότι εσύ είναι Καστοριάδη από πού μιλάς. Δηλαδή εσύ δεν είσαι καθορισμένος κοινωνικο-ιστορικά. Άρα δεν πρέπει να σχετικοποιήσεις και τη δική σου αντίληψη. Προφανώς θα σου πει ο ίδιος. Και η κριτική μου εκεί είχε στόχο αντιλήψεις όπως αυτή του Κονδύλη, για παράδειγμα, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει μια καθαρά περιγραφική αντίληψη, ερμηνεία του ανθρώπου και της κοινωνίας. Δεν υφίσταται αυτό. Δεν υπάρχει το καθαρά περιγραφικό. Mm-hmm. Το οποίο επίσης υπάρχει και πίσω από τις θετικιστικές αντιλήψεις. Ναι, ότι... Προφανώς δεν υπάρχει γιατί ζούμε σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, σε μια ιστορική περίοδο συγκεκριμένη. Αυτό. Δεν είσαι και κυρίως, έξω, και κυρίως δεν υπάρχει, επειδή δεν υφίσταται αυτό που επίσης το αναλύω πιο πριν ή πιο μετά, δεν θυμάμαι, το λεγόμενο υπερβατολογικό υποκείμενο. Γιατί ποτέ οι φιλόσοφοι δεν ήταν ηλίθιοι, οι φιλόσοφοι ο Πλάτων, ο Ντεκάρτ, ο Καντ να παραγνωρίζουν ότι είμαστε ένσαρκα όντα που το καθένα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να άγεται και να φέρεται από συναισθήματα, από διαφορετική μεταπτώση του θυμικού, να καθορίζεται από την καταγωγή του, την ταξική του θέση. Προφανώς και τα ξέραν αυτά. Απλά θεωρούσαν ότι όλα αυτά είναι ένα πρώτο εμπειρικό επίπεδο. Η συνείδηση είναι κάτι πάνω και πέρα από αυτά. Mm-hmm. Ο Καστοριάδης σου λέει ότι δεν ισχύει αυτό. Η συνείδηση, ακριβώς επειδή είναι μια δημιουργία της ψυχής, δηλαδή είναι μια κοινωνική κατεργασία της βαθιάς ασυνείδητης ψυχής, είναι διαρκώς σαν ένα σάκος του μπόξ ανάμεσα σε αναστολικές ενορμήσεις, κοινωνικές επιταγές, αιμονές, φοβίες. Οπότε ο ορθός λόγος είναι μια διαρκής προσπάθεια εξάσκησης της κριτικής σκέψης απέναντι σε όλα αυτά. Οπότε ποτέ δεν είναι εγγυημένο ότι κάτι που θα λέμε θα είναι σωστό ή απόλυτα σωστό. Και γι' αυτό η φιλοσοφία πρέπει να επανέλθει στο παλιότερο επίπεδο, το οποίο λέει κάπου ο Καστοριάδης, υφίστατο μέχρι και το φύχτε. Ο κάθε φιλόσοφος συζητούσε τους προηγούμενους φιλόσοφους, όχι για να τους επανερμηνεύσει όπως π.χ. ο Χάιντεγκερ ή ο Χέγκελ και να πει ότι εγώ έρχομαι μετά από αυτούς και αποδεικνύω την κρυμμένη αλήθεια, αλλά ασκώντας κριτική γιατί για να δείξει ότι και ο ίδιος πρέπει να υπάρξω αντικείμενο κριτικής. Mm-hmm. Και αυτό μας συνδέει με αυτά που είχαμε πει, νομίζω ήταν η πρώτη ερώτησή σου περί της κριτικής και της σημασίας της μέσα στο δυτικό πολιτισμό. Ή αντίστοιχα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Το στοιχείο που πρώτος ανέδειξε ο Γιάκομ Μπούρκχαρτ, μετά το πήρε ο Νίτσε και συνέχεια η Χάννα Άρεντ, του αγώνος ως βασικό στοιχείο της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Αυτοί οι φιλόσοφοι, οι δύο πρώτοι, δεν ήταν ιδιαίτερα δημοκράτες. Ειδικά ο Μπούρκχαρτ ήταν αντιδημοκράτης, οπότε δεν είδαν τη σημασία του για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Ακόμα και ο Νίτσε που δεν ήταν αντιδημοκράτης με τη στενή έννοια, δεν πιάνει το στοιχείο το δημοκρατικό του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, παρά την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει, η οποία συγγενεύει και πολύ με του Καστοριάδη.
η έννοια της αναγνώρισης ότι η δημόσια σφαίρα, η αγορά είναι ένας αγώνας, όπως ήταν ο αγώνας λόγων των ρητόρων, αγώνας διαφορετικών απόψεων. Και οι οποίες φορές δεν μπορούν να διευθετηθούν με κάποια ορθολογική μεθοδολογία που άπας και τη βρούμε, ναι, όπως είπαμε πριν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άποψη είναι ανοιχτή στην κριτική και πρέπει να είναι ανοιχτή στην κριτική, γιατί έτσι προσεγγίζουμε την αλήθεια. Δηλαδή η αλήθεια που είδαμε πριν δεν είναι μόνο μια στράτευση ατομικού τύπου. Δηλαδή δεν μπορεί ένας φιλόσοφος μόνος του, πρέπει να διαβάζει άλλα πράγματα, να συζητάει, να του υφίσταται κριτική και ουσιαστικά βλέπουμε εδώ τη σχέση δημοκρατίας-φιλοσοφίας. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέει και ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη, η κριτική στον... ποια είναι η αρχαία έκφραση, ο Μούνος Φρονίν, mm-hmm, ότι η κριτική στον Κρέοντα, ότι δεν μπορείς να σκέφτεσαι μόνος σου. Κάποιος που σκέφτεται μόνος του αποκλειστικά θα οδηγηθεί στην ύβρη και στο σφάλμα. Mm-hmm. Οπότε αυτή η κριτική του Καστοριάδη νομίζω γίνεται από τη σκοπιά της δημοκρατικότητας της σκέψης. Να δείξει ότι η σκέψη δεν είναι. Προφανώς δεν λέμε εδώ να καταργήσουμε την ατομικότητα και ένας μεγάλος στοχαστής είναι μεγάλος γιατί είναι ικανός όλες τις κοινωνικές προσλαμβάνωσης να τις δομήσει ένα νέο σχήμα που μας επιτρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα, να δούμε κάτι καινούριο. Αλλά έχει σημασία να τονίζουμε ακριβώς το κοινωνικό ρίζωμα κάθε μεγάλου στοχαστή. Mm-hmm. Δεν είχε θεία επιφύτηση. Καλά, και... προφανώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά είναι σημαντικό γιατί μια έτσι ολιγαρχική αντίληψη ελιτίστικη της ιστορίας θα σου πει ότι όχι, αυτός ήταν μια μεγαλοφυΐα. Ενώ νομίζω ο Καστοριάδης θέλει να δείξει αυτό, να τονίσει το ότι και να φύγει έτσι η φιλοσοφία από αυτό το στενά, το αποκομμένο από την πραγματικότητα που συχνά πήρε έτσι στοιχείο. Η φιλοσοφία είναι κατά κάποιο τρόπο η πιο επεξεργασμένη προσπάθεια θεωρητικής διάβγασης της πραγματικότητας. Στην πιο καθαρή της μορφή, γιατί η φιλοσοφία ασχολείται με το. Δεν αναζητά κάποια γνώση, αλλά ασχολείται με το τι πρέπει να σκεφτόμαστε. Αυτό είναι το της φιλοσοφίας κατά τον Καστοριάδη το βασικό ερώτημα. Όχι τι είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια, αλλά τι πρέπει να σκεφτόμαστε. Δηλαδή, έχει νόημα να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Έχει νόημα να θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, είναι ο πιο αφηρημένος και ταυτόχρονα ριζικός τρόπος να εξασκήσει την κριτική σου σκέψη. Mm-hmm. Ωραία. Αναφέρθηκες πριν στα περί ψυχής που σε ρώτησε γιατί ποια ήταν η άποψη του Καστοριάδη για την ψυχή. Και επειδή έχει γίνει κάποια κουβέντα γι' αυτό και επειδή νομίζω ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο διαχωρίστηκε το έργο του Καστοριάδη, το πολιτικό. Μπράβο, από το... Το πριν την ψυχανάλυση. Το πιο ψυχαναλυτικό. Μετά την ψυχανάλυση, ωραία. Θέλω να μου πεις πότε πρωτοασχολήθηκε ο Καστοριάδης με την ψυχανάλυση. Και τι του προσέφερε στην πολιτική του σκέψη ή στην ευρύτερη σκέψη, του προσέφερε κάτι θετικό, του αφαίρεσε κάτι, πες να μου πεις. Ναι, να πω καταρχάς ότι είναι πολύ περίεργο που ασκείται αυτή η κριτική στον Καστοριάδη, ενώ και άλλοι στοχαστές. Προφανώς, ναι. Και μαρξιστές δηλαδή. Φορτίς, βέβαια, αποδέχονταν πλήρως την ψυχανάλυση και υπήρχε και το ρεύμα του λόγου φροϊδομαρξισμού, δηλαδή από τον Βίλχεμ Ράιχ μέχρι και άλλο. Οπότε δεν ξέρω γιατί γίνεται τόσο χαμός με τον Καστοριάδη ιδιαίτερα και δεν ξέρω αν προκειμένου και ο Φωτόπουλος αν θα έκανε αντίστοιχη κριτική στους προεδομαρξιστές. Mm-hmm. Ο οποίος Φωτόπουλος δεν έχει την ψυχανάλυση. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τον Καστοριάδη. Εννοείς ότι θα έπρεπε να αφορά. Αντίθετε, θα πρέπει να αφορά και τους υπόλοιπους. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στον Καστοριάδη. Mm-hmm. Τώρα, ως προς τη συμβολή της ψυχανάλυσης στην κατανόηση της κοινωνίας, νομίζω ότι είναι κέρια και μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως βοήθησε και τους προηγούμενους από τον Καστοριάδη στοχαστές. Mm-hmm. Και ο Καστοριάδης φυσικά βασίστηκε σε αυτούς. Δηλαδή, οι πρώτες αναφορές του Καστοριάδη στην ψυχανάλυση σε κείμενό του δημοσιευμένο είναι νομίζω στο περιεχόμενο του σοσιαλισμού το δεύτερο. Έχει βγάλει τρία που αναφέρεται στο Βίλχεμ Ράιχ. Και παράλληλα, αν δεν απατώμε, είναι σε κείμενα ή κάποια ανέκδοτα ή κάποια εσωτερικά κείμενα, το δεν θυμάμαι ακριβώς, στις δεκαετίες, ακόμα πιο πριν. Αυτό ήταν κείμενο στις δεκαετίες του 50, 50 τόσο, 52 νομίζω. Ακόμα πιο πριν, για τη δεκαετία του 40, που λέει ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη σημασία της ψυχανάλυσης για την κοινωνική, έτσι, για την κατανόηση της κοινωνίας. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι που ήρθε στον Καστοριάδη ξαφνικά τη δεκαετία του 70, όταν παράτησε την πολιτική. Αν το λέει κάποιος αυτό, πολύ απλά δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τον Καστοριάδη. Διότι ναι, δεν είχε εκδοθεί ακόμα τότε που τα έγραφε αυτά ο Φωτόπουλος η βιογραφία του Φρανσουά Ντος, mm-hmm, αλλά ήταν πράγματα σαφή. Δηλαδή, άμα έχεις διαβάσει τα κείμενα, τα έβλεπες. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ότι. Να έχεις διαβάσει τη βιογραφία για να ξέρεις. Μάλιστα, τα λέει και ο ίδιος ο Καστοριάδης πώς ασχολήθηκε με την ψυχανάλυση και γιατί.
άρχισε να ασχολείται τη δεκαετία του 60, ενώ και όχι απλά σε θεωρητικό επίπεδο. Νομίζω έκανε την πρώτη του ψυχανάλυση, μετά έκανε τη διδακτική του ψυχανάλυση. Νομίζω έγινε και ο ίδιος ψυχανάλυση. Ναι, έγινε ψυχανάλυση στη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Και παράλληλα είχε παντρευτεί και την Πιερά Ολάνιε, που ήταν ήδη ψυχαναλήτρια και θεωρητικός και πρακτική ψυχαναλήτρια. Και ενεπλάκη ήδη στην κριτική που έγινε τότε στο Λακάν και την αποχώρηση και τη δημιουργία, νομίζω, της τέταρτης ψυχαναλυτικής ομάδας, της οποίας ήταν μέλος, και είπε, υπάρχει ακόμα, που ουσιαστικά ήταν οι διαφωνούντες με τον Λακάν. Φύγαν από την ψυχαναλυτική, γαλλική ψυχαναλυτική εταιρεία, δεν θυμάμαι αν λεγόταν έτσι, που είχε δημιουργήσει ο Λακάν τότε. Άρα ο Κασαρέας ήταν ενεργός μέσα σε όλο αυτό. Όπως είδαμε όμως, μέχρι τώρα, για έναν φιλόσοφο που βάζει ως κεντρικό στοιχείο της ανάλυσης της κοινωνίας το στοιχείο του νοήματος, η μοιραία από ένα σημείο και μετά νομίζω θα έβρισκε την ψυχανάλυση στην πορεία του. Μπορεί να μην συμφωνούσε πλήρως, κάπως να την αντιλαμβανόταν με διαφορετικό τρόπο από ότι ο Φρόιντ, όπως και συνέβη, αλλά δεν θα μπορούσε να μην την λάβει υπόψη του. Εγώ θεωρώ ότι τον βοήθησε πάρα πολύ, διότι ξεπέρασε κάποια από τα. Όχι αδιέξοδα. Μαξικά στεγανά. Ναι, ότι βελτίωσε τη σύνθεση ψυχανάλυσης και κοινωνικής θεωρίας που επέτυχε ο φρουιδομαρξισμός. Διότι έδωσε φώτισε περαιτέρω το βαθύ ασυνείδητο πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής. Και αυτό είναι π.χ. που επέτρεψε στον Καστοριάδη να μην πέσει στο αδιέξοδο της σχολής της Φραγκφούρτης και να θεωρεί ότι ποτέ δεν μπορεί πλήρως ο καπιταλισμός να πραγματοποιήσει το άτομο απόλυτα. Γιατί το άτομο έχει ένα ασυνείδητο το οποίο ποτέ δεν εξορθολογίζεται πλήρως εντός εισαγωγικών από τις κοινωνικές δομές. Πάντα θα διαφεύγει. Νομίζω αυτό οι φρουιδομαρξιστές κάπως το παρέβλεψαν. Ενώ ο Καστοριάδης του έδωσε περαιτέρω σημασία και νομίζω είναι αυτό που του επιτρέπει να έχει την ερμηνεία για το ανθρώπινο όν, την οποία συναντήσαμε σχεδόν όλες τις ερωτήσεις που μου έθεσες, σχετικά με τον ουσιωδώς αναρθολογικό του χαρακτήρα, το ότι τίνει να αναζητά την κλειστότητα και την ασφάλεια και ένα νόημα κλειστό και εγγυημένο για πάντα, εξού και η θρησκεία υπήρξε στο μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων κοινωνίων, γιατί η θρησκεία είναι ένα νόημα εγγυημένο, πολύ έτσι συνεκτικό και σταθερό, το οποίο σου δίνει ένα μπούσουλα για τη ζωή σου, ακόμα και αν λιμοκτονήσεις, ο χωρικός που λιμοκτονείς, θα σωθείς τη μεταθάνατον ζωή κτλ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω το βοήθησε τον Καστοριάδη να δει πράγματα πολύ ευρύτερα η ψυχανάλυση. Δηλαδή της απέδωσε μια φιλοσοφική σημασία. Mm-hmm. Αυτό ήταν που τον βοήθησε πραγματικά, νομίζω. Ωραία. Κατά τον Καστοριάδη, ένα δημοκρατικό πολιτικά όν είναι και ένα δημοκρατικά ηθικό όν. Σωστά. Τέλειωσε την ερώτηση και θα σου πω τι. Αυτό θέλω να μου πεις, αν αυτές οι έννοιες στον Καστοριάδη είναι αλληλοσυμπληρούμενες και αν ταυτίζονται εν μέρη. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η μία περιέχει την άλλη, δηλαδή είναι αυτό που δεν βλέπει ο Φωτόπουλος στην κριτική του, ότι ο Καστοριάδης θα σου πει η ηθική κατά κάποιο τρόπο είναι κομμάτι της πολιτικής. Δεν έχει νόημα να διαχωρίζουμε την ηθική και να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ηθικό σύστημα. Γιατί αυτό που λέω και στην κριτική που του ασκώ, του Φωτόπουλου, στο κείμενό του προς μια απελευθερωτική ηθική, νομίζω όπως έτσι το λέει, το έχει μεταφράσει και στα ελληνικά, καταλήγει σε κάτι κοινοτοπίες, διότι τι σημαίνει και όποιες ηθικές αρχές προτείνει, ουσιαστικά είναι πολιτικές αρχές. Νομίζω λέει την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, αυτές είναι πολιτικές αρχές, δεν είναι ηθικές. Άμα θεωρείς ότι είμαστε με την άμεση δημοκρατία, είμαστε με ένα ελευθεριακό πρόταγμα, αυτές είναι αρχές πολιτικές βασικές του καθεστώτος. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι με την άμεση δημοκρατία και να πεις στον άλλον να λιμοκτονεί. Μάλλον δεν έχει και καν νόημα να το πεις, γιατί οι δομές που θα υπάρχουν οι πολιτικές δεν θα αφήνουν κάποιον να λιμοκτονεί και να πεθαίνει πείνας εντός μιας κοινωνίας ισότητας οικονομικής. Οπότε αυτό που σου λέει ο Καστοριάδης είναι ότι η ηθική ως διαχωρισμένη από την πολιτική δημιουργήθηκε μέσα σε κοινωνίες αντιδημοκρατικές και ετερόνομες, όπου την πολιτική σφαίρα την είχαν καπαρώσει διαπαντός κάποιες ολιγαρχίες. Οπότε το μόνο που έμενε μετά στο πώς θα διαμορφώσει τη ζωή σου ήταν να αναζητάς μια ηθική και ένα ηθικό κώδικα, αφού στην πολιτική δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Δεν σου έπεφτε λόγος. Το μόνο που μπορούσες να κάνεις ήταν να έχεις μια ηθική έτσι, συγκεκριμένη διαμόρφωση του τρόπου ζωής σου και να είσαι είτε με τη χριστιανική ηθική είτε με κάποια άλλη ηθική. Αλλά άμα ζητάμε ένα δημοκρατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, μοιραία ένα πολύ μεγάλο στο 90% των ηθικών προβλημάτων είναι πολιτικά προβλήματα. Τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν θα τίθενται κιόλας, διότι θα διευθετώνται μέσω των πολιτικών διαδικασιών. Ωραία.
Γράφεις ότι το πρόταγμα της αυτονομίας του Καστοριάδη εντάσσεται στην αρχαιοελληνική ρωμαϊκή παράδοση και στην ρεπουμπλικανική. Ωραία. Μπορείς να μου πεις ποια στοιχεία έχει πάρει από αυτές τις παραδόσεις? Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι η Ρώμη δεν ήταν ποτέ μια πραγματική δημοκρατία, ούτε καν για το περιορισμένο μέχρι μιας ιστορικής περίοδου κομμάτι της ρωμαϊκής κοινωνίας που ήταν οι Ρωμαίοι πολίτες που είχαν το δικαίωμα. Ενώ αντίθετα στην αρχαία Ελλάδα, για το περιορισμένο πάλι αυτό κομμάτι, υπήρξε για τη συγκεκριμένη περίοδο που ήταν άμεση δημοκρατία μια πραγματική δημοκρατία. Τονίζουμε προφανώς ήταν μόνο για αυτό το περιορισμένο κομμάτι. Γιατί υπήρχαν και οι κουλί, με την ύπαρξη δούλων, βέβαια. Αυτό λέω, ναι, γι' αυτό λέμε πάντα, μας απασχολεί το κοινωνικό σώμα. Το πρόβλημα ήταν ότι το κοινωνικό σώμα ήταν πολύ περιορισμένο σε σχέση με τους πραγματικούς. Τον πραγματικό πληθυσμό. Αλλά αν δούμε τι ήταν σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ιστορικές περιπτώσεις, το κοινωνικό σώμα ήταν, το πολιτικό σώμα ήταν ακόμα πολύ πιο. Πολύ ταχύες. Αυτό. Οπότε στην ιστορική διάβαση πας πάντα συγκριτικά για να δεις τι είναι το καινούριο. Οπότε στην αρχαία Ελλάδα, στις δημοκρατικές πόλεις, είχες πολιτική δημοκρατία, δεν είχες οικονομική, και αυτό ήταν σημαντικό, παρότι γίνανε κάποιες προσπάθειες, κάποιες οικονομικής εξίσωσης, και είναι ενδιαφέρον να δούμε εδώ ότι ακόμα και μια στενά πολιτικά νοούμενη δημοκρατία πραγματική, μοιραία θα καταλήξει κάποιες προσπάθειες εξίσωσης και κοινωνικής και οικονομικής. Βέβαια, ναι, νομίζω ότι γίνεται αλλιώς. Είναι η λογική το πράγμα. Δεν μπορεί να έχεις δημοκρατία στο και άμεση και κάποιος να πεθαίνει τη πείνα. Ναι, και η Ρώμη παρόλα αυτά ούτε εκεί έφτασε αυτό το επίπεδο. Υπό μία έννοια ίσως ήταν λίγο πιο. Επειδή έξω περισσότερο την κοινωνική ισότητα σε έναν βαθμό, γιατί είχε και άλλες σχέσεις οικονομικο-κοινωνικές, παραγωγικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό όμως που είναι κοινό και στις δύο παραδόσεις είναι αυτό που στην πολιτική θεωρία τη δυτική λέγεται ρεπουμπλικανισμός. Δηλαδή η αντίληψη ότι το άτομο πρέπει να ασχολείται με την πολιτική, διότι είναι κομμάτι μιας πολιτικής κοινότητας, η οποία προσπαθεί να αυτοκυβερνηθεί. Άρα δεν είναι κάτι εκτός εμού η πολιτική. Εξού και η Ρωμαία είπαν είναι το δημόσιο πράγμα, res publica, από εκεί βγαίνει. Αυτή η παράδοση έχει σημασία να τονίζεται στη νεωτερικότητα, διότι ο φιλελευθερισμός πολλές φορές ήταν ενάντιός της. Για τον φιλελευθερισμό τον στενά και τον ορθόδοξο, το άτομο επιδιώκει, όπως έλεγε ο Μπενζαμέν Κωνσταν και ο πιο πριν ο Τοκβίλ που τους ανέφερε ο Καστοριάδης, ουσιαστικά τι επιδιώκει, να έχει ένα σύστημα που του εγγυάται τις ατομικές του ελευθερίες, δεν τις παραβιάζει, δεν μπαίνει στην ατομική του ζωή, για να μπορεί αυτό να ασχολείται με την επιδίωξη των ιδιωτικών απολαύσεων. Μια τέτοια αντίληψη όμως δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική. Ενδιαφέρεται μόνο αρνητικά, στο βαθμό που θέλει να μην εμπλέκεται στην ιδιωτική του ζωή, άρα να μην υπάρχει ένα αυταρχικό πολιτικό σύστημα. Πράγμα το οποίο εγγυώνται οι φιλελεύθεροι συνταγματικοί θεσμοί. Αντίθετα, ο Καστοριάδης εκφράζει αυτή την παράδοση, η οποία σου λέει ότι η πολιτική είναι κεντρικό κομμάτι της διαμόρφωσης των πραγμάτων της ζωής του ατόμου, αλλά θα πρέπει να είναι και σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, δεν γίνεται αλλιώς, κεντρικό κομμάτι της ζωής του. Βασική του ενασχόληση σε μεγάλο βαθμό. Διότι αν δεν αφιερώνεις μεγάλο κομμάτι της ζωής σου να συμμετέχει στους δημοκρατικούς θεσμούς, μοίρα όπως είπαμε αυτοί θα ατροφήσουν και θα πάμε προς πιο ολιγαρχικά μοντέλα. Γι' αυτό και ο φιλελευθερισμός είναι εχθρός της άμεσης δημοκρατίας. Ένας φιλελεύθερος δεν μπορεί να ασχολείται όλη μέρα με την πολιτική. Όλη μέρα. Θα πρέπει να ασχολείσαι σε μεγάλο βαθμό. Αν πούμε ότι θα αυτοκυβερνηθούμε, θα έχεις συνελεύσεις, θα αναλαμβάνεις καθήκοντα, δεν θα έχεις μια κλίκα και μια γραφειοκρατία να κάνει τα πάντα ώστε εσύ να μπορείς να ασχολείσαι με το κινητό σου, με τις διακοπές, το Netflix. Γι' αυτό και σίγουρα αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει να κάνει και με την οικονομική διάσταση του πράγματος. Α, βέβαια. Γιατί αν δουλεύεις 8 και 10 ώρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθείς με όλα αυτά. Και αυτό είναι που το είχαν καταλάβει οι αρχαίοι Αθηναίοι, που δίνανε, ας πούμε, στον αγρότη που ήταν στον οροπό ή στο κοροπή και έπρεπε να παρατήσει το χωράφι του για να έρθει να ταξιδέψει μια ολόκληρη μέρα να συμμετάσχει, επειδή ήταν κληρωθείς δικαστής ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο αξίωμα, του δίνανε μια αποζημίωση. Γιατί αλλιώς κανένας δεν θα μπορέσει να έρθει να συμμετάσχει. Θα συμμετέχαν μόνο οι πλούσιοι ή κατά κάποιο τρόπο επαγγελματίες πολιτικοί. Ο Κλέον και οι διάφοροι άλλοι που ήταν από οικογένειες εύπορες και θα μπορούσαν να μονοπολούν τα αξιώματα. Οπότε προφανώς αυτά τα δύο συνδέονται. Και γι' αυτό λέει ο Καστοριάδης, η σημασία της δυτικής επανερμηνείας της δημοκρατίας είναι ότι της έδωσε. Τη διεύρυνε σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή την έβγαλε από το στενά πολιτικό της πλαίσιο που το είχε η αρχαία ελληνική της αντίληψη και αφενός προσπάθησε να βάλει όλο και περισσότερα κομμάτια του κοινωνικού σώματος
και αφετέρου προσπάθησε να διευρυνθεί και σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, δηλαδή από την οικονομία μέχρι τις οικογενειακές σχέσεις. Στην αρχή Ελλάδα δεν συνέβαινε αυτό, ο άντρας ήταν αφέντης, πατριάρχης μέσα στο σπίτι του. Μπορεί να ήταν ίσως προς ίσως με τον άλλο αφέντη, πατριάρχη, άντρα, αλλά στο σπίτι του ήταν, δεν υπήρχε καμία δημοκρατία. Ούτε με τη γυναίκα του, ούτε οι γονείς με τα παιδιά. Αντίθετα, ήταν αυτή η δημοκρατική επανάσταση, κατά κάποιο τρόπο την αποκαλούσε ο Τοκβίλ, αυτή η διαρκής πορεία κατάργησης των ιεραρχικών διαχωρισμών, που είναι ίδιο της δυτικής αντίληψης περί δημοκρατίας, που έφτασε με τα κινήματα του 60 να αμφισβητήσει και τα πιο θεμελιακές σταθερές κάθε κοινωνίας, που ήταν πλην της θρησκείας, που είχε ήδη αμφισβητηθεί, ήταν οι έμφυλες σχέσεις και σχέσεις ανάμεσα στις γενιές. Νομίζω αυτό σε καμία άλλη κοινωνία δεν είχε αμφισβητηθεί. Οπότε, για να το επανέλθουμε στο ερώτημα, η σημασία του ρεπουμπλικανισμού είναι ότι μέσα σε αυτό το δυτικό πλαίσιο το οποίο έφτασε την κριτική σε τέτοιο απόλυτο βαθμό, πρέπει να το τονίσουμε γιατί συχνά αυτή η κριτική έλαβε έτσι πιο ατομικιστικό φιλελεύθερο κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να μην με καταπιέζουν πλέον για τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις, να έχω κατοχυρωμένα όλα μου τα δικαιώματα και φυσικά σε επίπεδο κοινωνίας να μην νιώθω διακρίσεις, κατακραυγή και όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μου αρκεί αυτό. Ή μου αρκεί εμένα ως γυναίκα στο ότι εξισώθηκε πλήρως που δεν έχει εξισωθεί, αλλά κάποια στιγμή η θέση μου με τους άνδρες και ότι είναι ο φιλελεύθερος φεμινισμός, ο τεχνοκρατικός, εγώ να μπορώ να γίνομαι CEO και να έχω τα ίδια λεφτά με έναν άντρα CEO. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό και δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Το οποίο υπό μία είναι σωστό, γιατί ένας άντρας που κάνει την ίδια δουλειά και συχνά είναι και παράστατο, δεν κάνει τίποτα, απέχει λιγότερο από μια γυναίκα. Προφανώς. Αλλά αυτή είναι η φιλελεύθερη αντίληψη. Ότι με νοιάζει απλά να υπάρχει πλήρης εξίσωση των συνθήκων των κοινωνικών, ανεξαρτήτως ταξικής, έμφυλης και οποιασδήποτε άλλης ένταξης. Και αυτό μου αρκεί. Αλλά αυτό είναι θα ήταν ο πιο πλήρως απόλυτα εφαρμοσμένος φιλελευθερισμός. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό με τη δημοκρατία, ενώ έχει πάρα πολλά δημοκρατικά στοιχεία προφανώς. Δεν είναι η δημοκρατία με την έννοια του Καστοριάδη, γιατί η δημοκρατία με την έννοια του Καστοριάδη έχει και μια έννοια αυτοσκοπού. Ότι την επιλέγουμε επειδή είναι και το καλύτερο σύστημα σύμφωνα με τις αξίες μας. Δεν την επιλέγουμε μόνο επειδή θα μας επιτρέπει να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Προφανώς λέει είναι διφυές. Το επιλέγουμε και επειδή ξέρουμε ότι θα μας απελευθερώσει σε πρωτόγνωρο βαθμό για να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, αλλά το επιλέγουμε γιατί θεωρούμε ότι αξιακά είναι το καλύτερο που ταιριάζει σε ένα πρόταγμα ισότητας κοινωνικής. Άρα θα πρέπει να το αφήνουμε και να το αφιερώνουμε και παραπάνω χρόνο από την προσωπική μας ζωή. Και γι' αυτό σε έναν βαθμό και ο κόσμος δεν το θέλει. Είναι σημαντικό και αυτό, γιατί λέει ο Καστοριάδης. Συνεχίζει την ανάθεση εννοείς, ας πούμε. Γιατί η ανάθεση είναι πιο βολική τώρα, εντελώς μεταξύ μας. Τώρα να πηγαίνεις μόνο και μόνο σε επίπεδο ταλαιπωρίας υλικής και πρακτικής. Φαντάσου να υπήρχε για παράδειγμα κίνημα των πλατιών, που πηγαίναμε το καλοκαίρι με 45 βαθμούς, αντί να είσαι στην παραλία, να είσαι εκεί και να τσακώνεσαι για το πλαίσιο και τι θα. Γιατί στις δημοκρατικές διαδικασίες δεν είναι όλοι καλόγνωμοι και. Καλά, προφανώς. Σε καμία διαδικασία. Είναι μανούρα, δηλαδή η πολιτική θέλει. Και γι' αυτό στη Δύση, λέει ο Καστοριάδης, ίδιο τη δυτική παράδοση ήταν ότι είχε ξεσπάσματα δημοκρατικά. Στην αρχή η Ελλάδα έχει μια σταθερότητα. Παρότι ήταν πιο περιορισμένη η δημοκρατία στο εύρος της, στη Δύση που το έφτασε σε πολύ μεγαλύτερη ακτίνα ως προς την κοινωνική της απήχηση και απεύθυνση, είχε πιο πολύ τη μορφή σύντομων ξεσπασμάτων. Ο κόσμος, οι κοινωνίες κάνανε ένα ξέσπασμα, φτιάχνανε κάποιους θεσμούς αυτοδιαχειριστικούς, δεν τραβάγανε, αποσύρονταν, αναλαμβάνανε κάποιες ολιγαρχίες. Οπότε αυτό είναι, νομίζω έχει να κάνει και με την νεωτερική αντίληψη περί ατόμου, η οποία είναι έτσι πολύ πιο ατομικιστική και λιγότερο ρεπουμπλικανική, την παραδοσιακή, την ελληνορωμαϊκή. Το άτομο θέλει πιο πολύ, επιζητά την αρνητική απελευθέρωση, δηλαδή την ελευθερία ως απελευθέρωση από, όχι την ελευθερία ως θετική δηλαδή ως δημιουργία θεσμών που θα επιτρέψουν στην ελευθερία να υπάρχει ως καθεστώς. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα. Δεν το ανέλησε πολύ συστηματικά ο Καστοριάδης. Αλλά νομίζω είναι πολύ βασικό και έχει να κάνει επίσης και με τον αναρχισμό που είπαμε πριν, με την ατομικιστική συνιστόσα του αναρχισμού, αλλά και με την αντίληψη ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λέμε θέλουμε απλά να φύγει το κράτος. Θέλουμε να μην υπάρχει κανένας κοινωνικός έλεγχος, μετά όλα θα λυθούν από μόνο τους. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αν φύγει το κράτος, ποιος θα αναλάβει πολλές λειτουργίες που κάνει το κράτος. Ποιος θα τις αναλάβει θα τις αναδιοργανώσει σε ελευθεριακό επίπεδο. Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, κάθε θεωρητικό σώμα έχει αντιφάσεις, έτσι. Θέλω να μου πεις ποιες θεωρείς ότι είναι οι κυριότερες αντιφάσεις στο έργο του Καστορία, δηλαδή αυτές που μπορεί να τις πάρει, ρε παιδί μου, κάποιος ή κάποια και να το ασκήσει κριτική για αυτήν την αντιφάση. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, που βγάζουν μάτι, ας πούμε, υπάρχουν τέτοιες αντιφάσεις. Κοίτα, μία που νομίζω βγάζει μάτι είναι αυτή η αντίληψη ότι είναι το κινήμα του 60. Αυτό που έλεγες πριν. Νομίζω για παράδειγμα, δηλαδή ότι ενώ είχε δει πάρα πολύ ωραία την αναδυόμενη κοινωνία της κατανάλωσης, την κρίση της εποχής κτλ. Θεωρούσε προφανώς ένα κατάλοιπο έτσι όλης αυτής της ρουσομαρξιστικής παράδοσης ότι τα κινήματα του 60 ξαφνικά θα λύσουν προβλήματα που άλλες κοινωνίες δεν λύσανε, μάλλον για να διευθετηθούν πήρανε χιλιετηρίδες. Δηλαδή, όπως είπαμε, η αναδιευθέτηση των σχέσεων γονέων με τα παιδιά ή των φίλων μεταξύ τους. Ή όχι μόνο των υπαρκτών, σε εισαγωγικά μέχρι τώρα, φίλων, που επίσημα ήταν άντρας-γυναίκα. Όλα τα υπόλοιπα ήταν κρυμμένα στις κοινωνίες τις πατριαρχικές. Σωστά. Είναι η πρώτη φορά που έχει μια κοινωνία η οποία αναγνωρίζει ρητά πλέον όλο και περισσότερο, αν όχι σε νομικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον εν της πράγμασης, ακόμα και στην Ελλάδα, εδώ που είμαστε πολύ καθυστερημένοι σε σχέση με τη Δύση, την ύπαρξη των λεγόμενων ατόμων ΛΟΑΤ και προσανατολισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε καμία άλλη κοινωνία δεν είχε υπάρξει αυτό. Θεωρούσε ο Καστοριάδης, δεν λέω ότι θεωρούσε ρητά, αλλά κατά κάποιο τρόπο ότι θα μπορούσε να απαντηθεί αυτό πολύ εύκολα ή ότι τα κινήματα του 60 δεν ήταν φορείς η νεολαία της εποχής, της γενικής, όχι κοινωνικής αλωτρίωσης που έβλεπε. Ότι σαν ήταν κάτι το πολύ αποκαθαρμένο και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκαν ήταν καθαρά εξέφραση μόνο το δημοκρατικό και ελευθεριακό και έτσι, στοιχείο της αυθεντικότητας. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, η οποία τελικά δεν δημοσιεύθηκε στα Νέα μετά την πτώση της Χούντας το 1975, που μάλιστα του βάζει αυτά τα ερωτήματα. Ένας δημοσιογράφος, ένας πληχός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρεται εκεί στα κοινόβια ο Καστορίας, που λέει για παράδειγμα: εδώ δεν έχουμε. Έχουμε ένα πουλόβερ, το φοράει όποιος κρυώνει. Άρα λέει: αφισβητεί τη ιδιοκτησία, αναδύονται νέες μορφές. Και του λέει ο δημοσιογράφος, όχι επειδή είχε ιδιαίτερα κάποια τέτοια κριτική στο νου του, νομίζω, αλλά θεωρείται ότι αυτά τα κινήματα θα δώσουν απαντήσεις, ένα τέτοιο ερώτημα του θέτει και λέει ο Καστορίας, καλά, δεν μπορούμε να απαιτούμε από παιδιά 18 χρονών να απαντήσουν σε ερωτήματα που άλλες κοινωνίες πήραν για να τα απαντήσουν αιώνες ολόκληρους. Οπότε εντάξει, εκεί κάπως καταλάβαινε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έκανε αυτό που του καταμαρτυρώ εγώ, είναι ότι δεν έκανε μια συστηματική προσπάθεια κριτικής αποτίμησης των κινημάτων αυτών, όπως έκανε π.χ. για το εργατικό κίνημα, που είπε ότι επόμενο και μετά γραφειοκρατικοποιήθηκε, οι δομές αυτές γίνανε ολιγαρχικές και αυταρχικές, έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε νέες δομές. Και ακριβώς γι' αυτό ήταν τόσο προσήνης και απέναντι στα κινήματα του 60, επειδή έλεγε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το αρτηριοσκληρωτικό πράγμα που είχε υποταγεί πλήρως στο σταλινισμό και στις μικρογραφειοκρατίες, τις μαρξιστικές και τις αριστερίστικες. Αλλά επειδή νομίζω έπαψε να είναι ενεργός πολιτικά, αναγκαστικά όταν δεν είσαι ενεργός πολιτικά δεν είσαι διαρκώς σε κουβέντα μέσα στην πολιτική ομάδα για το τι γραμμή θα έχουμε, πώς αξιολογούμε αυτό το φαινόμενο, πώς το άλλο. Οπότε είχε μια πιο περιστασιακή έτσι, ανάλυση του φαινομένου αυτού, κυρίως σε συνεντεύξεις επικαιρότητες, π.χ. για τις απεργίες του 86 στη Γαλλία, τις φοιτητικές, μετά τις απεργίες του 95 ενάντια στο συνταξιοδοτικό, που αυτές δεν ήταν μόνο, δεν είχαν να κάνουν μόνο με την νεολαία. Αλλά θέλω να πω, γενικά δεν είχε μια συστηματική έτσι, ανάλυση της τρέχουσας κοινωνικής συγκυρίας. Αυτό που συμβαίνει επίσης και για την αντίληψή του περί ασημαντότητας. Και εκεί βλέπουμε την αντίφαση. Ας πούμε, δεν μπορείς να θεωρείς ότι η σημερινή κοινωνία είναι μια κοινωνία ασημαντότητας, άρα έλλειψης νοήματος, μαζικής αποβλάκωσης κτλ. Και ταυτόχρονα να θεωρείς ότι αυτοί που σε μεγάλο βαθμό τη δημιούργησαν μέσω της πολιτιστικής τους επανάστασης, δηλαδή τα κινήματα του 60, δεν έχουν κάτι το οποίο θα μπορούσε να τους καταμαρτυρήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αντίφαση. Αλλά πιο πολύ είναι μια αντίφαση γιατί δεν κάθεσε να τα σκεφτεί συστηματικά. Τώρα, αν καθόταν, δεν ξέρω πού θα κατέληγε. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω αυτό είναι μια αντίφαση. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια αντίφαση πιο δευτερεύουσα σημασία. Μια πιο κατά κάποιο τρόπο δημιουργική αντίφαση που ενδεχομένως να υπάρχει. Δημιουργική με την έννοια ότι θα μας έτρεπε να την εντοπίσουμε και να σκεφτούμε κάτι άλλο και να πάμε παραπέρα τη σκέψη μας. Είναι αυτό που και ο ίδιος εσύ ανέφερες πριν. Είναι μια δυνάμη αντίφαση και εγώ δεν το έχω λύσει μέσα μου. Και λέω δεν το έχω λύσει γιατί νομίζω είμαι ο μόνος που το έχω κατά κάποιο τρόπο επισημάνει. Οι υπόλοιπες αναλύσεις που έχω διαβάσει περί Καστορία δεν το αναφέρουν. Οπότε από συζητήσεις που έχω κάνει και εγώ με φίλους και γνωστούς, κάπου εκεί καταλήγουμε. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι έχει μια ανθρωπολογία για τον άνθρωπο όσον που αναζητά
που τίνει προς την ετερονομία, αλλά ο ίδιος υπερασπίζεται ένα καθεστώς έτσι, δημοκρατικό. Κάπως το πιάνει ο Γιάννης Οκτενάς στο βιβλίο του, σε ένα βαθμό αυτό, αλλά πιο πολύ στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Σχετικά με το αν η άμεση δημοκρατία προϋποθέτει και την ή απαραίτητα πάει μαζί και με την θράψη της κλειστότητας σε επίπεδο ιδεολογικό και θεωρητικό, μάλλον σε επίπεδο φαντασιακού, έχει μια τέτοια ανάλυση. Και αν σχετικά εκεί ο Κασιδιάδης προέβαλε δικές του έτσι, επιθυμίες στο τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Άρα σου λέει, δεν μπορούμε να απαιτούμε αν από μια κοινωνία άμεσης δημοκρατίας να είναι και πλήρως διαβγασμένη σε επίπεδο έτσι, φαντασιακού και αντιλήψεων. Αλλά πλην τούτου δεν έχω δει κάποιον άλλον να προσπαθεί να δει αν υπάρχει σε αυτό το ζήτημα εκεί κάποια αντίφαση. Αλλά νομίζω αν υπάρχει στον Καστοριά θα είναι εκεί. Και εκεί θα μας επιτρέψει να δούμε κάτι και προσπαθώντας να του κάνουμε κριτική. Ωραία. Να σου πω εγώ μια αντίφαση τώρα που το καταμαρτυρούν, πρακτική όμως, όχι θεωρητική. Έχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο σίγουρα. Είναι γνωστό, νομίζω ότι είναι γνωστό δηλαδή, ότι ο Καστοριάδης κάποια στιγμή για κάποια χρόνια δούλευε στον ΟΣΑ. Α, ναι, βέβαια, το ζήτημα το περίφημο. Μπράβο. Δεν είναι όντως μια αντίφαση με τον πυρήνα των ιδεών του. Δηλαδή υποστηρίζει κάτι που υποτίθεται ότι όχι μόνο δεν θα έπρεπε να το υποστηρίζει, αλλά θεωρητικά τουλάχιστον μαχόταν εναντίον του. Πώς το βλέπεις αυτό? Καλά, κοίτα, αυτό έχει να κάνει λίγο και με τις προσωπικές με προτιμήσεις του καθένας, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και εμείς πριν για το πώς θα ήταν να δουλεύεις σε μια, να έχεις μια δουλειά διευθυντικού έτσι, τύπου και να έχεις από κάτω άλλους υφιστάμενους να πρέπει να τους διατάξεις. Να τους διατάζεις και τα λοιπά. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ και μου φαίνεται και περίοδο δεν θα νιώθω και πολύ άνετο από την αλήθεια. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και δεν θέλω για να δικαιολογήσω τον Καστοριάδη για κάποιο αγιοποιητικό λόγο. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, πήγε στην Γαλλία, βρήκε αυτή τη δουλειά, μπήκε μέσα. Στην αρχή δεν ήταν κάποιο υψηλό σκάλεπτο. Ποια ήταν αυτή, θυμάσαι? Πήγε το. Μόλις πήγε στην Γαλλία, μετά νομίζω κατευθείαν την βρήκε τη δουλειά. Και αυτό κυρίως που τον ενδιαφέρει σε αυτό ήταν δύο πράγματα. Το έχει πει νομίζω και σε συνεντεύξεις του, ότι αφενός είχε πολύ χρόνο για να δουλεύει και να διαβάζει. Δηλαδή, τέλειωνα τη δουλειά μου γρήγορα. Η δουλειά του ήταν να κάνει οικονομικές αναλύσεις. Την εποχή που ήταν ακόμα πριν τη μηχανοργάνωση και την είσοδο των υπολογιστών, οπότε πολλά από αυτά νομίζω τα κάνανε, πρέπει να είσαι οικονομολόγος του πρακτικού επίπεδου. Και έκανε μετά μελέτες για συγκεκριμένες περιοχές, χώρες ή οικονομικές ζώνες, για να βγάζει μετά όσα τα συμπεράσματά του, τις εκθέσεις του και όλα τα σχετικά. Οπότε λέει, τέλειωνα τη δουλειά που είχα να κάνω και είχα μετά το μισό μου 8ωρο. Είχα γραφική ύλη, είχα ένα γραφείο με θέρμανση και μπορούσα να κάνω δουλειά για τα κείμενα που έχω γράψει για το social media, τα γράφα εκεί μέσα. Και επίσης το πιο σημαντικό από την άποψη της διεύρυνσης των πνευματικών του οριζόντων ήταν ότι είχα άμεση επαφή σε υλικό οικονομικής και κοινωνικής, έτσι, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, το οποίο λέει επίσης με βοήθησε να καταλάβω πράγματα. Οπότε νομίζω μπήκε εκεί σε αυτή τη δουλειά, είδε ότι ήταν ενδιαφέρουσα έτσι, αλλά από ένα σημείο και μετά αναγκαστικά άρχισε να ανεβαίνει ιεραρχικά. Αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι δεν έγινε ποτέ στέλεχος διευθυντικό, γιατί εκεί και ο ΩΣΑ δεν ήταν. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν ένα think tank, αν έχω καταλάβει. Απλά κάνει εκθέσεις. Απλά έγινε. Ανέβηκε στην ιεραρχία ως προς τους τομείς που είχε υπό την εποπτεία του την αναλυτική, την ερμηνευτική, δηλαδή πλέον είχε για πολύ μεγαλύτερες ζώνες. Και τον στέλνανε και σε αποστολές να μελετάει από κοντά, οπότε και γι' αυτό επίσης λέει τον βοήθησε, μπόρεσε να ταξιδέψει και να δει πράγματα που δεν θα βλέπει αλλιώς. Τώρα το αν βέβαια αυτό συνάδει με την πιο παραδοσιακή ηθική του επαναστάτη, το ότι για παράδειγμα το έδινε ο ΩΣΑ αμερικανικό αμάξι, λέει ένα μεγάλο αμάξι στο Παρίσι και έβαζε μέσα όλους μετά τη συνέλευση και τους πήγαινε στα σπίτια τους και κυκλοφορούσε με μια Buick. Ναι, εντάξει, και μετά είναι θέμα προσωπικών προτιμήσεων. Και είναι και αυτό που λέει και η Μιμίκα Κρανά, και ότι λέει του άρεσε η κοινωνία που πολεμούσε. Λέει, του άρεσε το πόκερ, του άρεσαν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Ναι, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν και μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Θεωρώ ότι θα υπήρχε πρόβλημα αν ήταν σε εργασία, αν ήταν διευθυντής βέβαια σε καπιταλιστική επιχείρηση. Εκεί θα υπήρχε αυτή η αντίφαση που του καταμαρτυρούν. Που απ' την άλλη βέβαια την καταμαρτυρούν στον Έγγελς, που ήταν γιος εργοστασιάρχη. Ήδη την καταμαρτύρουν στον Μπακούνιν και στον Κροπότκιν που ήταν πρίγκιπες, παρότι αποποιήθηκαν. Ναι, επειδή ακριβώς αποποιήθηκαν. Ναι, σύμφωνοι, ναι. Αλλά και ο Καστοριάδης είχε αποποιηθεί την αστική του καταγωγή, δηλαδή είχε τσακωθεί με τον πατέρα του και δεν λάβανε λεφτά. Και την πρώτη του κόρη
ουσιαστικά με ελεημοσύνη τη μεγάλωσε στην αρχή. Δηλαδή είχε κάτι, ένα φίλο στο σπίτι του από κάτω, κορσικανό χασάπι που του δίνει κρέας για τη μικρή κτλ. Δηλαδή δεν ζούσε με τα λεφτά του πατέρα του. Γι' αυτό βρήκε και αυτή τη δουλειά. Από μία έννοια. Οπότε, αν θες να το πεις έτσι, και ο ίδιος αποποιήθηκε την αστική του κληρονομιά. Τα βρήκαν τον πατέρα του πιο μετά. Από όσο, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είχαν τσακωθεί γιατί καταμαρτύρωσε τον πατέρα του ότι κατά κάποιο τρόπο σκότωσε μέσα στη μητέρα του. Γιατί πέθανε από σύφυλλη η μητέρα του. Νομίζω αυτό οδήγησε στην, στην ψυχική της και νευρολογική καταράκωση. Και νομίζω ότι ο πατέρας του ήταν φαν του αγοραίου έρωτα. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Οπότε, γιατί για τον Καστοριώτη ήταν σοκ ο θάνατος της μάνας του, εξού και η απώλεια του. Ναι, νομίζω ήταν για αυτό το λόγο. Γιατί τα έχασα από πολύ μικρός, από πολύ νεαρή ηλικία και νομίζω σε δύο δόσεις. Άρα ήταν το ψυχολογικό σοκ, κάπως έτσι. Και την αγαπούσε πάρα πολύ τη μάνα του και νομίζω έτσι επήλθε η ρήξη με τον πατέρα του. Άρα υπό μία έννοια και αυτός δεν ζούσε ως αστός. Πάει στη Γαλλία, ζούσε αρκετά φτωχά στην αρχή. Και γι' αυτό αναγκάστηκε να βρει τη συγκεκριμένη δουλειά. Ωραία. Οπότε νομίζω είναι λίγο λεπτολογία αυτή, γιατί στους μεγάλους θεωρητικούς μας ενδιαφέρει το έργο τους, δεν μας ενδιαφέρει. Ειδικά αν δεν υπάρχει κάποια κραυγαλαία αντίφαση. Okay. Θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι η σκέψη του Καστοριάδη εντάσσεται στη σκέψη της ευρύτερης αριστεράς ή υπάρχει πέραν αυτής, γιατί είναι κάτι άλλο. Κοίτα, εξαρτάται πώς ορίζουμε το αριστερά, αν το ορίσουμε με την έννοια της Γαλλικής Επανάστασης, ότι είναι η παράταξη που κάθε αριστερά θα έδρανα, γιατί είναι η παράταξη που επιζητά ότι είναι η πιο ριζοσπαστική ως προς τη... τις δημοκρατικές διεκδικήσεις και την κοινωνική ισότητα, ενώ όλοι στην αριστερά εντασσόμαστε. Αν την δηλαδή είναι η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα στις άκρες, που πάει, ας πούμε, τι να σου πω, από τον αναρχικό χώρο μέχρι... Το θέμα είναι μέχρι που το φτάνει κανείς, ξέρω εγώ... Την άλλη πλευρά, προς τα δεξιά. Αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια σίγουρα εντάσσεται ο Καστοριάδης. Τώρα, αν πάρουμε την αριστερά με την πιο στενή έννοια και εννοούμε τις παρατάξεις που επικαλούνται μια μαρξιστική ανάλυση της πραγματικότητας και κυρίως μάλλον ούτε καν αυτό, γιατί όπως είπαμε προχθές υπάρχουν και αναρχικοί που έχουν μαρξιστική ανάλυση της κατάστασης. Άρα με την έννοια την πολιτική αριστερά είναι όσοι είναι ελληνιστές και θέλουν να κατακτήσουν το κράτος για να επιφέρουν τον επιθυμητό κοινωνικό μετασχηματισμό. Με αυτή την έννοια ο Καστοριάδης δεν είναι κομμάτι της αριστεράς, είναι κάτι πέραν της αριστεράς και είναι και κριτικός της αριστεράς. Όπως και ο αναρχισμός με αυτή την έννοια δεν είναι κομμάτι της αριστεράς, είναι αντίπαλος της αριστεράς. Και γι' αυτό η αριστερά όποτε πήρε εξουσία κυνήγησε τους αναρχικούς, είναι γνωστό. Για οπότε θέλησε να πάρει εξουσία δηλαδή στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία, τους κυνηγούσε και πριν ακόμα πάρει. Άρα με αυτή την έννοια ναι, δεν είναι, είναι κριτικός της αριστεράς, δεν είναι κομμάτι της αριστεράς. Αλλά με την ευρεία έννοια, αν το πάρουμε την ιστορική, τη μακροϊστορική, είμαστε όλοι κομμάτι, είναι και αυτός. Λοιπόν, αυτή είναι μια προσωπική ερώτηση. Ωραία. Μάλλον θα σου θέσω μια πιο θεωρητική ερώτηση πρώτα. Υπάρχει κατά τη γνώμη σου καστοριαδισμός, όπως μιλάμε ρε παιδί μου, για φιλελευθερισμό, μαρξισμό, αναρχισμό, υπάρχει τέτοιο πράγμα ή δεν υπάρχει? Νομίζω δεν υπάρχει για ποιον λόγο. Για τον λόγο ότι ο Καστοριάδης εμφανίστηκε, δεν το ερώτησε, αν γίνεται γνωστό, σε μια περίοδο ύφεσης των πολιτικών κινημάτων. Οπότε δεν κατάφερε να δημιουργήσει σχολεία, ας πούμε, να έχει ακολούθους οι οποίοι θα τον επικαλούνται ως συντελεστικό ρεύμα. Όπως έγινε π.χ. με τον μαρξισμό. Ο οποίος ο Μάρξ ήταν γνωστό ότι έβαζε διάφορους γνωστούς, τον Λαφάρντ, τον Έγκελς κτλ. Που προσπαθούσαν να επηρεάσουν τους εργάτες προς μαρξιστική κατάσταση. Πολεμούσαν την επιρροή του Μπακούνιν και τον άλλο. Οπότε με αυτήν την έννοια ο Καστοριάδης δεν είχε, ειδικά δε η θεωρία του, η πιο φιλοσοφική που είχε φύγει και από τους κύκλους τους πολιτικούς. Άρα πιο πολύ εκφράζει κάποιους, η μόνη του, νομίζω, το μόνο της πολιτικό αποτύπωμα σε ένα κομμάτι αναρχικών. Αλλά και εκεί δεν είναι ως συνεκτική τάση τόσο πολύ, είναι απλά κάποιες προτιμήσεις ατομικού τύπου και προσωπικού που έτυχε, για παράδειγμα, στην αντιεξουσιαστική κίνηση υπάρχει υποτίθεται μια παράδοση κάποιων που είναι επειδή είναι και ισχυσμένος και κάποια. Αλλά και εκεί δεν είναι ρητή, ας πούμε, και εκεί είναι πιο πολύ, θα σου έλεγα, πλέον με τον Μπούκτσιν. Σε πολιτικό επίπεδο επικαλούνται τις ιδέες του Μπούκτσιν κλπ. Οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζω δεν έχει υπάρξει. Το αν θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί το ερώτημα εκεί είναι όντως αυτό που είχε θέσει ο Τερζάκης στο περίφημο ξεκατίνιασμα που είχαμε τότε το 7, που είχε πει ο Καστοριαδισμός ως ιδεολογία, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω το ερώτημα είναι αυτό, αν ο Καστοριάδης, παρόλα όλα αυτά, παρόλα όσα ευαγγελίζεται σε επίπεδο ριζοσπαστικότητας της σκέψης του και κριτικής της παραδοσιακής σκέψης, θα μπορούσε να εκπέσει σε ένα ιδεολογικοποιημένο και μουμιοποιημένο θεωρητικό έτσι, κατασκεύασμα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά θέλω να σου πω δεν μπορούμε να το λύσουμε έτσι θεωρητικά, γιατί δεν μπορούμε να δούμε ιστορικά τι θα έδινε, αφού δεν έχουν διαδοθεί ιδέες σου πέραν κάποιων ελάχιστων κύκλων αναρχικών και από την άλλη μεριά κάποιων ακαδημαϊκών. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί και στη Γαλλία που είδα δεν έχει ελάχιστη επιρροή ο Καστοριάδης, σχεδόν ανύπαρκτη. Οπότε είναι ένα ερώτημα που θα μείνει για πάντα ανοιχτό. Θεωρητικά θα έλεγα ότι τα πάντα μπορούν να εκπέσουν, όπως είχε πει και ο ίδιος ο Καστοριάδης τότε μέσα στο Μάιο του 68 στο περίφημο κείμενό του, τα πάντα μπορούν να αλωτριωθούν. Το μόνο που δεν μπορεί να αλωτριωθεί είναι η ίδια μας η κριτική σκέψη. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει και αυτό σε ένα. Και σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει. Δηλαδή αυτό που καταμαρτυρώ πιο πολύ στο σχισμένο είναι ότι δεν έχει προσπαθήσει να βάλει τον Καστοριάδη κάτω να δει τι γίνεται. Αυτά που είπε ισχύουν, δεν ισχύουν. Αυτά που έλεγε στο Contact τότε το 90 τόσο ισχύουν, επιβεβαιώθηκαν. Αυτά που λέγε για τεχνολογία τότε. Τι έχουν να μας πούνε, γιατί επειδή ο σχισμένος αναφέρεται στο ζήτημα της τεχνολογίας. Και ότι και η γλώσσα του συχνά έχει λίγο πάρα πολύ πράγμα που εγώ προσπαθώ να αποφεύγω στο περιοδικό. Εδώ εντάξει, αναγκαστικά στο βιβλίο, επειδή αναφέρει στον Καστοριάδη, θα έχει μια κάποια τσιτατολογία. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί που. Κάποιοι από αυτούς που ασχολούνται με τον Καστοριάδη, για να πούνε το οτιδήποτε έχει τσιτάτο μέσα. Θέσμηση, θεσμίζων και δεν καταλαβαίνει άλλο τίποτα. Δηλαδή υπάρχει ένα φετιχισμό. Δείγμα ότι ακόμα και ο Καστοριάδης φυσικά μπορεί να. Να γίνει τέτοιο πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, η προσωπική ερώτηση είναι εξής. Του ενός εκατομμυρίου. Του ενός εκατομμυρίου, ναι. Λοιπόν, θα θέσω τώρα τρεις λέξεις, έτσι. Εσύ είσαι, ας πούμε, καστοριαδικός, καστοριαδίζων, καστοριαδολόγος ή τίποτα από αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι προτιμάς τον Καστοριάδη, φαντάζομαι έτσι σε σχέση με κάποιους άλλους. Είσαι κάτι από αυτά όμως, το νιώθεις έτσι. Κοίταξε, νομίζω έχω τελέσει την απαραίτητη πατροκτονία σε ψυχολογικό επίπεδο, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, έλεγα γαμώτο, ο Καστοριάδης πέθανε το 97, να ζούσε λίγο παραπάνω, αν μπορούσα να πήγαινα να τον γνώριζα κάτι έτσι. Εντάξει, από ένα και μετά νομίζω πάβεις να ασχολείσαι με όλα αυτά, γιατί βλέπεις ότι όσο μελετάς κάποιον που σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ, βλέπεις ότι και αυτός ήταν άνθρωπος με τα στραβά του, τα λάθη του. Ειδικά για να έρθουμε πίσω στο θέμα της έτσι, πιθανής αντίφασης μεταξύ της καθημερινής του υπερσκριτού τρόπου ζωής του και των φιλοσοφικών ή πολιτικών του επιλογών. Άμα διαβάσεις τη βιογραφία της θα δεις ότι δεν ήταν και πολύ σοβαρό άτομο. Είχε αυτά τα στοιχεία που είναι αρκετά αποκρουστικά στους διανοούμενους, που είναι νάρκηση, δεν δέχονται πάρα πολύ τον εαυτό. Ναι, απολυτότητα όχι προς τις ιδέες απαραίτητα, αλλά ο Καστοριάδης νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν ψυχολογικό, κλινικό περιστατικό. Δηλαδή είχε στοιχεία ψύχωσης, σαφώς. Αναφέρει οντός στο βιβλίο του το πόρισμα του ή της, δεν θυμάμαι, γραφολόγου, στον οποίο τον αναγκάσανε επί σοσιαλισμός ρορότα οι σύντροφοί του να πάει, γιατί δεν αντέχανε άλλο. Δεν αντέχανε, επειδή ήταν τόσο μεγαλοφυής που τους καταδυνάστευε. Γιατί αυτή η μεγαλοφυΐα του είχε και στοιχεία μιας παιδικότητας, ήταν σαν μωρό. Δεν είχε την ικανότητα να βάζει όρια στις επιθυμίες του. Αυτό φαινόταν και από την κοινωνική της ζωή, την προσωπική του ζωή, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στις συντρόφους του κτλ. Ο τρόπος που είχε με τον οποίο χώρισε την Ολανιά ήταν, εντάξει, ήταν απαράδεκτος, σκαιότατος και χυδαίος. Μια τόσο, ας πούμε, πώς το πούμε, σεβάσμια προσωπικότητα και σε επίπεδο σκέψης που τον βοήθησε. Αυτό δηλαδή, νομίζω ήταν εδώ στη Σκύρο κάπου διακόπτης και της έστειλε ένα γράμμα χωρίζουμε και κάτι τέτοιο, εντάξει. Τώρα θα μην μπαίνουμε στα προσωπικά, αλλά θα σου πω, διαβάζοντας τέτοια πράγματα, σαν αυτό που διάβαζες ο Χάιντεγκερ, τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Είχε ένα παρόν δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Ειδικά οι φιλόσοφοι πιο του 20ου αιώνα που έχουν πολλά στοιχεία και για την βιογραφία τους. Εύκολα εκεί αρχίζει να σχετικοποιείται λίγο. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί σε βοηθάει να καταλάβεις ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το έργο, όχι η προσωπικότητα. Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά το έργο και καθόλου η προσωπικότητα, θα λέει. Η προσωπικότητα μας ενδιαφέρει σε επίπεδο μόνο. Προσπάθεια ερμηνείας του έργου σε βαθμό που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα γιατί κάποιος έκανε αυτό ή έτεινε προς τα εκεί. Αν και στις μεγάλες προσωπικότητες το έργο δεν εξηγείται απόλυτα
σύμφωνα με αυτό. Όχι απόλυτα. Εξηγείται σε όλο και λιγότερο βαθμό. Αυτό είναι ένα ερώτημα παρένθεση που έχω προσπαθήσει να το πιάσω στο επίμετρο που έγραψα στο βιβλίο του Καμινσκή για το Σελήν. Που βλέπουμε και εκεί ότι ο Σελήν είναι μεγάλος συγγραφέας και εμένα είναι από τους αγαπημένους μου, αλλά ήταν εκτός ότι ήταν και σούργελο και ο ίδιος. Ήταν αντισημίτης ο Σελήν. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Εκτός ότι ήταν ψώνιο και ο ίδιος και καθόλου σοβαρό άτομο, ήταν και σκαιότατα αντισημίτης. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα αυτό. Άμα δεις την προσωπική ζωή πολλών έτσι, από τα ενδάλματά σου τα θεωρητικά, σε οδηγεί να το σχετικοποιήσει. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στον Καστοριάδη, αφενός αυτό και αφετέρου το ότι είδα ότι και αυτός έχει πράγματα που δεν τα έχει δει όπως θα έπρεπε κτλ. Όπως π.χ. τα κινήματα του 60, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κοινωνία μας στην οποία ζούμε. Είναι ο άμεσος πολιτικός μας πρόγονος. Από αυτά προερχόμαστε κι εμείς. Με αυτά μεγαλώσαμε. Οπότε, άμα θες κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσεις την άποψη του Καστοριάδη περί αυτοκριτικής, αυτή την κριτική πρέπει να ασκήσεις. Και εκεί στον Καστοριάδη δεν βλέπω κάτι. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι κανείς δεν είναι πανάκια θεωρητικά. Πρέπει μόνος να σκεφτείς οτιδήποτε. Και άμα δεις και στο περιοδικό μας, σπάνια τον αναφέρουμε τον Καστοριάδη. Δηλαδή, έχουμε, ουσιαστικά αυτό που κρατάμε τον Καστοριάδη είναι η ανθρωπολογική ανάλυση της κοινωνίας. Ότι η κοινωνία δεν είναι, όπως είπαμε, μόνο το κακό κράτος και η κακή πολιτική, είναι η κοινωνία ίδια. Γι' αυτό και η ανάλυση που βγάλαμε τελευταία για τις εκλογές είναι μια κριτική στους αριστερούς. Που λένε ότι για το 40-41% φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ξεπούλησε το λαό, επειδή έκανε λάθη επικοινωνιακά κτλ. Και λέμε δεν φταίει αυτό. Δηλαδή δεν είναι να δικαιολογήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ένα 41% δεν εξηγείται επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σοβαρό επιτελείο. Εξηγείται επειδή η ίδια κοινωνία έχει κάποιες τάσεις που πρέπει να αναλύσουμε. Οπότε βλέπεις εκεί πως ουσιαστικά εφαρμόζουμε κατά κάποιο τρόπο την ανάλυση του Καστοριάδη, αυτή την πιο ανθρωπολογική. Ναι. Αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια δεν νομίζω μπορεί να πει ότι είμαι Καστοριαδικό. Ναι, ίσως, αλλά δεν το διεκδικώ ως ταυτότητα, ότι με ενδιαφέρει. Okay. Και ούτε και Καστοριαδολόγος είμαι. Απλά έβγαλα αυτό το βιβλίο γιατί ήταν κάποια πράγματα που από καιρό τα είχα στο νου, είχαμε γράψει και αυτά και είπαμε με τον Μίτσο. Ίσως είναι ευκαιρία τώρα, είναι και πάλι ήταν μια επέτειος με τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Θα ήταν καλό άμα γίνει κάποιο debate. Τελικά δεν έγινε, που είναι δείγμα ότι πλέον κανείς δεν ασχολείται με τον Καστοριάδη. Όπως μέχρι πριν κάποιο καιρό. Δηλαδή πέρασε πλήρως στράφη πήγε αυτή η φιλοσοφία. Γιατί θυμάμαι το 2007 που ήταν τα 10 χρόνια από το θάνατό του, υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σε επίπεδο συνεδρίων. Τώρα είδα το συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ήταν 5 άτομα, 10 άτομα. Ήτανε... Οπότε είναι δείγμα και αυτό ότι πλέον κανείς δεν ασχολείται. Και ήταν πιο πολύ ιδέα να βγει το βιβλίο, να τελειώνουμε με αυτό, να πάμε σε άλλα. Δηλαδή τώρα ένα βιβλίο που ετοιμάζω δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Καστοριάδη ούτε με τίποτα. Ήταν πιο πολύ και αυτό είναι πιο πολύ μεθοδολογικού τύπου. Δηλαδή, πόσο ο Καστοριάδης μπορεί να μας βοηθήσει να σκεφτούμε τα πράγματα. Αυτό. Ωραία. Κάπως έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα στην τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, το blog που θα ανέβει η κουβέντα μας λέγεται Ελευθερία ή Τίποτα. Θέλω να μου πεις... Τώρα, είναι λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση μάλλον. Κάτι πιο περίεργη την προηγούμενη, την προσωπική, ας πούμε. Όχι, όχι. Την προσωπικού. Τι είναι... Τι θα μπορούσε να λέει ο Καστοριάδης ότι είναι η ελευθερία και τι είναι το τίποτα σε σχέση με την ελευθερία. Κοίτα, και αυτό είναι θέμα κοινωνικής συγκυρίας θα έλεγα. Δηλαδή, επίσης, επανέρχομαι στα προηγούμενα, κάτι το οποίο με έκανε να καταλάβω ότι σε έναν βαθμό να απομυθοποιήσω τον Καστοριάδη σε σχέση με το πόσο ψηλά τον είχα όταν ήμουν μικρός είναι ότι έχω αντιληφθεί ότι αυτός ζούσε σε άλλη εποχή από τη δική μας. Αυτός ο Καστοριάδης έζησε σε μια εποχή όπου τα κινήματα ήταν σε πλήρη άνθηση ή τουλάχιστον έζησε την πρώτη κάμψη τους, αλλά ακόμα δεν είχε καμία σχέση η δεκαετία του 80 π.χ. με τη δεκαετία τη σημερινή, με την περίοδο τη σημερινή. Σήμερα εμείς ζούμε σε μια εποχή υποχώρησης και μεγάλης κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είναι εντελώς διαφορετικό το τι θα έλεγε ο Καστοριάδης, μάλλον το τι μπορούμε να εννοήσουμε εμείς ως ελευθερία και τι θα απάνταγε ο Καστοριάδης έχοντας πιο πολύ αυτό το, όπως είδαμε και πριν, το αρκετά αισιόδοξο σε σχέση με εμάς. Γιατί ο Καστοριάδης ήταν πολύ πιο απεσιόδοξος από τους αναρχικούς, τους περισσότερους, τους μαρξιστές, όπως είδαμε. Αλλά παρόλα αυτά εξέφραζε μια αισιοδοξία. Και με την έννοια ελευθερία θα σου έλεγε τα διάφορα αυτά αμεσοδημοκρατικά κτλ. Τα οποία και εγώ θα ήθελα να πω, αλλά νομίζω ότι πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τι να σου πω τώρα, ελευθερία είναι μια μεσοδημοκρατική κοινωνία, μου φαίνεται σαν να κοροϊδεύω τον εαυτό μου και που το λέω, διότι φαντάζομαι ότι πάμε προς πολύ άσχημες καταστάσεις. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, η ελευθερία θα ήταν να καταφέρουμε να διασώσουμε κάποιες έτσι κατακτήσεις του παρελθόντος, έστω σε επίπεδο μειοψηφιών, όπως
κάποιοι χριστιανοί λόγοι διασώσανε την αρχαία κληρονομιά με τα κούτσα λατινικά τους την περίοδο του σκληρού μεσαίωνα του πρώιμου, για να μπορέσει μετά να υπάρξει μια άνθηση έτσι, πολιτιστική. Mm-hmm. Νομίζω είμαστε σε αυτή τη φάση. Οπότε η ελευθερία σε αυτό είναι π.χ. αυτό που κάνουμε τώρα, σε έναν βαθμό. Mm-hmm. Να κρατάμε ανοιχτή και με τα νέα μέσα προσπαθώντας να την προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες τεχνολογικές, κοινωνικές και άλλες, χωρίς να την αλωτριώσουμε πλήρως. Mm-hmm. Βλέπετε τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν για αυτό το site. Μην το αναφέρω. Mm-hmm. Τη συζήτηση, την κατάκτηση του φιλοσοφικού διαλόγου ή της πολιτικής συζήτησης. Mm-hmm. Ή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το περιοδικό, που πλέον έχει γίνει εντελώς απεριοδικό λόγω των συνδικών ζωής και των περιορισμών. Mm-hmm. Αλλά προσπαθούμε να συνεχίσουμε να το βγάζουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα κουβέντας. Π.χ. εμείς προσπαθούμε να σχολιάζουμε τι λένε οι άλλοι, ασχέτως αν οι άλλοι ποτέ σχολιάζουν τι λέμε εμείς, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι βασικό, να δημιουργείται μια αγορά κουβέντας, χωρίς την οποία το κίνημα ή το εκάστοτε κίνημα δεν πάει ποτέ μπροστά. Mm-hmm. Οπότε για μένα η ελευθερία είναι πιο πολύ αυτό, να μπορώ να κάνω αυτό. Να μην γίνει καμιά χούντα που θα μας στερεί στην ικανότητα να βγάζουμε περιοδικό, να ανεβάζεις εσύ στο blog ό,τι θες, χωρίς να πέφτει τσεκούρι του Βορύδη. Αυτό θα μου πεις, είναι σαν να έχω αυθυποβληθεί, αλλά νομίζω αυτή η αίσθηση της συγκυρίας νομίζω δεν μου επιτρέπει να πω κάτι παραπάνω. Όχι, οκ, εντάξει. Αυτό, ναι, και το τίποτα μπροστά σε όλα αυτά είναι όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να γίνει. Από το 40-41%, δηλαδή μια κοινωνία να λέει ρητά πλέον σφάξε με αγά μου να γιάσω, σε μια έτσι, κυβέρνηση τόσο ακραία ταξική και αυταρχική. Αντίστοιχα το γεγονός ότι πλέον οι λεγόμενες υποτελείς και οι πιο φτωχές και οι λαϊκές τάξεις στρέφονται στην ακροδεξιά αντί να στρέφονται έστω σε κάποια ρεφορμιστικού τύπου αριστερά, mm-hmm. που εν πάση δεν είναι διεφθαρμένοι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ποντέμος, mm-hmm. που θα φέρουν επανάσταση προφανώς. Να τρέχει πίσω από Μπερλουσκόνη, από δισεκατομμυρίους, δηλαδή Τραμπ ή από άλλους απατεώνες αυτού του τύπου και πολλά άλλα. Δηλαδή αυτά που προσπαθώ να τα πιάσω στο κάνω και λίγο διαφήμιση στο επόμενο βιβλίο που γράφω τώρα, ουσιαστικά είναι η υποχώρηση του πολιτισμού της ανάγνωσης, τον οποίο εμείς μεγαλώσαμε. Να διαβάζουμε βιβλία, να συζητάμε για τον Καστοριάδη, να προσπαθούμε να δούμε αν ο τάδε θεωρητικός έχει πιάσει την πραγματικότητα σωστά. Πλέον με τα νέα μέσα, με τα smartphone, με αυτή όλη την κουλτούρα της διασκέδασης, της διαρκούς κατανάλωσης, non-stop αναζήτησης νέων εμπειριών, νομίζω κλείνει η Γουτεμβέργια παρένθεση. Δηλαδή ο πολιτισμός, ο διαφωτισμός, όπως τον γνωρίσαμε, που βασίστηκε στο βιβλίο, είτε είχε να κάνει με τους θεωρητικούς που ήταν αστεί και μορφωμένοι, είτε είχε να κάνει με το εργατικό κίνημα. Προσπαθούσε μόνο του να αλφαβητιστεί, να μάθει, είτε οι σκλάβοι στην Αμερική, είτε πιο πριν οι αβράκοντες στη Γαλλική Επανάσταση. Νομίζω αυτά έχουν τελειώσει πλέον. Δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό το τίποτα δεν έχει πάτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή προς τα κάτω ποτέ δεν έχει πάτο το βαρέλι. Mm-hmm. Προς τα πάνω πάντα έχει ένα ταβάνι. Yeah. Η κοινωνία δηλαδή μέχρι κάπου μπορεί να φτάσει συνήθως. Προς τα κάτω όμως νομίζω είναι πάει στο συνάπειρο. Ίσως υπερβάλλω, αλλά νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε και εδώ μένουμε πιστοί στον Καστοριάδη. Να σκεφτούμε την προοπτική της βαρβαρότητας. Τι μπορεί να σημαίνει βαρβαρότητα για κάθε κοινωνική συγκυρία και ότι είναι υπαρκτή πάντα αυτή η προοπτική. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πάντα όπως είμαστε, ούτε οι έστω φιλελεύθερες κατακτήσεις θα υπάρχουν πάντα. Mm-hmm. Που τις θεωρούμε αυτονόητες. Δηλαδή ότι βγαίνουμε έξω στον δρόμο και μπορεί ακόμα και στην Ελλάδα που έχεις την πλήρως ανεξέλεγκτη αστυνομία. Να σε πιάσουν, ας πούμε, πού πας, τι κάνεις, να πεις κάτι, να σου πούνε αντίσταση και θα σε αρχίσει να σου φορτώσουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω εγώ πώς κατηγορείς και να βρεθείς εμπαγλαρωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακόμα εξαίρεση αυτό, δεν το έχεις συνέχεια, αν δεν είσαι σε πολιτικούς χώρους κτλ. Mm-hmm. Μπορείς να μιλάς ελεύθερα, να κάνουμε εκδηλώσεις, εσύ να ανεβάζεις στο blog σου ό,τι θες, εγώ να βγάζω τι βιβλίο θέλω, να βγάζω το περιοδικό μας. Αυτά δεν υπήρχαν πάντα και ούτε θα υπάρχουν πάντα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα ειδικά υπάρχουν από το 1974 και μετά. Mm-hmm. Ναι, αρκετά εύθραστα και σε μια κοινωνία κατά βάση απάθειας όπως η ελληνική, είδαμε με τις υποκλοπές ότι πολύ εύκολα βασικές συνταγματικές κατακτήσεις μπορούν να πάρθουν πίσω και όχι μόνο ο λαός να μην κάνει τίποτα, αλλά να τους επιβραβεύει. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό το τίποτα βάσει των νέων γενιών που δεν πολύ ενδιαφέρονται με την πολιτική, δεν διαβάζουν, δεν... Okay. Είναι επίφοβο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω, γιατί το ξέχασα στην αρχή, να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο από τις εκδόσεις Μάγμα. Που μας έφερε σε επαφή. Μπράβο. Και τον Γιάννη τον Πύλο, που έδωσε την ιδέα για αυτό, να κάνουμε αυτή την κουβέντα και
μου μίλησε πολύ έτσι, θετικά. Και να πω και εγώ ευχαριστώ σε εσένα, γιατί και παλιότερα μας είχε ζητήσει και για το περιοδικό κτλ. Ναι, είναι χρόνια αυτό. Αυτό και σου είχαμε πει όχι για δύο λόγους. Αφενός πρακτικά, γιατί τότε οι μισοί ήμασταν, σχεδόν όλοι ήμασταν στο εξωτερικό, στις διαφορετικές χώρες και στην επαρχία. Οπότε άντε να βρεις και τέτοια. Και αφετέρου, γιατί ήμασταν λίγο. Το οποίο ακόμα συμφωνούμε με αυτό και ακόμα και εγώ στην αρχή είχα κάποιες ενστάσεις πριν έρθω. Ότι δεν μας αρέσει λίγο αυτό της προβολής, ρε παιδί μου. Ειδικά τώρα σε ατομικό επίπεδο, σαν να είμαι ο μέγας διανοούμενος. Όχι, μην το βλέπεις. Αλλά εντάξει, επειδή και εσύ είσαι νορμάλ άτομο και, και μας έχεις καναζητήσει και όντως είναι σημαντικό το κανάλι. Και έχω δει πράγματα από το κανάλι και χρόνια από τότε που ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και από ανθρώπους που εκτιμά από τον Καρίτσα μέχρι τον Δεσποινιάδη, πολλούς άλλους. Οπότε επειδή κάνεις δουλειά και έχει ενδιαφέρον, εννοείται όταν πω Μίτσος να το βάλουμε μπροστά να το κάνουμε. Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Ηλία.